change is the defining crisis of our time. We're only at the beginning of this crisis. Countries around the world are adopting new, stricter regulations. Coordinated global action is needed. More and more businesses are joining initiatives to further climate action. ESG stands for Environmental and Social Governance. Until Ineos, sustainability has always been a top priority. To act now towards a net zero sustainable future. Summit for Action by Natalie Neos. Ladies and gentlemen, good afternoon. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο πρώτο ESG Summit με τίτλο Net Zero Action from Challenge to Opportunity for Accelerated and Sustainable Value Creation. Είναι χαρά και τιμή μου εκ μέρους της Μυτιληναίος να σας προσκαλώ σήμερα σε αυτή την εκδήλωση που φιλοξενείται στα κεντρικά μας γραφεία. Έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας αξιόλογους ομιλητές, εκπροσώπους διεθνών επιχειρήσεων και θεσμικών φορέων, καθώς και της πανεπιστημιακής κοινότητας, θα μοιραστούν μαζί μας τις απόψεις τους για την αειφορία, θα συζητήσουν κρίσιμα θέματα για την κλιματική αλλαγή και θα ανταλλάξουν απόψεις για τις ενέργειες που πρέπει να αναλυφθούν στην πορεία προς ένα μέλλον με καθαρές μηδενικές εκπομπές. Χαιρόμαστε επίσης που χάρη στην τεχνολογία φοιτητές από ολόκληρο τον κόσμο, από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο των Αθηνών μέχρι το Πανεπιστήμιο McGill στον Καναδά μπορούν να παρακολουθήσουν το Summit. Επίσης, το Summit μεταδίδεται σε live streaming μέσω του Bloomberg. Είναι το πρώτο summit ελληνικής επιχείρησης που μεταδίδεται με live stream από το Bloomberg Terminal. In advancing the world conversation on net και είναι zero action. Πρόκειται για μια κορυφαία πλατφόρμα για την προβολή των θεμάτων των μηδενικών εκπομπών. Το summit αυτό συμπίπτει με μια πολύ σημαντική ημέρα για τη Μυτιληναίος. Νωρίτερα σήμερα η Μυτιληναίος ανακοίνωσε την πρόθεση να αυξήσει και να ενισχύσει την σταθερή δεσμευσή της για την αειφορία, αποκαλύπτοντας μια νέα στρατηγική που περιλαμβάνει τη θέση ενός στόχου μείωσης εκπομπών 30% μέχρι το 2030 και φιλοδοξώντας την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών μέχρι το 2050. Ένας τολμηρός και φιλόδοξος στόχος, πράγματι, αλλά ταυτόχρονα είναι πρόκειται για μια αναγκαιότητα. Αναμφίβολα, η κλιματική αλλαγή είναι θέμα καθοριστικής σημασίας σήμερα, αλλά δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή από το τώρα για καθέναν από εμάς, ως άτομα, οργανισμοί, χώρες και παγκόσμια κοινότητα, να αναγνωρίσουμε την πρόκληση αυτή και να αναλάβουμε δράση που θα έχει αντίκτυπο στο μέλλον μας. Σήμερα φιλοδοξούμε να πραγματοποιήσουμε την αρχή.
Η φιλοδοξία αυτή δεν είναι κάτι νέο, καθώς εμείς ως εταιρεία έχουμε μακρά ιστορία δέσμευσης στην κοινωνική ευθύνη, στην κοινωνική υπευθυνότητα και φυσικά την περιβαλλοντική εφορία και έχουμε λάβει τολμηρά βήματα προς την ανάπτυξη αυτής της πλατφόρμας υποστήριξης της εφορίας. Τα τελευταία χρόνια η Μυτιλινέως έχει αναπτύξει μια εταιρική κουλτούρα στην οποία το ESG και η εφορία γενικότερα αποτελούν βασικά κους πυλώνες στην μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξη. Η ανταπόκριση στην κλιματική αλλαγή είναι βασική προτεραιότητα για όλους μας. Στη Μυτιλινέως κατανοούμε ότι έχουμε υποχρέωση να δουλέψουμε πιο σκληρά για ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον και είμαστε αποφασισμένοι να πάμε ένα βήμα παραπέρα για να έχουμε αξιόλογα αποτελέσματα. Και μας εθερίνει το γεγονός ότι βλέπουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας, καθώς άλλες χώρες, άλλες επιχειρήσεις και οργανισμοί αναλαμβάνουν την ευθύνη στο θέμα αυτό και δεσμεύονται να οδηγήσουν το δρόμο για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Χωρίς να περαιτέρω καθυστέρηση, θα ήθελα να καλωσορίσω τον Ευάγγελο Μυτιλινέως, πρόεδρο και CEO της Μυτιλινέως και την κυρία Ντάνα Πέρκινγκς, επικεφαλής του τομέα ΕΜΕΑ της Bloomberg, η οποία θα συντονίσει τη συζήτηση για το μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα της Μυτιλινέως μέχρι το 2050. Σας ευχαριστώ πολύ. Mrs. Perkins. Κυρία Perkins, καλώς ήρθατε στο ESG Summit μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Νομίζω ότι έχουμε πολλά ενδιαφέροντα να πούμε σχετικά με τις ανακοινώσεις που κάνατε σήμερα. Πραγματικά ανυπομονώ να συμμετάσχω. Έτσι λοιπόν, όσον αφορά τις ανακοινώσεις τις σημερινές, εσείς έχετε δεσμευτεί σε κάποιους φιλόδοξους στόχους ESG και αυτό γίνεται σε μια εποχή που πολλές εταιρείες και ολόκληρες χώρες, αν θέλετε, σε ολόκληρο τον κόσμο αναλαμβάνουν δεσμεύσεις σχετικά με ένα μέλλον χαμηλού άνθρακα και μηδενικών εκπομπών. Υπάρχουν πολλά στις ειδήσεις λοιπόν, στα ΜΜΕ. Το ερώτημα είναι αυτά λόγια του αέρα ή πιστεύετε ότι αυτές οι δεσμεύσεις πραγματικά θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις και ποιοι μηχανισμοί κατά την άποψή σας θα πρέπει να υπάρξουν, να εγκατασταθούν έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα τήσουν τους στόχους οι εταιρείες. Μια πολύ καλή ερώτηση, σας ευχαριστώ πολύ. Αναρωτιέμαι, χρειαζόμαστε την αστυνόμευση? Οι δεσμεύσεις είναι μόνο μερικός νομικά δεσμευτικές, οπότε δεν νομίζω ότι χρειάζεται αστυνόμευση αυτό. Πρόκειται για ηθικές δεσμεύσεις απέναντι στις κοινωνίες, απέναντι στα ενδιαφερόμενα μέρη και στους μετόχους. Αν δεν συμμορφωθούμε με τις δεσμεύσεις, οι μέτοχοι θα σε τιμωρήσουν τους ή άλλους. Όμως, κοιτάζοντας ρεαλιστικά, η παγκόσμια επενδυτική κοινότητα αναβαθμίζει αργά-αργά την συγκεκριμένη επίδοση μιας εταιρείας στις επενδυτικές αποφάσεις. Όμως, έχετε δίκιο. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υφίστανται οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να προχωρήσουμε στην ανάληψη δράσης για το κλίμα, διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Πρέπει να είμαστε τολμηροί στη σχεδίαση νέων καινοτόμων εργαλείων που υποστηρίζουν την πράσινη μετάβαση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Και αυτό περιλαμβάνει το να κοιτάζουμε και την πλευρά της κατανάλωσης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις βιομηχανίες εντάσσεως ενέργειας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η βιωσιμότητα είναι ένας ευρύτατος όρος όπου η κλιματική αλλαγή έχει μεγάλο ρόλο, αλλά επίσης η θέση εργασίας και η οικονομική προσιτότητα πρέπει να διαφυλαχτούν επίσης. Αναφέρατε λοιπόν ότι η οικονομική κοινότητα θα ασκήσει μεγάλη πίεση, έτσι λοιπόν δεν χρειάζονται μηχανισμοί επιβολής του νόμου, αλλά τι γίνεται από την πίεση εντός της ίδιας της βιομηχανίας? Πιστεύετε δηλαδή ότι ο Μυτιλινέως είναι πρωτοπόρος και πιστεύετε ότι θα υπάρξει μια επίδραση ντόμινο, δηλαδή και άλλες εταιρείες θα προχωρήσουν και θα ακολουθήσουν το παράδειγμά σας στον κλάδο σας? Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο θέματα, να σχολιάσω δύο θέματα για τον κλάδο μας και για τη χώρα. Στην Ελλάδα
Περάσαμε από μια πολύ σοβαρή κρίση χρέους τα τελευταία 10 χρόνια και βασικός προβληματισμός των επιχειρήσεων ήταν απλά να επιβιώσουν. Τα πράγματα δείχνουν να βελτιώνουν τώρα και νομίζω ότι οι επιχειρήσεις θα αρχίζουν να εξετάζουν περισσότερο το ESG, την προσέγγιση ESG. Πολλές επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν το ESG και θα πρέπει να εκπαιδευτούν αναφορικά με τους στόχους του ESG και το πώς να κινηθούν. Σε ό,τι αφορά τον κλάδο μας, στον κλάδο αλουμινίου, που είναι ένας βασικός τομέας της εταιρείας μας, υπάρχει μια τεράστια τάση παγκοσμίως να μετασχηματιστεί η παραγωγή του αλουμινίου, που είναι εντάσσεως ενέργειας, ώστε να μετασχηματιστεί σε μια πράσινη βιομηχανία, σε έναν πράσινο κλάδο. Και ήδη έχουν υπάρξει συμβάσεις με καταναλωτές για το πράσινο αλουμίνιο. Πράσινο αλουμίνιο είναι αλουμίνιο το οποίο έχει παραχθεί από πράσινη ενέργεια. Συνεπώς έχουν ληφθεί ήδη βήματα στην κατάρτιση αυτή. Επίσης, είπατε πώς αισθάνεστε ότι μέχρι αυτό το σημείο, κοιτάζοντας το ESG, ήταν σαν να ήταν πολυτέλεια, γιατί πολλές επιχειρήσεις αγωνίζονταν να επιβιώσουν. Πώς νομίζετε ότι μια εταιρεία που θέλει το κέρδος, πάντα κάθε εταιρεία θέλει το κέρδος, τι γίνεται όμως με τους σκοπούς που πρέπει να έχει μια επιχείρηση και πιστεύετε ότι οι σκοποί και η κερδοφορία μπορούν να ευθυγραμμιστούν και πώς έχει αλλάξει η δική σας η ανακοίνωση τους στόχους που έχει η Μυτιλινέως ως εταιρεία. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι δεν τίθεται διλήμματος ανάμεσα στις πολιτικές φιλικές προς το περιβάλλον και κέρδη της επιχείρησης. Είμαι βέβαιος ότι αν χρησιμοποιήσουμε καινοτόμες ιδέες, αν χρησιμοποιήσουμε νέες τεχνολογίες, αν αξιοποιήσουμε τα μυαλά των ανθρώπων που απασχολούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να επιτύχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα, καλύτερης ποιότητας προϊόντα σε χαμηλότερο κόστος και συνεπώς δεν πλήττεται η κερδοφορία, αλλά ταυτόχρονα κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον και για τον πλανήτη. Αυτό δυστυχώς δεν ισχύει για όλους τους τομείς του κλάδου. Υπάρχουν ορισμένοι τομείς που θα υπομείνουν κάποια δεινά. Αυτό όμως είναι η αλλαγή. Υπάρχουν κάποιοι τομείς που θα υποφέρουν περισσότερο. Υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες κοντά στο υπάρχουν μοντέλο που ακολουθούν που μπορούν να τους δείξουν ένα νέο δρόμο. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι δεν υπάρχει δίλημα ανάμεσα σε καλές πολιτικές για το κλίμα και κερδοφορία. Μπορείς να επιχείρησεις και τα δύο. Και νομίζετε ότι αυτό θα καταστήσει πιο ανταγωνιστική και πιο ισχυρή την επιχείρησή σας στο δρόμο προς το μέλλον? Μίλησα σήμερα το πρωί με τους ανθρώπους μας στην αρχή αυτού του summit στις 12. Απευθύνθηκα λοιπόν στους ανθρώπους μας σε 31 χώρες του κόσμου, σε 5 ηπείρους. Και τους είπα ότι θα αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση και θα αναδυθούμε δυνατότεροι από την κρίση, την κλιματική κρίση του πλανήτη. Θα επιβιώσουμε και θα επιβιώσουμε πολύ δυνατότεροι. Πρόκειται για μια δέσμευση την οποία έκανα ενώπιον των ανθρώπων μας και νομίζω ότι είναι όλοι έτοιμοι να την κυνηγήσουμε. Ωραία, λοιπόν, σχετικά με τις ανακοινώσεις που κάνατε σήμερα, έχουμε δηλαδή μια κατεύθυνση, μια αλλαγή πλεύσης. Θα μπορούσατε λοιπόν να μας πείτε πιο περισσότερες λεπτομέρειες για το τι θα κάνει η εταιρεία σας, ειδικά όσον αφορά στο περιβάλλον, στον τομέα του περιβάλλοντος? Ο γενικός μας στόχος είναι να συμμορφωνόμαστε με τις αποφάσεις των Παρισίων και επακόλουθες αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί. Νομίζω ότι μέχρι το 2030 θα έχουμε μειώσει τις εκπομπές μας κατά πάνω από 75% και μέχρι το 2050
θα έχουμε επιτύχει καθαρές μηδενικές εκπομπές. Είναι η δέσμευση την οποία έχουμε αναλάβει και έχουμε το σχέδιο το να εφαρμόσουμε για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Επαναλαμβάνω ότι εμείς πρέπει να είμαστε υπόλογοι. Έχουμε αναλάβει δεσμεύσεις ενώπιον των μετόχων μας και κάθε χρόνο στην ετήσια Γενική Συνέλευση θα παρουσιάζουμε την πρόοδο που έχουμε επιτύχει και θα είμαστε υπόλογοι απέναντι στους μετόχους μας, αναμφίβολα. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Το δεύτερο είναι τι κάνουμε με τις τέσσερις διαφορετικούς τομείς μας. Κάθε τομέας έχει ένα διαφορετικό αποτύπωμα. Δεν έχουν όλοι οι τομείς το ίδιο αποτύπωμα. Το αποτύπωμα θα ήταν εύκολο λοιπόν να ελαχιστοποιήσουμε το αποτύπωμά τους σε 5 χρόνια, για παράδειγμα. Έχουμε τον τομέα έργων βιώσιμης ανάπτυξης που θα χρειαστεί και αυτό γύρω στα 5 χρόνια να μειώσει το αποτύπωμά του. Απ' την άλλη όμως έχουμε την ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο που θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος, περίπου 15 χρόνια. Και φυσικά υπάρχει και ο τομέας της μεταλλουργίας με την παραγωγή αλουμινίου. Το αλουμίνιο είναι εντάσσεως ενέργειες, αλλά έχει επιτευχθεί ήδη τόσο πολύ, τόσο μεγάλη πρόοδος. Έχουμε αντικαταστήσει το καύσιμο, το πετρέλαιο με αέριο, το λιγνίτι με αέριο και μέχρι το 2030 το σχέδιο λέει ότι θα παράγουμε μόνο πράσινο αλουμινίο. Επίσης, μιλήσατε για το ταξίδι που έχουν κάνει οι επιχειρήσεις για να φτάσουν σε μια φάση που είναι έτοιμες να μιλήσουν για τα κριτήρια ESG και μιλήσατε επίσης για την παρούσα συμφωνία για το κλίμα, που σημαίνει ότι ο χρόνος πιέζει, πρέπει να κάνουμε τολμηρές κινήσεις για να μπορέσουμε να έχουμε μέχρι το 2050 πετύχει το στόχο των μηδενικών εκπομπών. Άρα λοιπόν, με όλα αυτά, γιατί τώρα ήταν η κατάλληλη στιγμή για τον Μυτιλινέα, όταν ακόμα υπήρχε χρόνος να κολυσιεργήσετε λίγο, αλλά εσείς δεν το θέλατε. Πολλοί στον κλάδο σας, στη βιομηχανία, δεν κάνουν τίποτα. Ναι, δυστυχώς αυτό συμβαίνει όντως, αλλά εμείς θεωρούμε ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να ανακοινώσουμε αυτούς τους στόχους. Αυτή ήταν όμως η επιχειρηματική μας πρακτική εδώ και χρόνια. Πάντα προετοιμαζόμαστε για κάποια χρόνια πριν προβούμε σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Όλα αυτά τα χρόνια επενδύαμε σε κεφαλαιακές δαπάνες, σε ενοιολογικές αλλαγές για την βελτίωση της θέσης μας. Όπως είπα, στη μετολογία έχουμε ήδη μειώσει τις εκπομπές κατά 60% τα τελευταία 10 χρόνια. Αλλά γιατί να δημοσιεύσουμε τους στόχους μας τώρα? Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Έχουμε λοιπόν συμφωνήσει στις συγκεκριμένες δεσμεύσεις, στο τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Δεν ήταν εύκολο αυτό. Πρόκειται για μια μεγάλη εταιρεία, ένα μεγάλο οργανισμό με συγκρουόμενα συμφέροντα κτλ. Χρειάστηκε λοιπόν πρώτα απ' όλα να επιτύχουμε συμφωνία, συνένεση μέσα στον οργανισμό μας. Και δεύτερον, τώρα νιώθουμε όλο ένα και περισσότερο την ένταση της κοινωνίας, που ξέρετε ότι περνάει μια πανδημία και απαιτεί από τις επιχειρήσεις, από την πολιτική, από τους ηγέτες της κοινωνίας, απαιτούν ένα καλύτερο μέλλον. Και αυτό το καλύτερο μέλλον προϋποθέτει ένα καλύτερο κλίμα και ένα καλύτερο πλανήτη, ένα καλύτερο κλίμα. Και έτσι νιώθουμε την πίεση λοιπόν και πρέπει να ανταποκριθούμε. Γι' αυτό το κάνουμε τώρα. Λίγο νωρίτερα είπατε για την Ελλάδα συγκεκριμένα. Πιστεύετε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή και για πολλές ελληνικές εταιρείες, γιατί βλέπουμε πολλές κινήσεις στην Ευρώπη, αλλά μιλάω για τις ελληνικές εταιρείες. Μήπως θα πρέπει οι ελληνικές εταιρείες να το κοιτάξουν πιο προσεκτικά το θέμα? Όπως προείπα, είναι η κατάλληλη στιγμή, γιατί αυτή η πανδημία έχει φέρει τα πάνω κάτω, ας είμαστε ειλικρινείς. Επιχειρήσεις που είχαν βάλει το ESG στα σχέδιά τους
και πάλι επλήγησαν πάρα πολύ σοβαρά από την πανδημία. Όμως, το ESG είναι εδώ, οι ελληνικές επιχειρήσεις εμπλέκονται όλο ένα και περισσότερο. Η ελληνική κυβέρνηση πιέζει, η νέα κυβέρνηση του τελευταίου 1,5 χρόνου πιέζει συνέχεια πάνω σε αυτό το θέμα, υποστήριξη των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, την κατάργηση της λιγνητοπαραγωγής και άλλες κινήσεις. Αρκετές κινήσεις έχει κάνει η κυβέρνηση. Πιστεύω ότι ναι, λοιπόν, η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα σιγά σιγά θα ακολουθήσει με έντονα το ESG. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο βεβαίως. Ας μιλήσουμε τώρα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις σχετικές επενδύσεις. Είπατε ότι θα αυξήσετε τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτό βεβαίως συνδέεται και με τη μεταλλουργία, με τον τομέα μεταλλουργίας, επειδή ξέρουμε ότι είναι ενεργοβόρος η σχετική δραστηριότητα. Αυτό είναι στον πυρήνα της στρατηγικής σας, λοιπόν, και βλέπω το όφελος από πλευράς αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής, αλλά αυτό πώς θα ωφελήσει τους μετόχους σας? Πράγματι, πριν από δύο μέρες ανακοινώσαμε την εξαγορά ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου ηλιακών έργων και έργων αποθήκευσης ενέργειας. Σε τρία χρόνια αυτό θα επιφέρει μια ισορροπία στην παραγωγή ενέργειας από τον όμιλο μας. Έχουμε 2.000 μεγαβάτ δυναμικότητας αερίου και 2.000 από ανανεώσιμες. Νομίζω ότι θα χρειαστούμε 10 με 15 χρόνια μέχρι την πλήρη αντικατάσταση του αερίου από ανανεώσιμες. Αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονός. Το δεύτερο που θέλω να αναφέρω είναι το εξής. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδιαίτερα από ηλιακές, και οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης είναι κάτι το οποίο είναι στην πραγματικότητα φθηνότερο από την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από φυσικό αέριο. Πρόκειται λοιπόν για μια κατάσταση win-win. Επενδύουμε σε ανανεώσιμες, κάτι το οποίο είναι καλό για το κλίμα, και ταυτόχρονα επενδύουμε στην μείωση του κόστους μας. Αυτό θα είναι ο βασικός μας στόχος για όλη αυτή την άσκηση που κάνουμε. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση από εμένα. Πώς αλληλεπιδράτε με τον υπόλοιπο κόσμο σχετικά με τον τρόπο που κάνετε τη σχετική αναφορά, το reporting? Υπάρχουν πολλά διαφορετικά ακρονίμια. Όλοι θέλουμε να έχουμε μια πιο καθαρή, αν θέλετε, τεχνολογία, αλλά υπάρχουν πολλά πλαίσια αναφοράς, reporting frameworks. Ποιο εσείς υποστηρίζετε, ποιο σκέφτεστε να χρησιμοποιήσετε και πώς προτίθεστε να μοιράσετε τις πληροφορίες σας με τον υπόλοιπο κόσμο? Θέλουμε αυτή τη νέα κίνηση, αυτή την προσέγγιση, την ESG, να αποτελέσει, να μπει στο DNA του ομίλου. Είναι κάτι το καινούριο, είναι κάτι το οποίο ακολουθούμε για κάποια χρόνια, αλλά πριν από αυτό υπήρχαν δεκαετίες που δεν υπήρχε το συγκεκριμένο DNA, όμως αρχίσουμε να το αναπτύσσουμε. Σε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα έχουμε συνεργαστεί με παγκόσμιας κλάσης εμπειρογνώμονες για να θέσουμε στόχους που είναι ποσοτικοποιήσιμοι. Είμαστε μια επιχείρηση και θέλουμε να έχουμε ποσοτικοποιημένα δεδομένα και εγώ υποστηρίζω τη λογοδοσία και συνεργαζόμαστε με άλλες επιχειρήσεις στον κόσμο για να υλοποιήσουμε αυτό το έργο. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ που μου μιλήσατε σήμερα για τους στόχους που έχετε θέσει, που ανακοινώσατε και όπως είπατε έχετε αλλαγή στο DNA της Μυτιλινέως. Αλλάζει λοιπόν προς το καλύτερο η επιχείρησή σας, θα γίνετε πιο ανταγωνιστική και έχετε ένα πολύ λαμπρό μέλλον μπροστά σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πέρκινς.
Thank you, Chairman. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε Μυτιληναίο. Ευχαριστώ την κυρία Ντάνα Πέρκης για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με πολλές γνώσεις. Ξέρουμε ότι έγινε streaming από το Bloomberg. Τώρα θα δούμε ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα από τον Dr. Faith Byrol, εκτελεστικό διευθυντή του IEA. Και συνέχεια θα έχουμε ένα μήνυμα από τον Francesco Lacamera, ο οποίος είναι γενικός διευθυντής του International Renewable Energy Agency. Εξοχότατοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, χαιρετισμούς από το Παρίσι. Είναι μεγάλη χαρά για μένα, μεγάλη ευχαρίστηση να απευθύνομαι σε εσάς, σε αυτό το Net Zero Action Summit σήμερα. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Αυτό το θέμα είναι στο επίκεντρο, αν θέλετε, των προτεραιοτήτων μας για το φετινό έτος και φαντάζομαι και για τα επόμενα χρόνια επίσης. Πιστεύω ότι το 2021 θα είναι μια κρίσιμη χρονιά για την ενέργεια και το κλίμα. Λέω ενέργεια και κλίμα, γιατί η πρόκλησή μας σχετικά με το κλίμα είναι ουσιαστικά μια πρόκληση σε σχέση με την ενέργεια. Περίπου το 80% των εκπομπών που προκαλούν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής προέρχονται από τον ενεργειακό τομέα. Γι' αυτό, αν δεν φτιάξουμε το πρόβλημα όσον αφορά στην ενέργεια, δεν έχουμε καμία μα καμία πιθανότητα να λύσουμε το πρόβλημα αυτό που σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή, αυτή την πρόκληση. Γιατί πιστεύω ότι η χρονιά αυτή είναι πολύ σημαντική. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος ουσιαστικά για το 2021 παρά την πανδημία με τον COVID-19. Η αισιοδοξία μου έγκυται σε τρία πράγματα. Πρώτον, αρκετές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιαπωνία, η Κορέα, ο Καναδάς και φαντάζομαι και οι Ηνωμένες Πολιτείες εντός ολίγου θα έχουν δεσμευτεί να μειώσουν και να έχουμε μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050. Πάρα η Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε εδώ πρωτοπόρος, είναι πρωταθλητής η Ευρωπαϊκή Ένωση και παίζει πρωταρχικό ρόλο και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Υπουργό, τον κύριο Κώστας Κρέκα από το ΙΠΕΝ και για τις δράσεις που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση και βλέπουμε ότι αυτά τα θέματα απασχολούν ιδιαίτερα την ελληνική κυβέρνηση. Ένας ο πρώτος λόγος αισιοδοξίας είναι το γεγονός ότι εμείς έχουμε δεσμεύσεις από πάρα πολλές χώρες. Το δεύτερο τώρα, ο δεύτερος λόγος αισιοδοξίας. Έχουμε πολλά πακέτα κινήτρων, οικονομικά κίνητρα, τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτά λοιπόν τα πακέτα παρέχουν πολλά κίνητρα για τεχνολογίες καθαρής ενέργειας. Και θα δείτε, πλέον όχι μόνο από την Ευρώπη, έχουμε και τις ΗΠΑ, οι οποίες σύντομα θα έρθουν με τέτοια πακέτα τόνωσης και οικονομικών κινήτρων. Ο τρίτος λόγος αισιοδοξίας, και αυτός είναι ο τρίτος λόγος, επαναλαμβάνω, είναι ότι υπάρχει, αν θέλετε, μια τεράστια προσπάθεια. Βλέπουμε λοιπόν πως υπάρχει μια δυναμική για το COP26 και βλέπω ότι πολλές χώρες καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες έτσι ώστε να έχουμε θετική έκβαση στο επόμενο COP. Θέλω να πω λοιπόν ότι εμείς ως International Energy Agency συνεργαζόμαστε με κυβερνήσεις από όλο τον κόσμο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ασία, τη Βόρεια Αμερική, την Αφρική και ουσιαστικά καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να μετατρέψουμε αυτή τη χρονιά σε μια επιτυχημένη χρονιά για το κλίμα. Και θέλω εδώ να αναφέρω μερικά πράγματα. Πρώτον, εμείς θα δημοσιεύσουμε τον πρώτο οδικό χάρτη για μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050. Δηλαδή, πώς θα έπρεπε να είναι ο κόσμος όταν όλες αυτές οι υποσχέσεις, όλες αυτές οι δεσμεύσεις από τις κυβερνήσεις υλοποιηθούν. Και τι πρέπει να γίνει επίσης παγκοσμίως για να μπορέσουμε μέχρι το 2050 να επιτύχουμε μηδενικές εκπομπές. Και τι επιπτώσεις θα υπάρχουν για τσάπε, για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κτλ. Είναι η πρώτη φορά δηλαδή που ο κόσμος θα έχει ένα
ένα οδικό χάρτη, ένα χάρτη πορείας για να επιτύχει μηδενικές εκπομπές με ολοκληρωμένο τρόπο μέχρι το 2050. Και εμείς λοιπόν θα έχουμε ετοιμάσει το δρόμο για την COP26. Δεύτερον, εμείς συνεργαζόμαστε με την Προεδρία, τον κύριο Σάρμα δηλαδή, από το Ηνωμένο Βασίλειο για την COP26, να έχουμε δηλαδή ένα summit, μια διάσκεψη δηλαδή για το κλίμα, όπου όλοι οι ηγέτες που θα παρευρεθούν θα ανοίξουν το δρόμο για το τι θα επακολουθήσει. Αυτά λοιπόν κάνουμε και θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι για να μπορέσουμε όλοι μας να πετύχουμε αυτό το στόχο των μηδενικών εκπομπών θα πρέπει να συνεργαστούμε. Πρέπει να υπάρχει διεθνής συνεργασία. Είναι πάρα πολύ σημαντική η διεθνής συνεργασία, αλλά εδώ είναι ακόμα πιο σημαντική. Και έχουμε λοιπόν διάφορους οργανισμούς όπως ο ΟΣΑ, όπως η Διεθνής Υπηρεσία για την Ενέργεια που θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Και συζήτησα πρόσφατα με την κυρία Διαμαντοπούλου. Και θέλω να πω ότι αυτή η συζήτηση ήταν πάρα πολύ καλή, γιατί είδα το όραμά της και μου είπε πώς θα μπορούσαν οι θεσμοί να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για να επιτύχουμε τους στόχους μας για το κλίμα και για την ενέργεια. Με αυτά που τα λόγια θα ήθελα να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στη διάσκεψή σας από το Παρίσι. Γεια σας! Excellencies. Εξεχότητες, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, είναι χαρά μου να είμαι μαζί σας διαδικτυακά και να σας δώσω την προοπτική της Ιρένα για τις παγκόσμιες προσπάθειες για την επίτευξη ουδετερότητας προσβάστατο μέχρι το 2050. Το 2020 η παγκόσμια οικονομία επιβράδυνε σημαντικά λόγω της πανδημίας και ακόμα δεν έχουμε ξεφύγει. Η ανθεκτικότητα που επέδειξαν οι ανανέωσιμες ενέργειες σε αυτή τη δύσκολη χρονική στιγμή συνέβαλε στην κεκτημένη ταχύτητα για μια επιτάχυνση. Πάνω από 30 χώρες, περιλαμβανομένων των μεγαλύτερων χωρών, αναφορικά με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, δεσμεύτηκαν σε ένα στόχο, καθώς επίσης και ένα ολοένα μεγαλύτερος αριθμός εταιριών πετρελαίου και αερίου που κάνουν επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ηγείται την προσπάθεια για επιταχυνόμενη μετάβαση ενέργειας, θέτοντας φιλόδοξους στόχους για ουδετερότητα και εκπομπές. Η ανάλυση της Ιρένα δείχνει ότι για να συμμορφωνεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Παρίσι θα πρέπει να έχει ετήσιες επενδύσεις ενεργειακού προσυμβισμού περίπου 325 δισεκατομμύρια δολαρίων, είπα, μέχρι το 2050. Η Ευρώπη χρειάζεται αυτές τις τεράστιες επενδύσεις γιατί οι κοινωνικο-οικονομικές αποδόσεις θα είναι ιδιαίτερα υψηλές. Κάθε επιπλέον ευρώ που επενδύεται στη στο μετασχηματισμό αυτό, η μετάβαση αυτή θα έχει απόδοση έως και 10 ευρώ. Το ΑΕΠ της περιοχής αυξηθεί κατά 7,4% δημιουργώντας περίπου 5,5 εκατομμύρια επιπλέον θέσεις εργασίας μέχρι το 2050. Για το λόγο αυτό είναι πολύ θετικό να βλέπουμε ότι η Ελλάδα αυξήνει τη φιλοδοξία της από 31% ανανεώσιμη σε 35% και ακολουθεί τις πρόσφατες αναλύσεις της Ειρήνα για την περιοχή. Η Ειρήνα δουλεύει με πολλά από τα 164 μέλη της για να διαμορφώσει στρατηγικές απομάκρυνσης από τον άνθρακα. Χάρη στην υποστήριξη της Γερμανίας αναπτύσσουμε μια νέα έκδοση της βασικής δημοσίευσης μας, το World Energy Transition Outlook, που θα παρουσιαστεί με την ευκαιρία την επόμενο Berlin Energy Transition Dialogue. Στο WITO θα δώσουμε έναν οδικό χάρτη για το μετασχηματισμό που ακολουθεί το στόχο του 1,5 βαθμού. Καθαρίζουμε μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050. Δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη προς την αλλαγή, στο δρόμο για την αλλαγή. Για να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς, ωστόσο, ο ιδιωτικός τομέας και οι επιχειρήσεις θα παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Το ιδιωτικό κεφάλαιο θα επιταχύνει τις επενδύσεις και οι εταιρείες θα μεταφράσουν τις στρατηγικές σε βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, αναπτύσσουν εφαρμόσιμα έργα και προκαλώντας νέα τεχνολογική καινοτομία. Η Ειρήνα δουλεύει στενά με τον ιδιωτικό τομέα μέσω του Coalition for Action, της Συμμαχίας για Δράση, που αποτελείται από 100 εταίρους
και για την ανάπτυξη συνεργασιών με τις ιδιωτικές εταιρείες, η συνεργασία μεταξύ ΙΡΙΝΑ και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ως κορυφαίος διακυβερνητικός οργανισμός για την ενεργειακή μετάβαση, θα συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε ότι η εμπειρογνωμοσύνη και η γνώση του ιδιωτικού τομέα αξιοποιείται πλήρως για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων καθαρών μηδενικών εκπομπών και για περισσότερα αποτελεσματική εργασία, περιλαμβανομένης της διευκόλυνσης επενδύσεων μέσω του Climate Investment Platform. Το ΙΡΙΝΑ είναι εδώ για να σας εξυπηρετήσει και σας εύχομαι μια εμπνευσμένη συζήτηση που θα μπορέσει να οδηγήσει σε δυνατές, σε έντονη δράση για το μέλλον μηδενικών εκπομπών, καθαρών μηδενικών εκπομπών. Σας ευχαριστώ πολύ. Προχωράμε λοιπόν. Έχουμε το πρώτο πάνελ για σήμερα το βράδυ με τίτλο The Burning Platform, Climate Change as the Imperative of Our Time. Η συζήτηση λοιπόν θα επικεντρωθεί στη σημασία της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής και την ανάγκη να υπάρξει διεθνώς δράση. Τη συζήτηση θα τη συντονίσει ο Αθανάσιος Έλλης, αρχισυντάκτης αγγλικής εκδόσεως Καθημερινής. Πρωτού όμως ξεκινήσουμε, ο Χρήστος Ερεφός, απεσταλμένος για το κλίμα για την Ελλάδα, Γενικός Γραμματέας Ακαδημία Αθηνών και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Μητυμηλέως, θα μας Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να χαιρετήσω αυτήν την σημαντική τηλεδιάσκεψη για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στην οικονομία, στη βιομηχανία και στο περιβάλλον. Τα θέματα αυτά τα συζητούμε με τον Ευάγγελο Μυτιληναίο, τον πρόεδρο του Ομίλου, εδώ και περισσότερο από 15 χρόνια, όταν αρχίσαμε την μελέτη των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής για την Ελλάδα, το κόστος της οποίας υπερβαίνει, όπως δείξαμε στην Τράπεζα της Ελλάδος, τα 700 δισεκατομμύρια ευρώ εάν δεν κάνουμε καμία δράση. Σε περίπτωση που ακολουθήσουμε δράσεις προσαρμογής, το κόστος αυτό μειώνεται περίπου στο μισό. Μιλώντας για οικονομικά στοιχεία, θα ήθελα να πω ότι ακόμη και η πανδημία, το κόστος της οποίας είναι πάρα πολύ μεγάλο, οχριά σε κόστος μπροστά σε εκείνο της κλιματικής αλλαγής. Η απαλλαγή από τον άνθρακα και η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στο περιβάλλον υπήρξε πάντα ο σκοπός των μεγάλων εταιριών όπως του Ομίλου Μυτιληναίος και απεδείχθη από την τεράστια εφαρμογή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το κόστος της πανδημίας είναι μεν τεράστιο, αλλά παροδικό. Το κόστος της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής είναι ακόμα μεγαλύτερο, γιατί οι επιπτώσεις της θα συνεχίσουν και στις προσεχείς δεκαετίες. Συγκεκριμένα, οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν αυξήσει τα ασφάλιστρα για τα ακραία καιρικά φαινόμενα πάνω από 100 φορές την τελευταία δεκαετία σε σχέση με τη δεκαετία του 1950. Ήδη έχουν ξεπεράσει οι ασφαλιστικές εταιρείες σε κόστη τον αριθμό του 1,3 εκατομμυρίου δολαρίων. Πιστεύω ότι οι ανανεώσιμες πηγές που είναι η λύση για την μείωση και εξαφάνιση του αποτυπώματος άνθρακα αποτελούν βέβαια την πιο λογική και άμεση λύση. Το ζήτημα το μεγάλο είναι ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αποτελούν τον πραγματικό κίνδυνο σήμερα για την ανθρωπότητα, το μείζον πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε και είναι μείζον γιατί πρέπει να απαλλαγούμε από τις επιπτώσεις, από το αποτύπωμα άνθρακα πριν το 2050 και όσο το δυνατόν το συντομότερο. Αυτά είναι τα συμπεράσματα τόσο του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού
όσο και της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή, θέματα τα οποία μας απασχολούν, όλες τις ομάδες επιστημόνων που ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα. Θέλω να πιστεύω ότι το παράδειγμα του συνεδρίου αυτού θα αποτελέσει φάρο φωτεινό και για προσεχείς πολλές υψηλού επίπεδου συναντήσεις, έτσι ώστε όλοι οι τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και στην Ελλάδα αλλά και αλλού να προσπαθήσουν να ακολουθήσουν τα καλά παραδείγματα και τα καλά που μάθαμε, που διδαχθήκαμε από πρωτοβουλίες όπως εκείνες για τις οποίες θα συζητήσουν οι σύνεδροι σε αυτό το συνέδριο. Καλή επιτυχία. Πρέπει να προχωράμε στο πρώτο πάνελ. Ιδιαίτερη τιμή για μένα που θα συγκινήσω το συγκεκριμένο πάνελ. Μιλήσουμε για το βασικό στοιχείο του καιρού μας, η κλιματική αλλαγή. Οι πρόσφατες εκλογές της ΗΠΑ κάνουν τη συζήτηση πιο εύκολη, γιατί η μεγαλύτερη οικονομία ξαναμπαίνει στο παιχνίδι και ο πρόεδρος Biden, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε, είναι ότι έφερε τη χώρα του, τη μεγαλύτερη οικονομία, ξανά στη Συμφωνία των Παρισίων. Επιτρέψτε μου να παρουσιάσω τους πέντε συμμετέχοντες. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος είναι πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργός και έχει χτεύσει σε αρκετά υπουργεία, αλλά το πιο συναφές για τη σημερινή συζήτηση είναι ότι στη δεκαετία του 90 ήταν υπουργός ανάπτυξης, όταν το θέμα της ενέργειας ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε έχει γνώσεις επί του θέματος. Μαζί με αυτόν έχουμε στο πάνελ, να ξεκινήσω με τον καθηγητή Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος είναι καθηγητής περιβαλλοντικών οικονομικών στο Εθνικό Καπιτοσυριακό Πανεπιστημίο των Αθηνών στην Ελλάδα. Ιωάννης Καλτσάς, επικεφαλής επενδυτικής ομάδας για την Ελλάδα και την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα. Γκάι Τσιράν, γενικός διευθυντής Eurometo Brussels, θα χρησιμοποιήσω όσο καλύτερα μπορώ τα γαλλικά μου. Και τέλος, αλλά όχι εσχάτως, ο κύριος Άντζεϊ Μπάλεν, αναπληρωτής προϊστάμενης ομάδας Energy Intensive Industries and Raw Materials στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιτρέψτε μου, καθώς είμαστε πέντε και έχουμε πίεση χρόνου, θα προσπαθήσω να σας ζητήσω να απαντάτε για 4-5 λεπτά ο καθένας. Εγώ θα σας χωρίσω σε δύο ομάδες ελεύθερα. Θα ζητήσω πρώτα τον κύριο Ρότσα και τον καθηγητή Παπανδρέου να μιλήσουν. Μία ερώτηση και στη συνέχεια θα απευθύνω μία άλλη ερώτηση στους τρεις. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Όλοι μιλάνε για την ανάληψη δράσης αναφορικά με το κλίμα, πώς θα σώσουμε τον πλανήτη. Όμως οι επιχειρήσεις, οι εταιρείες είναι μέρος της παγκόσμιας οικονομίας. Αναρωτιόμουν λοιπόν πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να συνεισφέρουμε στην αειφορία, στη βιωσιμότητα, που είναι ένα τεράστια πρόκληση για αυτούς. Ξεκινήσω με τον καθηγητή κύριο Παπανδρέου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τα εισαγωγικά σας λόγια. Επιτρέψτε μου επίσης να συγχαρώ την εταιρεία Μητυλινέως για το όραμα και τους στόχους που θέσανε και συμφωνώ ότι τα κέρδη και η δράση για το κλίμα μπορούν να συμβαδίζουν. Για να θέσω το πλαίσιο, να δούμε λίγο την ιστορία. Οι ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις διοξιδίου του άνθρακα έχουν ξεπεράσει τα 400 μέρη ένα εκατομμύριο. Τελευταία φορά που ήταν τόσο ψηλά ήταν πριν από περίπου 3 εκατομμύρια χρόνια, με θερμοκρασία της τάξης των 3 βαθμών Κελσίου πάνω από τις προβιομηχανικές περίοδο. Τότε η θάλασσα ήταν 10-15 φορές ψηλότερα.
Η κλιματική αλλαγή σίγουρα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας. Απαιτεί ένα τεράστιο μετασχηματισμό κοινωνικό και επιχειρηματικό σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Στο παρελθόν οι μετασχηματισμοί χρειαζόντουσαν 50 με 100 χρόνια και οδηγούνταν κυρίως από δυνάμεις αγοράς υπό την υποστήριξη της κυβερνητικής πολιτικής. Σήμερα, δημόσια δράση και οι στόχοι πρέπει να οδηγούν την αλλαγή σε στενή συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Οπότε υπάρχει μια διαφορά εδώ. Το κοινό είναι που πρέπει να κινηθεί πρώτα και να θέσει το ρυθμό της επίτευξης των στόχων, γιατί υπάρχει ένα χρονικό πλαίσιο. Ξέρουμε ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Το εχθρικό περιβάλλον από το business as usual θα οδηγήσει σε ένα τραγικό κόσμο με τραγικές καιρικές συνθήκες, που θα οδηγήσει σε μαζική μετανάστευση, οικονομικές κρίσεις, πολιτικές αστάθεια, φτώχεια και επιδημίες. Οπότε ουσιαστικά δεν υπάρχει μέση. Τόσο το καφέ και το πράσινο, πράσινο και οι καφέ δρόμοι πρέπει να ακολουθηθούν. Αν δεν ληφθούν μέτρα, τότε δεν θα επιτευχθούν οι στόχοι. Οι επιχειρήσεις θα χάσουν την πίστη τους στην πιθανότητα των πράσινων τραστητήων. Τα καφέ λόμπι θα δικαιωθούν και θα ενισχυθούν. Ταυτόχρονα, παρομοίως, αν υπάρχει μια δέσμευση, ισχυρή δέσμευση των εχών προς την εφορία, οι επιχειρήσεις και οι χρεοκανονικοί οργανισμοί που αποφάσισαν να ακολουθήσουν το δρόμο της υπομάχησης από τον άνθρακο, όπως οι Μητυλινές, θα κερδίσουν και τα κυβερνητικά μέτρα θα ενισχυθούν. Τώρα, στον επιχειρηματικό κόσμο δείχνουν ήδη το δρόμο μπροστά. Ακολουθούν τους δικούς τους στόχους απομάκρυνση από τον άνθρακα και διαμορφώνουν τις δικές τους στρατηγικές. Το χρηματοοικονομικό σύστημα πιέζει τις επιχειρήσεις και υποστηρίζει τους ηγέτες μέσω της απαιτήσεις για διαφάνεια και χρήση του ESG και δείκτες απομάκρυνση από τον άνθρακα για τη βαθμολόγηση των εταιριών με τρόπους που επηρεάζει τις προοπτικές χρηματοδότησης. Οι επιχειρήσεις σχηματίζουν συνεργασίες με άλλες εταιρείες σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα μέχρι χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, την κοινότητα για την επίλυση κοινών προκλήσεων και προβλήματα στην τεχνολογία. Αυτό είναι πολύ μακριά από το να έχουμε μια από την αυστηρή εστίαση στα κέρδη. Οι ιδιωτικοί οργανισμοί συνειδητοποιούν ότι πρέπει να συμπεριφέρονται ως πολίτες οι οποίοι αναγνωρίζουν τις ευθύνες τους ως μέλη της παγκόσμιας κοινότητας. Πολλές μεγάλες επιχειρήσεις έχουν δύναμη και πόρους όσο μερικά κράτη. Μπορούν να επηρεάσουν την πολιτική είτε ταιριάζει στην άποψη του κόσμου ή όχι. Αν πρόκειται να πετύχουμε, αυτοί πρέπει να είναι εταίροι σε ένα κοινό όραμα. Αντί να υποστηρίζουν τον μπλοκάρισμα, την καθυστέρηση κανονισμών, θα πρέπει να ενθαρρύνουν και να συνεργαστούν με τις κυβερνήσεις για να ασφαλίσουν την ισχυρή και την αποτελεσματική, ισχυρά και αποτελεσματικά μέτρα που θα δώσουν σωστή καθοδήγηση. Δεν μπορούν να υπάρξουν άλλες προτιμήσεις. Είμαστε σε μια. Βρισκόμαστε σε καιρούς που απαιτείται ομαδική εργασία από όλους αν πρόκειται να δώσουμε, να κληροδοτήσουμε έναν καλό κόσμο στα παιδιά και στα παιδιά των παιδιών μας. Βρισκόμαστε σε αχαρτογράφητα νερά. Δεν υπάρχει κάποιο ολοκληρωμένο σχέδιο, αλλά έχουμε πολλά εργαλεία και ξέρουμε πού πρέπει να είμαστε σε 20 χρόνια, πού πρέπει να φτάσουμε. Η Πράσινη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει τον δρόμο. Και έχει αναφερθεί, κάποιος είπε ότι μια ανάμεικτη οικονομία που συνδυάζεται τις αγορές, τους κυβερνητικούς κανονισμούς, το δημόσιο τομέα και την κοινωνία των πολιτών θα ακολουθήσει μια ανάμεικτη πολιτική με δημόσιους στόχους, δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές, ιδιωτικές επενδύσεις και βιομηχανικό μετασχηματισμό, αποστολές ανάπτυξης και έρευνας από το δημόσιο και το ιδιωτικό τομέα. Η Μαριάννα Μαζουκάτου είπε ότι χρειαζόμαστε μια εταιρική σχέση σε όλους τους κλάδους της διακυβέρνησης και της κοινωνίας πολιτών. Και δεν πρέπει να αναζητήσουμε πολύ για να βρούμε την επιλογή που είναι μπροστά μας. Η επιδημία της COVID έδειξε ξεκάθαρα τις εναλλακτικές. Είδαμε τις αστοχίες κυβερνήσεων στην πρόληψη της πανδημίας και στην αντιμετώπιση της έξαρσης. Βλέπουμε πόσα fake news υπάρχουν, βλέπουμε διαφορά που εμφανίστηκε, βλέπουμε τι έχει συμβεί. Είδαμε επίσης τον κόσμο συντονισμένο προσπαθειών μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων, κυβερνήσεων και ιδιωτικών επιχειρήσεων που κατάφεραν να επιτύχουν
το αδιανόητο, την αδιανόητη παρουσίαση των, των εμβολίων. Πολλά εμβόλια ήταν αποτυχία, αλλά πολλά επέτυχαν κιόλας. Η συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακής κοινότητας, κυβέρνησης και της επιχειρηματικής κοινότητας με πολύ εστιασμένη προσπάθεια και την ετοιμότητα να δουλέψουν πέρα από το business as usual είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η κλιματική δράση με αυτό το πνεύμα είναι ο μόνος τρόπος να επιτευχθεί η βιωσιμότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Παπανδρέου. Πάρα πολύ καλό εγώ συντηνοηστής να έχω κάποιον που τα ξεγνωρίζει τόσο καλά. Τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Καλτσά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα εγώ επίσης από τη μεριά μου να ευχαριστήσω τους οργανωτές προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και θα ήθελα να συγχαρώ τον Όμιλο Μυτιληναίο για την ηγεσία που έδειξε όσον αφορά στο θέμα αυτό. Θα προσπαθήσω να συνδυάσω αυτά που θα πω με αυτά που είπε νωρίτερα στην παρέμβασή του ο φίλος μου Ανδρέας Παπανδρέου. Πώς θα το κάνω αυτό? Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι με τον Ανδρέα προδεκαετίας τον Οκτώβρη του 2010 συνδιοργανώσαμε μια πρωτοβουλία για τη Μεσόγειο και την κλιματική αλλαγή και σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων βοήθησε τις χώρες Μεσογείου να δεσμευτούν όσον αφορά τους στόχους. Είχαμε 9 επικεφαλής κρατών που συμμετείχαν σε αυτή την πρωτοβουλία και όντως είπε ο Ανδρέας ότι έχει αλλάξει η κατάσταση. Τότε λοιπόν υπήρχε, αν θέλετε, ένας δισταγμός, μια καχυποψία των ηγετών, το έβλεπαν περισσότερο ως απειλή και όχι ευκαιρία. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει και βλέπουμε ότι ο Μυτιληναίος έχει δείξει έναν ηγετικό ρόλο σε όλα αυτά. Αυτό δεν συνέβη, αν θέλετε, τυχαία. Βλέπουμε ότι η πολιτική έπαιξε ρόλο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η αλλαγή οφείλεται και σε αλλαγές πολιτικής. Θα δούμε λοιπόν τι έγινε και με την Ελλάδα. Πριν από λίγα χρόνια η Ελλάδα έλαβε την απόφαση να δεσμευθεί και είδαμε ότι είπε ότι θα προχωρήσει στην απολιγνητοποίηση μέχρι το έτος 2028. Θα ήθελα να πω ότι μέχρι το 2015 η Ελλάδα παρήγαγε το 50% της ηλεκτρικής της ενέργειας από το λιγνίτη. Μιλάμε λοιπόν για μια τεράστια δέσμευση, μια σεισμική, αν θέλετε, μια τεκτονική αλλαγή στην Ελλάδα. Ήταν όμως μια πολύ καλή κίνηση, γιατί τώρα πλέον βλέπουμε πολλούς ομίλους σαν τον Μυτιληναίο και άλλους να αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο και να γίνονται πρωταθλητές στις ΑΠΕ, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Τέλος, ο Ανδρέας είπε ότι το οικονομικό σύστημα άσκησε πίεση και βοήθησε στο να γίνουν αυτές οι εξελίξεις. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που αποτελεί μέρος του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Βλέπουμε λοιπόν τι ρόλο εδώ διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έχει συγκεκριμένες δράσεις. Πρώτη δράση, λοιπόν, από το πέρας του τελευταίου χρόνου, δεν χρηματοδοτούμε οτιδήποτε το οποίο δεν έχει σχέση, αν θέλετε, με την κλιματική αλλαγή. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε 70 εκατομμύρια για νέα έργα. Κανένα όμως από αυτά τα έργα που χρηματοδοτούμε δεν είναι έργο που δεν σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή. Έτσι λοιπόν, εμείς θέλουμε να γίνουμε μια τράπεζα για το κλίμα. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το 2025 δεσμευόμαστε να έχουμε το 50% των χρημάτων που θα δίνουμε να είναι για έργα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Είναι μεγάλη δέσμευση για μια τράπεζα η οποία είναι τράπεζα υποδομών στην Ευρώπη. Και τέλος, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθούμε να επιτύχουμε ένα συγκεκριμένο στόχο. Θέλουμε να ξεκλειδώσουμε ένα 3 επενδύσεων μέχρι το έτος 2030. Μιλάμε για τις δικές μας επενδύσεις που θα δράσουν ως καταλήτες και θα μπορέσουμε έτσι να λύσουμε περισσότερα χρήματα από τον ιδιωτικό τομέα για να καταστήσουμε πραγματικότητα το όραμά μας. Θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι εύκολο. Στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, όπου η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι γνωστή για τα έργα υποδομών, για το τη γέφυρα αεροαντήριο, για τους δρόμους, για τα αεροδρόμια, για παραδοσιακές δηλαδή υποδομές, εμείς προδεκαετίας 8 με 10% των έργων μας ήταν έργα κλιματικής αλλαγής. Πέρυσι 45% των έργων στην Ελλάδα είχαν σχέση με την κλιματική αλλαγή. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι εξαιρετική
Εξαιρετική συζήτηση. Θα προχωρήσω λοιπόν στους άλλους τρεις ομιλητές και θα ακολουθήσω την αντίστροφη φορά. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Βάλε. Μπορεί η βιομηχανία μπορεί να είναι βιώσιμη, ανταγωνιστική, παραγωγική και να είναι και πράσινη ταυτόχρονα. Είναι αυτά που πάνε μαζί αυτά, γιατί αυτό είναι το κλειδί για την επόμενη γενιά, ώστε να συνεχίσει να γυρίζει η γη. Ευχαριστώ για την πολύ σημαντική ερώτηση και σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμμετέχει σε αυτή τη σημαντική εκδήλωση. Είναι πολύ εύκολο να συνεχίσω στο πλαίσιο των προηγούμενων μιλητών και να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κλιματική στόχη το 2050 απαιτούν μετασχηματιστικές προσπάθειες σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Η βιομηχανία ευθύνεται για το περίπου 20% των εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι λοιπόν αυτής της προσπάθειας. Η πρόσκληση φυσικά είναι πώς θα διαχειριστούμε αυτή τη μετάβαση, διατηρώντας όμως την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και θέτοντας τη βιομηχανία μας σε θέση ώστε να αξιοποιήσει τη πιθανή παγκόσμια αγορά για προϊόντα κλιματικά ουδέτερα και νέες τεχνολογίες. Και φυσικά δεν υπάρχει μία μοναδική δράση για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, όμως πρέπει να έχουμε συντονισμένη δράση σε διάφορα πεδία πολιτικής, επιτρέποντας πλαίσια πολιτικής. Έχουμε συνεργαστεί με τις ενεργειακές βιομηχανίες για την ανάπτυξη αυτού του πλαισίου πολιτικής. Και αυτό το High Level Group δημοσίευσε πριν από ένα χρόνο περίπου το βασικό σχέδιο δράσης για το 2050 που παρέχει ιδέες και τα μονοπάτια προς την αντιμετώπιση αυτής της μετάβασης. Και η τρέχουσα στρατηγική για τη βιομηχανία αναγνωρίζει τη δουλειά που έχει γίνει. Οπότε είναι έργο το οποίο έχει αναγνωριστεί πλήρως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. It contains various strands to αρκετούς κλάδους για την αντιμετώπιση των θέμα, για παράδειγμα την ανάπτυξη λύσεων κλιματικά ουδέτερων και τι χρειάζεται για τη χρηματοδότηση αυτής της αναπτυξιακής εργασίας και τη δυνατότητα ανάληψης καθαρής ενέργειας, την αντιμετώπιση των αναγκών σε υποδομές για τις νέες απαιτήσεις, τη δίκαιη μετάβαση, όχι μόνο των εργαζομένων, των τριχών εργαζομένων που πρέπει να εκπαιδευτούν, αλλά και των κοινωνιών που βρίσκονται υποπίεση να χάσουν τα παραδοσιακά βιομηχανικά τους κλάστερ. Στο τέλος όμως φτάνουμε σε ένα σημείο του κατά πόσον υπάρχει μια αγορά για αυτά τα προϊόντα ή όχι. Αυτό είναι το βασικό θέμα λοιπόν που μας απασχολεί. Με δημόσιες επιδοτήσεις και υποστήριξη δεν θα μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτή την τροποντινά τεχνητά πράσινη η οικονομία μακροπρόθεσμα. Και αυτό είναι πραγματικά κάτι το οποίο πρέπει να δουλέψουμε μαζί με τα ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να προωθήσουμε με διάφορους τρόπους τη δημιουργία ζήτησης για τα προϊόντα αυτά. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν ξεκινήσει αρκετές πρωτοβουλίες, πρωτοβουλία για τα βιώσιμα προϊόντα κτλ. Πιστεύω όμως θα ακούσουμε και άλλα από άλλους ομιλητές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Τιράν, έχετε το λόγο για δύο λόγους, όχι γιατί είμαι εγώ συντονιστής, αλλά γιατί είπε να πάρετε το λόγο ο προηγούμενος ομιλητής. Άρα σας ακούμε.
Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ που μας καλέσατε να πούμε τις απόψεις μας σχετικά με αυτή την τεράστια πρόκληση. Και αναφέρομαι λοιπόν στην ερώτηση. Εγώ πιστεύω ότι η ανταγωνιστικότητα αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να είναι κανείς πράσινος. Αν δεν είναι κανείς ανταγωνιστικός, δεν θα μπορέσει να είναι πράσινος. Και έτσι λοιπόν πρέπει να ενσωματώσουμε αυτή την πρόκληση για το κλίμα. Αυτή αποτελεί ήδη μια πραγματικότητα στην Ευρώπη. Ευρωπαϊκές εταιρείες όπως ο Μιλτιλινέος ήδη χρησιμοποιούν πολύ υψηλά στάνταρ, πρότυπα δηλαδή βιωσιμότητας. Αν δείτε λοιπόν τα τελευταία χρόνια τι επενδύσεις έχουν γίνει, είναι πράγματι εντυπωσιακές. Και βλέπετε λοιπόν ότι αυτός ο κλάδος έχει μειώσει κατά 61% το αποτύπωμα άνθρακα σχετικά με το 1990 που είναι το έτος αναφοράς. Αυτό δεν είναι το ίδιο παντού. Βλέπουμε τι γίνεται στην Κίνα. Βλέπουμε λοιπόν ότι εκεί το αποτύπωμα άνθρακα είναι 3-8 φορές περισσότερο από ό,τι είναι στην Ευρώπη. Αυτή λοιπόν είναι η πρόκληση. Μιλάμε για μια παγκόσμια πρόκληση και πρέπει να σκεφτόμαστε τη γενικότερη εικόνα, τη συνολική εικόνα. Έχουμε μεγάλες φιλοδοξίες, φιλόδοξους στόχους στην Ευρώπη. Μίλησε ο προηγούμενος ομιλητής για την Πράσινη Συμφωνία και αν αναλύσετε την Πράσινη Συμφωνία θα δείτε ότι πρέπει να έχουμε ειδικές τεχνολογίες. Μιλάμε για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υδρογόνο, αποθήκευση ενέργειας. Η Παγκόσμια Τράπεζα όταν τα αξιολόγησε όλα αυτά είδε ότι η ζήτηση για καθαρές μεθόδους θα αυξηθεί κατά 500% μέχρι το 2050. Και σε κάποιους τομείς όπως οι μπαταρίες, η ζήτηση για μέταλλα για τις μπαταρίες θα αυξηθεί μέχρι δεκαπλάσια, δηλαδή στο δεκαπλάσιο. Αυτό δεν αληθεύει μόνο για τα συγκεκριμένα μέταλλα, αλλά και για άλλα μέταλλα όπως το αλουμίνιο που χρησιμοποιείται ευρέως. Αυτό τι σημαίνει στην πράξη? Αυτό σημαίνει ότι χωρίς αυτά δεν θα υπάρξει μετάβαση, δεν θα υπάρξει πράσινη συμφωνία. Η ερώτηση λοιπόν είναι, η Ευρώπη θέλει να παράγει αυτά τα μέταλλα ή θέλει να τα εισάγει τα μέταλλα αυτά από ανταγωνιστικές οικονομίες με πολύ μεγαλύτερο αποτύπωμα εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα? Βλέπουμε λοιπόν ότι όλες θέλουν να έχουν καλές επιδόσεις σε επιχειρήσεις. Βλέπουμε ότι πολλές φορές υπάρχει αλλαγή μεγάλη και βλέπουμε ότι ο τομέας των μετάλλων έχει δείξει το δρόμο για άλλες ενεργοβόρες βιομηχανίες. Είναι στην πρωτοπορία. Έτσι λοιπόν ότι βλέπουμε ότι αυτό που χρειαζόμαστε για το μέλλον είναι πραγματικές επενδύσεις όπου μπορεί η Ευρώπη να βοηθήσει στο να έχουμε απολιντοποίηση και να χρησιμοποιούμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μπορούμε να μειώσουμε κατά 81% τις εκπομπές μας σε σχέση με το 1990 που είναι το έτος αναφοράς. Αυτό μας θα πατήσει επενδύσεις για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε ήδη την ηγετική θέση που έχουμε αναλάβει στην Ευρώπη. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες είναι έτοιμες να επενδύσουν. Αυτό το ακούσαμε και από τον όμιλο Μιτιλινέο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό η Ευρώπη να συνεχίσει να έχει την πρωτοπορία όσον αφορά στην αειφορία. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Για να το κάνουμε όλο αυτό, εμείς ως βιομηχανία πρέπει να έχουμε ένα θετικό μέλλον, θετικές προοπτικές. Μια μεγάλη πρόκληση που εμείς και άλλοι κλάδοι θα αντιμετωπίσουμε στο δρόμο προς την απολιγνητοποίηση είναι να έχουμε πρόσβαση σε ανταγωνιστικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας από μη λιγνητικές πηγές. Αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση. Διαφορετικά θα μπορέσουμε να καλύψουμε τους στόχους που έχουμε θέσει και που υπάρχουν στην Πράσινη Συμφωνία. Εδώ θα σταματήσω και αργότερα μπορεί να κάνω και κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Βενιζέλο, καταρχάς, επιτρέψτε μου να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου στον όμιλο Μιτιλινέο για τη διοργάνωση αυτού του summit. Το θέμα μου αφορά τις πολιτικές, τα θέματα πολιτικής, όχι μόνο την πολιτική για την κλιματική αλλαγή, αλλά τις οριζόντιες επιπτώσεις του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής σε όλους τους πολιτικούς τομείς, σε όλα τα πολιτικά, στο πολιτικό γίγνεσθε γενικότερα, από την ανθεκτικότητα της λεγόμενης φιλελεύθερης δημοκρατίας μέχρι τη δημογραφική πολιτική και τη διαχείριση
των νέων ροών περιβαλλοντικών μεταναστών και προφύγων. Αναφορικά με πολιτικές κλιματικής αλλαγής, παρά τις μεγάλες διαφωνίες και κολοσιαίες συγκρούσεις συμφερόντων παγκοσμίων, ένα συγκεκριμένο έχει σχηματιστεί, έχει διαμορφωθεί ένα διεθνές πλαίσιο. Ωστόσο, αναφορικά με αυτόν την οριζόντια επίπτωση της κλιματικής αλλαγής σε όλους τους τομείς της πολιτικής, νομίζω ότι μια παγκόσμια απαιτείται μια επαναξιολόγηση των προτεραιοτήτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Ιδιαίτερα μετά αυτή τη νέα παγκόσμια εμπειρία που βιώνουμε αναφορικά με την πανδημία της COVID-19. Η πανδημία είναι ουσιαστικά κάτι το οποίο αλλάζει το παιχνίδι. Η πανδημία έφερε όλο τον κόσμο, όλες τις χώρες και όλους τους πολίτες στον κόσμο αντιμέτωπους με το ίδιο υπεργεγονός ταυτόχρονα. Η σχέση των ανθρώπων με τη φύση άρχισε να επανεξετάζεται ριζικά. Όλοι κατανοούν ότι ο άνθρωπος δεν είναι ο κυρίαρχος της φύσης. Η εμπειρία της πανδημίας έδωσε τροφή σε θεωρίες νομοσίας και σε παράλογες συμπεριφορές. Πάνω απ' όλα όμως, όθησε την κοινή γνώμη προς την προσπάθεια της επιστημονικής κοινότητας και της ανθρωπότητας να αντιμετωπίσει μια σύμμετρη αφιφουλή. Πιστεύω ότι η εμπειρία της πανδημίας θα επιτρέψει σε πολλούς κόσμους να συνειδητοποιήσουν το κατεπήγον της κλιματικής αλλαγής. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η κλιματική αλλαγή είναι μια βασική πολιτική προτεραιότητα και βασικό κριτήριο για την κατανομή πόρων και χρηματοδότησης. Η εκλογή του Προέδρου Biden αλλάζει τους διεθνούς σχηματισμούς δυνάμεων. Η κλιματική αλλαγή πρέπει να γίνει και πάλι μια βασική προτεραιότητα για την Αμερικανική πολιτική. Τώρα, η συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτει τις προϋποθέσεις για να τονιστεί και πάλι να αναδειχθεί η Δύση ως γεωπολιτική οντότητα που παρουσιάζει την κλιματική αλλαγή ως ένα από τα εμβληματικά στοιχεία της ταυτότητάς τους και ως κριτήριο των επιλογών της. Η θέση της Δύσης αναφορικά σε σχέση με άλλους διεθνούς παίκτες όπως η Κίνα θα διαμορφωθεί εν πωλής από κριτήρια που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Ακόμα και αν αυτά τα κριτήρια έχουν έντονα ρητορικά ή ιδεολογικά χαρακτηριστικά, θα είναι αποφασιστική σημασία. Η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να εμπλακεί στη διαμόρφωση και την υλοποίηση μιας φιλόδοξης πολιτικής κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, θα πρέπει να εξειδικευθούν τα μέτρα σε εθνικό επίπεδο. Η προσαρμογή της ενεργειακής πολιτικής, η πολιτική για τα αποκτικά κτίρια δεν επαρκεί. Φυσικές καταστροφές, θέματα πολιτικής προστασίας και η προσαρμογή του κοινού πρέπει να είναι βασική προτεραιότητα. Η κλιματική αλλαγή για την Ελλάδα απαιτεί την άμεση προσαρμογή των τουριστικών υποδομών και του τουριστικού κλάδου γενικότερα. Οι βασικοί προβληματισμοί στις παραθαλές περιοχές, η παράκτια διαχείριση, η προστασία των παράκτιων κτηρίων και δομών. Η πολιτική διάσταση της κλιματικής αλλαγής, λοιπόν, είναι πολυεπίπεδη, κρίσιμη και κατεπίγουσα. Εξάλλου, η κλιματική αλλαγή αλλάζει τη σχέση μας με το χρόνο, με τη φύση και με την ιστορία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι εκπληκτικό για ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον κύριο Βενιζέλο. Τον γνωρίζουμε ως κάποιος για τη ρητορική του δυνότητα, τον οποίο δεν μπορεί κανείς εύκολα να το σταματήσει. Αλλά πάλι τηρεί το χροδιάγραμμα που έχω θέσει. Είναι θέμα πειθαρχίας. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να είμαστε πειθαρχημένοι και έχουμε και εσάς ως συντονιστή. Αναφερθήκατε στον πρόεδρο Biden και θέλω μια ερώτηση που θέλω να κάνω σε όλους σας και θα ρωτήσω τους λοιπούς τέσσερις πλην του κυρίου Βενιζέλου πολύ γρήγορα να μου πείτε τις απόψεις σας σχετικά με αυτή την αλλαγή. Γιατί δεν είναι απλά μια χώρα σαν τις άλλες Αμερική. Ο προηγούμενος πρόεδρος δεν ήταν ένας απλός πρόεδρος. Είναι λοιπόν μια
τεράστια αλλαγή, μια κοσμογονική αλλαγή. Η αλλαγή λοιπόν αυτή τι σημαίνει για την πράσινη συμφωνία, το γεγονός δηλαδή πλέον ότι ο Biden είναι ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ και η θητεία του είναι 4 χρόνια. Ξεκινώ λοιπόν με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση αυτή. Θα ήθελα να συνδέσω την ερώτηση και να ευχαριστήσω τον Ιωάννη τον Καλτσά που μας θύμισε αυτή την πρωτοβουλία για τις μεσογειακές χώρες. Ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2010. Ήταν μια εποχή μεγάλης ελπίδας. Ήταν στην αρχή της προηγούμενης κρίσης που ξεκίνησε το 2008. Θα μπορούσαμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε την κλιματική δράση για μεγάλες επενδύσεις. Επενδύσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της οικονομίας, την τόνωση της οικονομίας, αλλά να μπορέσουμε να έχουμε πολύ καλύτερες προοπτικές. Δυστυχώς αυτό δεν συνέβη. Ήταν δηλαδή εδώ μία προσπάθεια για μια πράσινη ανάπτυξη και Κεϊνσιανού τύπου. Δυστυχώς οι εξελίξεις ήταν διαφορετικές. Βεβαίως η Ελλάδα επλήγει πάρα πολύ από την οικονομική κρίση, περισσότερο από πολλές άλλες. Πέρασε με πολύ δύσκολες στιγμές και νομίζω ότι αυτό πρέπει να αποτελέσει και ένα δίδαγμα για μας. Δηλαδή, αν αυτή τη φορά δεν ακολουθήσουμε το σωστό δρόμο, θα περνάμε από τη μία κρίση στην άλλη κρίση. Θα έχουμε δηλαδή συνεχείς περιπτώσεις αστάθειας, γεωπολιτικής αστάθειας, δεν θα υπάρχει το αίσθημα ενός κοινού σκοπού και στο τέλος θα τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Έτσι λοιπόν, η στιγμή της εκλογής του Biden ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν ό,τι χειρότερο είχε συμβεί από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα έλεγα. Και η εκλογή του Πρόεδρου Biden είναι την κατάλληλη στιγμή και βλέπουμε ότι έχει προχωρήσει πολύ γρήγορα. Έχουμε δηλαδή μια τόνωση της τάξης του 1,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή πρέπει να κάνουμε κάτι αντισυμβατικό. Είδαμε λοιπόν το παράδειγμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Πράσινη Συμφωνία. Βλέπουμε λοιπόν ότι ακόμα πιο τολμηρό ήταν το βήμα που έκανε ο πρόεδρος Biden. Και τα δύο είναι στη σωστή κατεύθυνση. Προχωράμε λοιπόν προς τον προηγούμενο, τον επόμενο ομιλητή. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε τον Biden, έχουμε την Πράσινη Συμφωνία κτλ. Θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό που έχουμε τον Biden στην ίδια ομάδα και βλέπουμε ότι η Πράσινη Συμφωνία και αυτά που πρεσβεύει ο Biden είναι πάρα πολύ κοντά και πολύ συναφή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σύντομος. Χαρά μου να είμαι συντονιστής. Τώρα πάμε στον επόμενο μιλητή. Τι πιστεύετε για τον κύριο Biden και την πορεία που έχει βάλει τη χώρα του? Είναι πάρα πολύ καλό οι ΗΠΑ να έχουν ξανάρθει στο τραπέζι των συζητήσεων, ξανά στην ατζέντα τους έχουν το κλίμα. Αυτό είναι πολύ θετικό, αλλά θα ήθελα να πω ότι το κλίμα δεν θα κάνει τη διαφορά. Κάποιοι είπαν νωρίτερα ότι είναι μια πρόκληση όπου πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι να εμπλακούν. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε και οι πολίτες, εννοούμε τους καταναλωτές. Και εμείς καταναλώνουμε προϊόντα από όλο τον κόσμο. Και γι' αυτό είναι σημαντικό, κοιτώντας τη ΗΠΑ, να μην αποσυνδέσουμε την ατζέντα για το κλίμα με την ατζέντα για το εμπόριο. Και είναι πολύ σημαντικό να επανασυνδεθούμε με τη ΗΠΑ, να δούμε τι γίνεται με τη συνεργασία σε θέματα εμπορικά και να μην υπάρχει μόνο προστατευτισμός. Θα ήθελα να ακούσω τον κύριο Καλτσά, τι γνώμη έχετε για την αλλαγή αυτή στη Washington. Λοιπόν, εγώ έχω ασχοληθεί με τα τραπεζικά. Θα μιλήσω λοιπόν όχι για την πολιτική, αλλά για τις επιχειρήσεις. Λοιπόν, εδώ θα ήθελα να πω ότι επί εποχής Τραμπ δεν ήταν οι αμερικανικές εταιρείες ή τα venture capitalists δεν επένδυαν σε νέες τεχνολογίες,
επένδυαν πάρα πολύ σε νέες τεχνολογίες. Και όποιος τελικά δεν επενδύσει σε αυτές τις τεχνολογίες θα είναι ο χαμένος, αν θέλετε, της υπόθεσης. Θα είναι ο ετοιμένος. Πρέπει να κοιτάμε προς το μέλλον. Δηλαδή, όποια και αν είναι η πολιτική, η αγορά τελικά είναι που καθορίζει τις εξελίξεις στον επιχειρηματικό τομέα και τα σήματα είναι εμφανή. Αν θες λοιπόν να είσαι νικητής, όπως ο όμιλος Μυτιλινέος, τότε καλύτερα να έχεις μια ατζέντα σχετικά με το κλίμα για τον όμιλό σου, για την εταιρεία σου. Πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι ο ιδιωτικός τομέας πολλές φορές είναι ένα βήμα μπροστά από τις κυβερνήσεις. Πολλές φορές λέμε ότι είμαστε υπέρ των μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και μιλάμε για τη δράση των πολιτών ή την δράση των κυβερνήσεων για το κλίμα. Αλλά είπατε ότι είναι ένα βήμα μπροστά πολλές φορές οι επιχειρήσεις σε σχέση με την κυβέρνηση. Και τελικά μπορώ να πάω έτσι στην επόμενη ερώτηση προς όλους σας για συγκεκριμένες δράσεις. Μιλήσαμε για το ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, υπό την ευρεία έννοια προς τα πού πρέπει να κατευθυνθούμε, αλλά νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλό να ακούσουμε την άποψή σας. Ποια είναι η άποψή σας για συγκεκριμένες δράσεις, δηλαδή ποια είναι η κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να κινηθεί ο κόσμος. Και μιλάμε για όλους τους παίκτες. Μιλάμε για την κυβέρνηση, τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και τον απλό λαό, τους απλούς πολίτες, την κοινωνία των πολιτών. Τι πρέπει να γίνει? Ας ξεκινήσω με τον κύριο Τιράν αυτή τη φορά. Πέστε μας τη σκέψη σας για συγκεκριμένα πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε. Ποια είναι η κατεύθυνση την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε για να είμαστε βιώσιμοι? Ευχαριστώ. Κατά την προηγούμενη παρέμβαση μου μίλησα για επενδύσεις και είπα ότι η βιομηχανία είναι έτοιμη να επενδύσει σε νέες βιώσιμες δραστηριότητες και προϊόντα και τεχνολογίες. Για να το κάνει αυτό όμως υπάρχει μια βασική προϋπόθεση. Να υπάρχει λοιπόν το βασικό πλαίσιο και να υπάρχουν οι ρυθμιστικές συνθήκες που θα επιτρέψουν τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα, προβλεψιμότητα του πλαισίου πολιτικής. Γιατί αν οι συνθήκες, αν οι προϋποθέσεις επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλάζουν συνέχεια, οι επενδυτές δεν μπορούν να έχουν τη σωστή ορατότητα για να οργανώσουν τις επενδύσεις τους. Και κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν θα επιλύσουμε το θέμα του κλίματος μόνοι μας. Είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα και οι λύσεις πρέπει να εμπλέκουν τους πάντες, όπως είπα πριν. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πρέπει να παίζουν σε ίσεις όρις με τους παγκόσμιους ανταγωνιστές τους και αυτό τονίζεται, αυτό είναι σε κλασικό στον κλάδο της παραγωγής αλουμινίου. Καθώς το 1 τρίτο της παραγωγής αλουμινίου έχει χαθεί το τελευταίο δεκαετία, ενώ η παγκόσμια μερίδα αγοράς της Κίνας έχει αυξηθεί πάρα πολύ και με τεράστια αύξηση των εκπομπών. Αυτό είναι λοιπόν η ισότητα που λέω και η δικαιοσύνη που μιλάω και πρέπει να είμαστε ρεαλιστικοί ότι ο στόχος της Ευρώπης για το 2030 ή 2050 θα επιβάλλει σημαντικό επιπλέον κόστος σε κάποιους κλάδους εντάσεως ενέργειας. Ζητούμε από τις ευρωπαϊκές αρχές να το θέσουν αυτό σε μια βιομηχανική πολιτική που θα προστατεύουν τις επιχειρήσεις ώστε να κάνουν επενδύσεις όπως αυτούς που στοχεύει η Μυτιλινέως με τη σημερινή της στρατηγική της. Στο τομέα μεταλλουργίας πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει επιπλέον μέτρα υποστήριξης αναφορικά με υποστήριξη του έμεσου κόστους, την υποστήριξη του παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς άνθρακα και επίσης την αντιμετώπιση της παγκόσμιας ανισορροπίας, ανταγωνιστικές ανισορροπίες. Και πρέπει λοιπόν να έχουμε πάντα την παγκόσμια κατάσταση. Και αυτό είναι σημαντικό και στις πρώτες ύλες. Όπως είπα, οι πρώτες ύλες θα χρειαστούν για την παραγωγή των προϊόντων που θα χρειαστούν για την πράσινη μετάβαση. Και αυτό απαιτεί μια στρατηγική πρώτων υλών
στην Ευρώπη που θα συνδυάζει και την παραγωγή και την εισαγωγή και την ανακύκλωση και έτσι απαιτείται και συνεκτικότητα πολιτικής. Πρέπει να αποφύγουμε ευρωπαϊκές πολιτικές που θα κατατροπώνουν άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές. Έχουμε σαφή παραδείγματα όπου δεν επιτρέπουμε την ανάπτυξη κάποιων έργων που απαιτούνται στις μπαταρίες λόγω της πολιτικής χημικών, για παράδειγμα. Λοιπόν, και για να κλείσω, θα ήθελα να πω και αναφορικά με τους θα αναφερόμουν στις ρυθμιστικές αρχές και τους έλεγα βοηθήστε μας να αναπτυχθούν οι καλύτερες συνθήκες για τις επενδύσεις ώστε να επιτευχθούν οι συνθήκες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαλβέ. Ποιες θα πρέπει να είναι οι επόμενες δράσεις, προς ποια κατεύθυνση, και καθώς μόλις αναπτύχθηκε υπάρχει ένα πεδίο ώστε να ανταγωνίζονται όλοι οι ώρες? Πιστεύετε ότι η Επιτροπή είναι ικανοποιημένη για το που βρισκόμαστε με τους νέους ανταγωνιστές της ΗΠΑ, την Κίνα, την Ίνδα και άλλες δυνάμεις? Ναι. Πρώτα απ' όλα, η σωστή απάντηση είναι ότι πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν χρειάζεται λοιπόν να επαναλάβω όσα ακούστηκαν. Όταν υπάρχει δίκαιος ανταγωνισμός, αυτό είναι κάτι που μας ενδιαφέρει όλους και υπάρχει συνεχή, αν θέλετε, πίεση προς την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να αναλάβουμε σχετική δράση όταν απαιτείται. Θα ήθελα όμως να τονίσω ένα μέτρο το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Μιλάμε για το EU Recovery Fund, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα είναι στιγμή δράσης για τα κράτη-μέλη. Υπάρχει μια συγκεκριμένη στοχευμένη ατζέντα για το πώς τα χρήματα από αυτό το ταμείο θα δαπανηθούν. Χρειάζεται μια κοινή δράση μεταξύ της βιομηχανίας και του δημοσίου τομέα, έτσι ώστε αυτός ο μετασχηματισμός να επιτύχει. Και τώρα τα κράτη-μέλη θα έχουν αυτό το επιπλέον κονδύλιο, τα επιπλέον χρήματα για να δαπανίσουν και ελπίζω ότι αυτός ο μετασχηματισμός της βιομηχανίας θα αναλάβει ένα γενναίο κομμάτι αυτού του κονδυλίου. Θα ήθελα 10 λεπτά να πω ότι τα χρήματα αυτά θα δαπανηθούν σωστά, θα δοθούν για τον κατάλληλο σκοπό ή τελικά πιστεύετε ότι μπορεί να κατασπαταληθούν τα χρήματα? Εμείς κοιτάμε λοιπόν ποια είναι τα εθνικά σχέδια για το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι, αν θέλετε, σε μια μορφή σχεδίου, δεν είναι σε οριστική μορφή ακόμα αυτά τα σχέδια. Βλέπουμε λοιπόν ποιες είναι οι ατζέντες και θα ήθελα εγώ να πω ότι υπάρχει μεγαλύτερη στήριξη για τη βαριά βιομηχανία, γιατί βλέπουμε ότι δίνεται κάποια προτεραιότητα εκεί να υπάρξει ένας μετασχηματισμός προς μια πιο πράσινη βιομηχανία και ενεργειοβόρες βιομηχανίες είναι στην καρδιά, αν θέλετε, αυτού του μετασχηματισμού. Παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την αλυσίδα αξίας και ο ρόλος τους είναι ζωτική σημασία. Σε ευχαριστώ πολύ. Είπατε τη λέξη dispersed, δηλαδή ότι υπάρχει ένας διαμοιρασμός, δεν είναι παντού. Τώρα θα ήθελα να ακούσω από τον κύριο Καλτσά ποιες είναι οι δράσεις που πρέπει να λυθούν και προς ποια κατεύθυνση. Αν ήταν να επιλέξω, υπάρχουν διαφορετικές δράσεις από διαφορετικούς παίκτες. Θα μπορούσα όμως να επιλέξω δύο. Πρώτον, πιστεύω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να τονίσουμε την επένδυση στην καινοτομία. Εδώ, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έχουμε το προνόμιο πολλές φορές. Έχουμε δηλαδή πελάτες από τη βιομηχανία, οι οποίοι έρχονται, λένε για τα επιχειρηματικά τους σχέδια και τους φιλόδοξους στόχους σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι πολλές φορές αυτά τα σχέδια φαίνονται σαν να είναι έργα επιστημονικής φαντασίας. Βλέπουμε όμως ότι θα αλλάξει το τοπίο, θα υπάρξουν νικητές και ηττημένοι. Έτσι λοιπόν πρέπει αυτά τα εργαλεία να επιλέξουμε τους νικητές και όχι αυτούς που θα είναι ηττημένοι στο μέλλον. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μια κλιματική ατζέντα η οποία έχει σχέση με τη βιωσιμότητα, αλλά θα πρέπει να δούμε και την κοινωνική βιωσιμότητα επίσης. Βλέπουμε ότι πολλές επενδύσεις που γίνονται έχουν σχέση με τη μείωση του κόστου στη νέα τεχνολογία επίσης, αλλά δεν έχουμε
μια οικονομία εντάσεως εργασίας. Για λόγους κοινωνικής ειρήνης θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία. Παραδείγματος χάρη στη Δυτική Μακεδονία υπήρχαν χιλιάδες άνθρωποι που ζούσαν από το λιγνίτι. Αν λοιπόν βάλουμε μόνο φωτοβολταϊκά, οι ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας δεν θα είναι πολλές σε αυτή την περιοχή. Έτσι λοιπόν όλα αυτά πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη. Επίσης, χρειάζεσαι τη στήριξη όχι μόνο σε κοινωνικό επίπεδο, αλλά τη στήριξη των ανθρώπων αυτών και των οικογενειών τους. Είναι πολύ σημαντικό να πετύχουμε την εξίσωση αυτή. Πάμε στον Ανδρέα Παπανδρέου. Ποιες είναι οι τελικές του σκέψεις για δράσεις, ειδικές δράσεις που πρέπει να λυθούν και προς ποια κατεύθυνση? Ευχαριστώ πολύ. Όλες οι προτάσεις που είπαν οι συναδελφοί μου είναι ακριβέστατες. Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό δεν έχει τόσο σημασία να μιλήσουμε για πολύ συγκεκριμένες δράσεις, αλλά να αναγνωρίσουμε ότι βρισκόμαστε σε χαρτογράφητα νερά και ότι απαιτείται μια μεγάλη γκάμα μέτρων σε όλους τους κλάδους. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε μόνο με το Οικονομικό Ταμείο, δεν μπορούμε να ασχοληθούμε μόνο σε επενδύσεις, αλλά πρέπει να ασχοληθούμε και με την κοινωνία και με την πολιτική. Αλλάζουμε δραματικά τον τρόπο ζωής σε όλους τους τομείς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει, δεν το έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ στο παρελθόν. Και αυτό συνήθως, αυτή η μετάβαση συνήθως απαιτεί γύρω στα 100 χρόνια. Και είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι χρειαζόμαστε μια συστηματική προσέγγιση για να κάνουμε, για να επιταχύνουμε τη τεχνολογική ανάπτυξη που χρειαζόμαστε. Και αυτό απαιτεί συγκεντρωμένη προσπάθεια σε πολύ μεγάλη κλίμακα, ώστε να γίνει οικονομικά προσιτή. Χρειάζονται αλλαγές συστημάτων. Για παράδειγμα, ένα αυτοκίνητο δεν έχει αξία χωρίς δρόμο, χωρίς βενζινάδικα, χωρίς ρημοτομία, φανάρια, κοινωνικούς και κοινωνικούς κανόνες. Όμως δεν έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο και το αυτοκίνητο υδρογόνου. Πρέπει να κινηθούμε σε όλους τους, σε όλα τα μέτωπα. Δεύτερον, υπάρχουν κάποια συμβατικά μέτρα στα οποία αντιστεκόμαστε. Σχεδόν όλοι οι οικονομολόγοι μιλούν για τις τιμές άνθρακα. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της εξίσωσης. Δεν είναι η χρυσή σφαίρα, δεν θα αλλάξει τα πάντα. Όμως πρέπει να αλλάξουμε, να σηματοδοτήσουμε σε μεγάλο επίπεδο ότι έχουμε δεσμευτεί σε αυτό και ότι βρώμικες μορφές ενέργειας πρέπει να φαίνεται αυτό στην τιμή τους, ότι κάνουν ζημιά στην κοινωνία μας. Και αυτό θα βοηθεί την απομάκρυνση από τον άνθρακα. Τώρα καλύπτουμε μόνο το 20%. Πρέπει να πάμε για ολόκληρη την κλίμακα. Και πάλι, δεν είναι η χρυσή λύση. Οι τιμές άνθρακα δεν αρκούν. Η κοινωνική διάσταση είναι πολύ σημαντική. Ο Μακρόν προσπάθησε να το κάνει με τις τιμές ενέργειας και είδαμε τι έγινε με το κίνημα των κίτρινων γυλαίκων. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το πώς το κάνουμε. Τη στιγμή που βάζουμε μια τιμή στον άνθρακα, στέλνουμε επιταγή στους ανθρώπους. Και αυτοί θα συνδέσουν το όφελος, γιατί θα έχουν περισσότερα χρήματα από το αυξημένο κόστος της ενέργειας τους και θα συμμετέχουν. Οπότε πρέπει να κινηθούμε σε όλα τα μέτωπα ταυτόχρονα και πρέπει να το κάνουμε όμως με έξυπνο τρόπο. Μια τεράστια πρόκληση για να είμαστε, να το κινηθούμε έξυπνα. Κύριε Βενιζέλο, έχετε τον τελευταίο λόγο στο που μια απλοϊκή προσέγγιση, αλλά το πώς μπορούμε να κινηθούμε, πού θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση, ποιες συγκεκριμένες δράσεις θα πρέπει να ακολουθήσει ο κόσμος, τόσο αναπτυγμένος κόσμος, η Ευρώπη, η ΗΠΑ και άλλες, και ο αναπτυσσόμενος κόσμος, που είναι ένα τεράστιο κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας. Με την άδειά σας προσπαθώ να κάνω τη διασύνδεση ανάμεσα σε νέας πολιτικής χρηματοδότησης και την ανάγκη για νέα σταθερότητα, όχι μόνο την εγχώρια σταθερότητα, αλλά και μια περιφερειακή σταθερότητα. Από αυτή την οπτική γωνία και από αυτή την ευκαιρία προτιμώ να υπογραμμίσω τη σημασία της κλιματικής αλλαγής για το βασικό θέμα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, τον καθορισμό της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της φαλοκρηπίδας. Η προοπτική της αξιοποίησης, της εκμετάλλευσης ορυκτών ορυκτού πλούτου που μπορεί να υπάρχει στις θαλάσσιες ζώνες της Ανατολικής Μεσογείου και στο Αιγαίο
αλλάζει από τις αλλαγές προτεραιότητων. 50 χρόνια μετά την πτώση της δικτατορίας και χωρίς καμία ουσιαστική ανάπτυξη σε αυτό το τομέα, τώρα είναι ορατό σε μερικά χρόνια το φυσικό εμπόδιο, το υλικό εμπόδιο των θαλασσίων ζωμών έχει χάσει την οικονομική σημασία στο βαθμό που συνδέεται με τα ορυκτά καύσιμα, όχι με τις ΑΠΕ. Νομίζω ότι αυτό το σημείο είναι κρίσιμη σημασία για την αίσθηση του χρόνου που η εξωτερική πολιτική εστιάζει στο θέμα της Κύπρου, στις ελληνικές σχέσεις και στον όχι στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και τη Ανατολική Μεσόγειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι από αυτές από τις σπάνιες στιγμές, περιπτώσεις, όπου τελειώσαμε εντός χρόνου, αν και το καθυστέρησε το προηγούμενο κομμάτι, οπότε καλύψαμε λίγο το χρόνο αυτό. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που είχαμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Στο πλαίσιο το χρονικό που είχαμε, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή σας και γιατί μας δώσατε τις γνώσεις σας και τις απόψεις σας. Και δίνω το λόγο για το επόμενο πάνελ, το οποίο θα είναι υπό τη κυρία Ξενία Πανελάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για τις σημαντικές παρατηρήσεις. Πάντα ο χρόνος είναι σημαντικός. Συνεχίζουμε με το δεύτερο πάνελ για σήμερα. Turning the action for climate change into an opportunity for accelerated and sustainable value. The case of Greece. Που θα εστιάσει στην ανταπόκριση της Ελλάδας στις προκλήσεις κλιματικής αλλαγής. Το συντονισμό θα κάνει η Ξένια Κουναλάκη, η δημοσιογράφος στην Καθημερινή. Πρωτού όμως προχωρήσουμε, ο Εμμανουήλ Κακαρά, Senior Vice President της Mitsubishi Power Europe, καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και βεβαίως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Μυτιλινέως, θα απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συμμετέχοντες. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Μυτιλινέο που μου έδωσε την τιμή να απευθύνω ένα χαιρετισμό σε ένα τόσο σημαντικό γεγονός, γιατί μιλάμε τώρα για το Net Zero Action. Είναι μεγάλη τιμή που απευθύνομαι σε όλους τους ομιλητές, τους διακεκριμένους, για να μοιραστώ τις απόψεις μου αλλά και το όραμα του κλάδου της βιομηχανίας που εκπροσωπώ για μηδενικές εκπομπές άνθρακα. Είναι αλήθεια ότι άργησε η βιομηχανία να ανταποκριθεί στην πρόκληση της απολυτοποίησης. Τελικά αναγνωρίσαμε ότι ο κόσμος αλλάζει, μετατοπίζεται προς μια κοινωνία ουδέτερη σε σχέση με τον άνθρακα. Οι περισσότερες αναπτυγμένες χώρες, περιλαμβανομένες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπαν ότι μέχρι το 2050 θα πετύχουν μια κοινωνία με μηδενικές εκπομπές άνθρακα. Μιλάμε λοιπόν για τους βιώσιμους στόχους ανάπτυξης, για τη μείωση των εκπομπών. Αυτό πλέον είναι κάτι που ακολουθείται παγκοσμίως. Βλέπουμε όμως ότι η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται, αλλά και ο εξηλεκτρισμός. Βλέπουμε λοιπόν ότι το 2050 θα υπάρξει χρήση των ΑΠΕ και έτσι θα πετύχουμε στην ενέργεια μηδενικές εκπομπές. Θα βλέπουμε λοιπόν ότι θα έχουμε ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα σε σχέση με την κινητικότητα. Θα έχουμε υβριδικά φορτηγά. Θα έχουμε επίσης τη χρήση υδρογόνου, θα έχουμε την αποθήκευση σε μπαταρίες και έτσι λοιπόν θα έχουμε και την ανάπτυξη των κατάλληλων πλοίων και αεροσκαφών. Βλέπουμε λοιπόν ότι θα έχουμε υδρογόνο τα οποία θα χρησιμοποιηθούν πολύ περισσότερο. Σε ενεργοβόρες βιομηχανίες όπως την βιομηχανία αλουμινίου θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η εκπομπή και έμεση και άμεση το διοξιδίου του άνθρακα. Έτσι λοιπόν θα δούμε εδώ ότι θα υπάρξει μια αναντιστοιχία. Θα έχουμε δηλαδή περιοχές με υψηλό αιωλικό δυναμικό και απ' την άλλη θα έχουμε περιοχές που θα καταναλώνουν πολλή ενέργεια. Θα υπάρξει λοιπόν μεγάλη ανταγωνιστικότητα στον κλάδο της βιομηχανίας. Είναι λοιπόν μεγάλη ευκαιρία για τον Μυτιλινέο, γιατί είναι παγκόσμιος παίκτης και έχει παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και βλέπουμε ότι εδώ η Ελλάδα έχει τεράστιο δυναμικό σε σχέση με τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έτσι λοιπόν, εγώ είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Και θέλω να πω ότι υπάρχουν φιλόδοξοι στόχοι βιωσιμότητας και είναι κάτι που όλοι θέλουμε σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και βλέπουμε ότι οι εργαζόμενοι έχουν αγκαλιάσει αυτούς τους στόχους. Αυτό έχει μετατραπεί σε μια στρατηγική ανάπτυξης όπου δεν είναι πλέον ευκαιρία, αν θέλετε, οι μηδενικές εκπομπές, αλλά μια ευκαιρία, όχι μια πρόκληση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαι πεπισμένος ότι οι συζητήσεις στη διάσκεψή μας θα αποτελέσουν πηγή έμπνευσης, αλλά και έναν οδηγό για την ομάδα διοίκησης του Ομίλου Μυτιληναίου και έτσι λοιπόν θα έχουμε φιλόδοξους στόχους για μηδενικές εκπομπές. Σε όλους τους συμμετέχοντες σας εύχομαι να είστε υγιείς και ασφαλείς και ελπίζω ότι στην επόμενη διάσκεψη ESG του Ομίλου Μυτιληναίου θα μπορέσουμε να ειδωθούμε από κοντά. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας. Το δεύτερο στρογγυλό τραπέζι μας λοιπόν, turning the action for climate change into an opportunity for accelerated and sustainable value, the case of Greece. Όπως μας είπε και η κυρία Μπουζάλη, είδαμε ότι είναι προτεραιότητα όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τον Τζο Μπάιντεν, τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ και για τις χώρες του ΝΑΤΟ. Και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είπε ότι είμαστε αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και να την κάνουμε μια ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ειδικός χάρτης της Ευρώπης για την πράσινη μετάβαση θα κόψει τις εκπομπές, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, θα ανοίξει νέες ευκαιρίες. Με δίκιο τρόπο ακούγεται φιλόδοξη στόχος. Αν τι γίνεται με την Ελλάδα, η μετάβαση αυτή δεν θα έχει πολύ μεγάλο κόστος για μια χώρα σαν τη δικιά μας που βγαίνει από μια διπλή κρίση, μια χρηματοοικονομική κρίση και την πανδημία και την οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε τώρα λόγω της πανδημίας? Λέγομαι Ξένια Κουναλάκη, είμαι συντάκτρια της Καθημερινής και θα συντονίσω αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την ελληνική περίπτωση με εξαιρετική ομάδα ομιλητών. Θα είχαμε μαζί μας τον Κώστα Στρέκα, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ελλάδος. Δυστυχώς όμως αντιμετωπίσαμε κάποια προβλήματα λόγω της μηδίας της χιονοθύελλας. Η Αλεξάνδρα Σδούκου, Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, είναι μαζί μας. Ανταυτού η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην Επίτροπος και Υπουργός, Πρόεδρος του Δικτύου για την Μετάρρυθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Μαρία Σπυράκη, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δημήτρης Παπαναξόπουλος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, και Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαίας, και Σοκράτης Λαδαρίδης, CEO των Ελληνικών Χρηματιστηρίων. Το πρώτο μου ερώτημα λοιπόν θα ήταν με ποιο τρόπο και σε ποιο βαθμό η ενεργειακή μετάβαση θα επηρεάσει το κόστος της ενέργειας και πώς η Ελλάδα θα μπορούσε να αυξήσει το ΑΕΠ της μέσω αυτού του μετασχηματισμού. Ποια μέτρα θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για να υποστηριχθεί η επιχειρηματικότητα σε αυτή την κατεύθυνση? Κυρία Σδούκου, τελευταία φορά που συναντηθήσαμε πρώτου COVID ήταν στο Βερολίνο, δεν ξέρω αν θυμάστε. Ήταν το τελευταίο μου ταξίδι στο εξωτερικό συγκεκριμένα, δεν ξέρω για εσάς. Έχετε το λόγο, κυρία Σδούκου. Απλά ενεργοποιήστε το μικρόφωνο σας. Ναι, πράγματι. Η τελευταία φορά που συναντηθήκαμε ήταν στο Βερολίνο και για μένα ήταν το τελευταίο ταξίδι. Προσβλέπω στο επόμενο μόλις φύγει ο COVID. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση αυτή. Είμαι πολύ χαρούμενη που συμμετέχω σε αυτή την πρωτοβουλία και μάλιστα κοιτάζω στο πάνελ. Χαίρομαι ακόμα περισσότερο γιατί βλέπω ότι κάτι το οποίο δεν είναι πολύ κοινό, να βλέπουμε κυρίως ένα πάνελ γυναικών σε έναν κόσμο αντρικό της ενέργειας ουσιαστικά. Συγχαρητήρια λοιπόν για πολύ μεγάλη συμμετοχή γυναικών. Λοιπόν, να έρθω στην ερώτησή σας. Η Ελλάδα
περνάει από μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο προτεραιοποιούμε και χρησιμοποιούμε τους ενεργειακούς μας πόρους. Πιστεύω πραγματικά σε αυτή την αλλαγή. Πιστεύω από θεσμική προοπτική, φυσικά ως Γενική Γραμματέα του Υπουργείου που είμαι υπεύθυνη για αυτή τη μετάβαση, αλλά πιστεύω και προσωπικά. Απομακρυνόμαστε από τα ακριβά, από ένα ακριβό καύσιμο, ορικό καύσιμο λιγνίτης και προγραμματίζουμε το ενεργειακό μας σύστημα να βασίζεται σε ευθυνότερους και καθαρότερες πηγές. Οι ανανεώσιμες είναι η ραχοκοκαλιά του ενεργειακού μας μείγματος αυτή τη στιγμή, φυσικά έχοντας το φυσικό αέριο ως αέριο καύσιμο, όμως οι ανανεώσιμες θα κυριαρχήσουν στο μέλλον. Αυτή η μετάβαση είναι απολύτως απαραίτητη. Πρέπει να εγκαταλείψουμε την εξάρτησή μας από τον άνθρακα, όχι μόνο γιατί είναι βρώμικος, αλλά γιατί είναι ακριβώς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει σίγουρα να λαμβάνουμε υπόψη. Και ξέρετε, το θέμα της, πιστεύω ότι ξέρετε, αυτή η μετάβαση, εκτός από την αναγκαιότητα, είναι και μια ευκαιρία. Είναι μια ευκαιρία για την Ελλάδα να προσεγγίσει επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, ώστε να δώσει μια νέα όθηση στην οικονομία μας μετά από 10 χρόνια χρηματοοικονομικής κρίσης και φυσικά μετά τον αντίκτυπο της πανδημίας, και είναι μια ευκαιρία για την Ελλάδα να προσελκύσει νέες ξένες επενδύσεις και να αναπτυχθεί, να κάνει ένα μεγάλο άλμα προς ένα πιο πράσινο και πιο, ένα πιο πράσινο μέλλον με ευημερία. Και είναι μια ευκαιρία επίσης και για τους επενδυτές να δημιουργήσουν αξία επενδύνοντας αυτό τον ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο σε ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον. Τελικά λοιπόν, σε τελική ανάλυση, πρόκειται για μια ευκαιρία για την Ελλάδα να μειώσει το ενεργειακό της κόστος, να δεσμευτεί σε ένα φθηνότερο και πιο καθαρό ενεργειακό μείγμα και να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας ως χώρα στο διεθνές περιβάλλον. Τα περιβαλλοντικά ωφέλη της των ανανεώσιμων πηγών της ενέργειας είναι κατανοητά και πλήρως τεκμηριωμένα, όμως και τα οικονομικά ωφέλη αρχίζουν να γίνονται πολύ ξεκάθαρα, ίσως όχι από το κοινό. Μερικές φορές παραβλέπονται, γιατί πρέπει να πω ότι μετά από δεκαετίες επιδοτήσεων των ανανεώσιμων έχει αυτό δώσει την κακή εντύπωση ότι οι ανανεώσιμες σήμερα, όπως μιλάμε, είναι η φθηνότερη πηγή ενέργειας. Και διάβαζα κάποια δεδομένα της Bloomberg τα οποία έλεγαν ότι, για παράδειγμα, το κόστος ηλιακής έχει πέσει κατά 81% την τελευταία δεκαετία, το κόστος της ηλιακής έχει πέσει 49%. Οπότε οι ανανεώσιμες τεχνολογίες έχουν φτάσει ή πλησιάζουν, τέλος πάντων, στην ισοτιμία και πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή τη μείωση των φθηνότερων τιμών, να αγκαλιάσουμε τις ανανεώσιμες και τα ωφέλη που φέρνουν, καλύτερο μείγμα και μια αύξηση της ΑΕΠ, του ΑΕΠ, ώστε να διασφαλίσουμε ότι προσελκύουμε το ποσό των επενδύσεων που χρειαζόμαστε. Στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο, έχουμε θέσει σαφείς στόχους, έχουμε αναλάβει συγκεκριμένα βήματα για να τους επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Πολύ σύντομα να τους αναφέρουμε. Αυτό που κάνουμε είναι παρατείνουμε τη διάρκεια του φυστάμενου πρόγραμμα της υποστήριξης των ανανεώσιμων μέσω δημοπρασιών. Ξέρετε ότι αυτό που είχαμε τα τελευταία 3 χρόνια στην Ελλάδα απεδείχθη επιτυχημένο, γιατί μείωσε τις τιμές πάνω από 20% σε 2 χρόνια και έχουμε ένα νέο πρόγραμμα για 4 χρόνια. Θα βάλουμε σε δημοκρασία 2,1 γιγαβάτ αιωλικής και ηλιακής και 1 γιγαβάτ για ειδικές δημοπρασίες και είμαστε πεπισμένοι
ότι αυτές οι νέες τιμές θα είναι κοντά στο μέσο όρο των τιμών αγοράς. Δεύτερον, θα συνεχίσουμε στο Υπουργείο να δουλεύουμε με αυτό που κάναμε το πρώτο χρόνο με την απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης. Πιστεύω πραγματικά ότι αν μειώσουμε το χρόνο και τη γραφειοκρατία θα έχουμε φθηνότερη ενέργεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως κατανοητό. Έχουμε τρεις προτεραιότητες για την ψηφιοποίηση της διαδικασίας, την εξοπλισμό και ψηφιοποίηση της αδειοδότησης. Εισαγάγουμε νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Ξέρετε, μίλησα για το σταθμισμένο κόστος ενέργειας από τις ανανεώσιμες πέφτει και οι επενδυτές δεν θα χρειάζεται να βασίζονται σε προγράμματα υποστήριξης που θα μπορούν να διαμορφώνουν και να υιοθετούν επιχειρηματικές στρατηγικές σε μια ελεύθερη αγορά. Οπότε τα εργαλεία υπάρχουν πλέον. Έχουμε νέες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, υπάρχουν χρηματοτεχνικά προϊόντα για την αντισταθμίση των κινδύνων και τώρα υπάρχει και η ικανότητα διαπραγμάτευσης και σύναψης διμερών συμβάσεων, συμφωνίων PPA που θα δώσουν στους επενδυτές πολλές επιχειρηματικές επιλογές. Και θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να χαιρετήσω την πρόσφατη ανακοίνωση της Μυτιλινέως να υπογράψει PPA για ανανεώσιμες. Και αυτό που σχεδιάζουμε επίσης στο Υπουργείο είναι να δώσουμε κίνητρα για γρήγορη αλλά και ασφαλή μετάβαση στα νέα μη επιδοτούμενα περιβάλλοντα. Εδώ η δουλειά μας ως φορέας χάραξης πολιτικής είναι να κάνουμε τη μετάβαση προς την πράσινη ενέργεια με σαφείς πολιτικές. Και το τέταρτο θέμα είναι το πώς θα χρησιμοποιήσουμε δημόσιο χρήμα, δημόσια κεφάλαια ως καταλύτη για να ενεργοποιήσουμε οι ιδιωτικές επενδύσεις. Ξέρετε ότι έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα κινητοποιήσει σχεδόν 670 εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη, την ανάκαμψη της Ευρώπης μέσω μετασχημάτισης. Η πράσινη μετάβαση θα είναι θεμελιώδης πυλώνας της ανάκαμψης και για να επιταχυνθεί η αλλαγή στον ενεργειακό τομέα και να επανέλθει ενεργειακός μετασχηματισμός που μιλά, θα χρησιμοποιήσουμε χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης για να μοχλεύσουμε τα ιδιωτικά κεφάλαια που χρειάζεται. Έχουμε 6,2 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο θα μπουν σε πράσινες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις τα επόμενα 5 χρόνια. Έχουμε αρκετές προτάσεις υπό τον πράσινο πυλώνα του Υπουργείου, επενδύσεις για τη μετάβαση στο νέο πράσινο και βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο. Θέλουμε να βοηθήσουμε στο να κάνουμε πιο πράσινους τους τομείς και να επιτρέψουμε στους ευάλωτους καταναλωτές να απολαύσουν τα ωφέλη της καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας. Έχουμε επενδύσεις σε ενεργειακή αποδοτικότητα, επενδύσεις σε πράσινες μεταφορές. Οπότε με δημόσια χρηματοδότηση και ιδιωτικές επενδύσεις η ενεργειακή μετάβαση σίγουρα θα είναι ένας κρίσιμος παράγων στη νέα εποχή της Ελλάδας. Οι ευκαιρίες λοιπόν είναι εδώ, υπάρχουν, να αλλάξουμε το μείγμα, να προσελκύσουμε επενδύσεις, να αυξήσουμε την εθνική ανταγωνιστικότητα της χώρας στο διεθνές περιβάλλον. Η επιχειρηματική περίπτωση υπάρχει, πλέον οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μια λογική επιλογή οικονομικά και ακόμα περισσότερο στο μέλλον και θα πέφτουν συνεχώς τα κόστη. Λοιπόν, είμαι πεπισμένη ότι θα ξεπεράσουμε τους στόχους μας κατά πολύ προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων μέρων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Όταν κανείς ακούει την κυρία Σδούκου, βλέπει πώς πρασινίζει το μέλλον των παιδιών μας. Δεν ξέρω αν είμαι υπερβολικά αισιόδοξη όταν το λέω αυτό. Ελπίζω να έχετε δίκιο. Δίνω το λόγο στην κυρία Διαμαντοπούλου. Mrs. Διαμαντοπούλου will speak in Greek.
Are you as over-optimistic as Mrs. Diouku? Mrs. Diouku talked about government. Sorry, I'm going to speak in both languages, so I would like to start by congratulating Mr. Mytilineos and all people of Mytilineos. Και όλους τους ανθρώπους του ομίλου Μυτιλινέου για τις ανακοινώσεις σήμερα, για τις σημαντικές αποφάσεις που έχουν πάρει. Τους εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο τους. Το θέμα της κλιματικής αλλαγής είναι σαν μια πανδημία σε αργή κίνηση. Είναι ο κύριος λόγος ανισότητας μεταξύ των γενεών και είναι και η βασική προτεραιότητα για πολιτικούς που είναι τολμηροί αλλά και για επιχειρηματίες που είναι τολμηρούς. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι το μήνυμα για τη δική μας εποχή είναι να λέμε «μα είναι ηλίθιε». Η κλιματική αλλαγή, the climate change stupid, τίποτα άλλο. Τώρα λοιπόν θα μιλήσω... Και επειδή έχουμε πολύ λίγο χρόνο, στα 5 λεπτά μπορεί κάποιος να πει πολύ λίγα πράγματα, θα ήθελα να σταθώ στις λέξεις κλειδιά που μας δώσατε. Δηλαδή στο μετασχηματισμό, στο ελληνικό ΑΕΠ και, και στο ενεργειακό κόστος, για να είμαστε συγκεκριμένοι. Αν είμαι αισιόδοξη ή απεσιόδοξη, αυτό θα εξαρτηθεί από το πόσο θα κινητοποιηθούμε όλοι μας και από την πολιτική επιλογή και από τους επιχειρηματίες και από τους πολίτες. Λοιπόν, μετασχηματισμός. Χρησιμοποιούμε αυτή την έννοια, μετασχηματισμό λόγω της ενεργειακής μετάβασης, και αυτό σημαίνει αλλαγή του μοντέλου παραγωγής, δηλαδή αλλαγές στις επιχειρήσεις, οι οποίες ταυτόχρονα πρέπει να βάλουν στόχους και για την κλιματική αλλαγή, αλλά και για το 2030 και για τις στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων του 2050, αλλά ταυτόχρονα να έχουν και το ψηφιακό μετασχηματισμό. Μεγάλο στοίχημα για τις επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρές. Δεύτερον, πρέπει να αλλάξουμε την κουλτούρα της κατανάλωσης. Τεράστιο ζήτημα, δεν είναι αυτού της συζήτησης. Και βεβαίως νέο τρόπο ζωής, δηλαδή από τα σπίτια που χτίζουμε, τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούμε, το τι τρώμε, το πώς κινούμαστε. Αυτός λοιπόν ο μετασχηματισμός απαιτεί χρόνια, απαιτεί πολιτική πρωτοβουλία και απαιτεί μια κοινωνία η οποία καταλαβαίνει και έχει ενεργοποιηθεί. Τη συγκεκριμένη συζήτηση σήμερα μιλάμε για το μοντέλο παραγωγής και ιδιαίτερα για τη βιομηχανία. Και όταν λέμε βιομηχανία, ξέρουμε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο οι βιομηχανίες οι οποίες αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα ζητήματα της μετάβασης και το να πιάσουν τους στόχους είναι οι ενεργοβόρες βιομηχανίες. Δηλαδή η τσιμεντοβιομηχανία, η χαλιβουργία, η εξόρυξη μετάλλων, οι βιομηχανίες κατεργασίας μετάλλων, οι αλουργίες. Όλες αυτές έχουν πολύ μεγαλύτερα ζητήματα από άλλες επιχειρήσεις για να κάνουν αυτή την αλλαγή. Στο δίκτυο στο οποίο προεδρεύω πριν από λίγα χρόνια κάναμε μία μελέτη, στην οποία μάλιστα ήταν επικεφαλής ο κύριος Δαγούμας, ο οποίος είναι σήμερα στη ΡΑΕ, και ο τίτλος ήταν «Η επίδραση του ενεργειακού κόστους στην ευρωπαϊκή βιομηχανία και η περίπτωση της Ελλάδας». Αυτό λοιπόν που είδαμε μέσα από τη μελέτη, η οποία είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο και που δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα, είναι ότι ναι, το ενεργειακό κόστος είναι κυρίαρχο ζήτημα στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Τι θέλουμε? Θέλουμε να αυξήσουμε το ΑΕΠ μας, δηλαδή να είμαστε πλουσιότεροι και ταυτόχρονα να πετύχουμε τους στόχους της κλιματικής αλλαγής. Τρομερά δύσκολο ζήτημα. Πρέπει οι επιχειρήσεις μας να κάνουν τι? Πρέπει να αλλάξουν τεχνολογία, πρέπει να έχουν περισσότερους εργαζόμενους για να έχουν περισσότερη παραγωγή, να έχουν περισσότερες εξαγωγές και να έχουν διαφορετικούς τύπους, μικρότερη ενέργεια, λιγότερη ενέργεια και μικρότερη εκπομπή ρήπων. Σε όλο τον κόσμο, η βιομηχανική πολιτική και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες προτείνει λύσεις. Δηλαδή προτείνει κάποιες εταιρείες αλλάζουν συνολικά την τεχνολογία τους. Ο κύριος Μυτιλινέος αναφέρθηκε στην εισαγωγή τους σε τέτοια ζητήματα. Δεύτερον, αλλάζουν το ενεργειακό μείγμα. Και εδώ γίνεται προσπάθεια, δηλαδή και ανανεώσιμες, αλλά και νέες τεχνοκενές υψηλού επίπεδου ερευνητικές προσεγγίσεις στην παραγωγή ενέργειας.
ανακύκλωση προϊόντων. Δηλαδή χρησιμοποιούν τα προϊόντα τους και όχι καινούργιες πρώτες ύλες. Και βέβαια μια συνολική επιχειρηματική κουλτούρα, την οποία την ακούσαμε στην αρχή, η οποία πρέπει να ξεκινάει από τον επιχειρηματία που είναι πρόεδρος ή διευθυνός σύμβουλος και να φτάνει σε όλα τα επίπεδα των εργαζομένων, γιατί απαιτεί μια συνολική προσέγγιση. Στην Ελλάδα θα πρέπει, αυτό όπως και σε άλλες χώρες, αλλά εμείς μιλάμε για τη χώρα μας, να κατανοήσουμε... Και το λέω να κατανοήσουμε, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό που χρειάζεται από πλευράς γνώσης του πολίτη, και είναι ένας από τους λόγους που επέλεξα να μιλήσω στα ελληνικά σήμερα. Δηλαδή, η κλιματική αλλαγή δεν είναι κάτι μακριά μας. Μέχρι το 50, εάν δεν αλλάξουμε, σίγουρα με τις προβλέψεις, η στάθμη της θάλασσας θα ανέβει από 80 έως 2 μέτρα. Δηλαδή, το 90% των τουριστικών μας εγκαταστάσεων που είναι δίπλα στη θάλασσα θα έχουν τεράστια προβλήματα. Θα αλλάξει πάρα πολύ οι καύσονες, οι χειμώνες, οι καταστροφές, οι πυρκαγιές. Θέλει λοιπόν για να φτάσουμε την κλιματική αλλαγή να ενεργοποιήσουμε τους πολίτες, να καταλάβουμε όλοι ότι είναι πρώτη προτεραιότητα. Ενεργειακή ασφάλεια, αναφέρθηκε ο κύριος Βεντζέλος πριν, είναι ένα θέμα γεωπολιτικής στρατηγικής για τη χώρα και βέβαια το ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος. Και για να είμαι συγκεκριμένη, θα πω ότι σε αυτόν τον δυσεπίλητο γρίφο, επειδή η ελληνική βιομηχανία είναι πυλώνας της οικονομίας, είναι πολύ ουσιαστικό να έχουμε ισχυρή βιομηχανία. Δεν υπάρχει χώρα με οικονομική ανάπτυξη χωρίς βιομηχανία. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτή η συνεργασία των ίδιων των επιχειρηματιών και της κυβέρνησης πρέπει να έχει σχέδιο και χρονοδιάγραμμα και να είναι πολύ τολμηρή. Θα επιλέξω 4 σημεία, τα οποία θα τα πω μόνο ως επικεφαλίδες. Το πρώτο είναι ότι πιστεύω πρέπει να υπάρξει η παράταση του μηχανισμού αντιστάθμισης του περιβαλλοντικού κόστους, κυρίως τώρα που έχει φτάσει τα 30 ευρώ. Η υποστήριξη, αναφέρθηκε η Αλεξάνδρα προηγουμένως, η υποστήριξη των πράσινων διμερών συμβολέων, όπου συμμετέχουν οι ΑΠΕ, λέμε οι επιχειρηματίες να αντικαταστήσουν τις άλλες πηγές με ΑΠΕ, αλλά ξέρουμε ότι οι ΑΠΕ έχουν προβλήματα, σταματούν, εξαρτώνται από τις κλιματικές συνθήκες. Άρα πρέπει να υπάρχει μια υποστήριξη σε αυτή τη φάση, ιδιαίτερα στην πρώτη φάση της μετάβασης. Το τρίτο θέμα είναι η φορολογία. Εδώ είναι πολύ σοβαρό το θέμα για την ελληνική, για το ενεργειακό κόστος στην Ελλάδα. Και θα πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια να πάμε στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα που δίνει, τα στάνταρτ που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος, και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για τη βιομηχανία, αλλά για τη χώρα συνολικά, είναι η ενίσχυση των προγραμμάτων ενέργειας, δηλαδή της έρευνας πάνω στην ενέργεια, τόσο με συνεργασία των επιχειρήσεών μας και των ελληνικών πανεπιστημίων, με αντίστοιχα ξένα πανεπιστήμια και επιχειρήσεις. Οι εξελίξεις, λόγω της υποψηφιάντας μου στον ΟΣΑ, αυτό το διάστημα ήρθαν σε επαφή με 38 χώρες. Από τη Λατινική Αμερική μέχρι την Κορέα, οι χώρες προσπαθούν να βρουν νέες μορφές ενέργειας. Να αποθηκεύσουν ενέργεια, να αποθηκεύσουν διοξείδιο του άνθρακος, πράσινο υδρογόνο. Ξέρουμε ότι ακόμα ξεκίνησε και ένα πρώτο πυρηνικό εργοστάσιο, το οποίο έχει νέες μορφές ουρανίου, το οποίο δεν έχει τον κίνδυνο που έχει το άλλο, το ενέργειο ή το ουράνιο που χρησιμοποιείται σήμερα στα πυρηνικά εργοστάσια. Επομένως, η συνολική συνεργασία ανάμεσα στην πολιτεία και στις επιχειρήσεις με ένα πλάνο, με χρονοδιάγραμμα, νομίζω θα είναι τελείως επιτυχές και θα είμαστε αισιόδοξοι και για να αυξήσουμε το ΑΕΠ μας και για να φτάσουμε τους στόχους των Παρισίων. Ευχαριστούμε, κυρία Διαμαντοπούλου. Μαρία Σπυράκη, η Μαρία Σπυράκη είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και κυρία Σπυράκη, ποια είναι η δική σας θέση επί αυτών που είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές μέχρι τώρα? Ο μικρόφωνο. You have to unmute yourself. You can't listen. Okay. Is it okay now? Yes.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σε αυτή την εκδήλωση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Όμιλο Μυτιλινέου για τη διοργάνωση αυτή τη εκδήλωση. Ο στόχο λοιπόν είναι πάρα πολύ φιλοδόξο, αλλά είναι και ευκταίο. Είναι και ευτεύξιμο. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στο κοινό ότι το Συμβούλιο διοθέτησε τον Νοέμβριο ότι πρέπει να μειώσουμε τι εκπομπέ του θερμοκηπίου τουλάχιστον 5% μέχρι το 2030 σε σχέση με τις εκπομπές που είχαμε το 1990. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε και να δράσουμε άμεσα. Και εδώ νομίζω ότι η Ελλάδα έχει το προνόμιο της άμεσης δράσης, μετασχηματίζοντας τη χώρα μας σε ένα hub ανανεώσιμο. Λέγοντας αυτό, θα ήθελα ως πολιτικός να πω ότι η πρώτη προτεραιότητά μας θα πρέπει να είναι να παράσχουμε πρώτα απ' όλα προβλεψιμότητα και σιγουριά στους επενδυτές. Νομίζω ότι είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα που έχουμε. Και αναφορικά με τη δουλειά μου εδώ στο Κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα ήθελα να πω ότι έχουμε τώρα στο τραπέζι την αναθεώρηση της οδηγίας αναφορικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που πρέπει να μετασχηματίσουμε το νομοθετικό πλαίσιο από μια λύση ανανεώσιμων σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές περιπτώσεις. Το δεύτερο θέμα είναι ότι πρέπει να επενδύσουμε σημαντικά στην επόμενη γενιά υποδομών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζουμε να δουλεύουμε λίγο στη αλλαγή του κανονισμού που βασίζεται στη φιλόδοξη πρόταση που έρχεται από την Επιτροπή. Η βασική προτεραιότητα για την Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου, είναι να αλλάξει σκοπός να αλλάξουν οι υποδομές, να χρησιμοποιήσουν νέες μορφές, για παράδειγμα υδρόγων, και να αξιοποιηθούν πλήρως και να επίσης να υπάρχουν νέες επενδύσεις για παραγωγή και αποθήκευση και να υπάρχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ξέρετε, η ταξονομία υπάρχει η νομοθετική πρόταση και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για τη χρηματοδότηση MFF. Πρέπει να αποφευθεί επίσης περί τα κόστη. Πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε να συζητάμε εις βάθος σε μια χρυσή λύση. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι χρυσή λύση, αλλά είναι το πράσινο υδρογόνο. Και σύμφωνα με την Επιτροπή, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι το σημείο καμπή του 2024 για τη στρατηγική του υδρογόνου είναι να εγκατασταθούν τουλάχιστον 6 GB γεννήτριες υδρογόνου και να παραχθεί μέχρι ένα εκατομμύριο τόνοι πράσινου υδρογόνου. Και σύμφωνα με τη σχετική έκθεση της McKinsey που δημοσιεύτηκε χθες, οι παγκόσμιες επενδύσεις για το υδρογόνο θα ξεπεράσουν τα 300 δις αυτή τη δεκαετία. Και η Ευρώπη θα συμμετέχει περίπου 45%. Ωστόσο, η πλειοψηφία αυτής της χρηματοδότησης δεν έχει εξασφαλιθεί ακόμα. Καθώς θα φτάσουμε το στόχο του υδρογόνου, θα πρέπει να έχουμε το μπλε υδρογόνο, το γκάζ υδρογόνο, προέρχεται από το φυσικό αέριο. Και επιμένω σε αυτό γιατί πιστεύω πραγματικά ότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι πρέπει να έχουμε μια ομαλή μετάβαση από τα ρητά καύσιμα στις ανανεώσιμες χρησιμοποιώντας το φυσικό αέριο ως αέριο καύσιμο στην περίοδο μέχρι το 2030. Και αναφορικά με αυτό θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι περιλαμβάνεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου. Επίσης, λοιπόν, πρέπει να εστιάσουμε και στο θέμα του πώς να μειώσουμε το ανταγωνιστικό στα κόστος. Και σε αυτή την άποψη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούμε να υποστηρίξουμε κάποιες νομοθετικές προτάσεις που προσπαθούν να καθιδρύσουν μια ισοτιμία ώστε να υπάρχει μια ισοτιμία για όλους τους συμμετέχοντες. Δεν είναι ακόμα επιτυχία, αλλά θα ήθελα να πω ότι ακόμα δεν έχουμε καλύψει όλο τον δρόμο. Έχουμε επιτύχει να βγει ένα κείμενο από το Κοινοβούλιο αυτή τη βδομάδα και προτείνει στην Επιτροπή να λάβει υπόψη ότι χρειάζεται να λάβουμε υπόψη την πιθανή εισαγωγή εξαγωγικών rebate, αρκεί να υπάρχει, να είναι σύμφωνες με την νομοθεσία του ΟΕ. Θα πρέπει να μετασχηματίσουμε το ενεργειακό μείγμα και από αυτό θα πρέπει να μιλήσουμε
θέλω να μείνω ειλικρινής, γιατί σε πολλά κράτη-μέλη η συζήτηση είναι ανοιχτή και όπως γνωρίζετε όλοι υπάρχει ένα blanket statement που αφορά με το πολύ, πολύ χαμηλό κόστος ενέργειας. Υπάρχουν κάποιες παρεμβολές, λέει η μιλήτρια. Είναι σημαντικό να κατανοηθεί ότι πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε ειλικρινώς με τη βιομηχανία για να τους διευκολύνουμε στο μετασχηματισμό του ενεργειακού μείγματος. Θα ήθελα να θέσω στο τραπέζι κάποια θέματα. Για παράδειγμα, είναι σημαντικό να λάβει υπόψη ένας περιβαλλοντικός φόρος, μειώνοντας ταυτόχρονα τους φόρους στο εργατικό δυναμικό και στο κεφάλαιο, ώστε να δοθούν κίνητρα για τις περιβαλλοντικές φιλικές προς το περιβάλλον. Λύσεις. Επίσης, να υποστηρίξουμε και την έρευνα και ανάπτυξη όχι μέσω του Horizon Euro αλλά και τα άλλα εθνικά έργα. Για να διευκολύνουμε τη βιομηχανία, θα πρέπει να διευκολύνουμε την εγκατάσταση CCU και να δημιουργήσουμε CCS και CCU hubs για τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Στην Ελλάδα έχουμε άλλο ένα εργαλείο στη διάθεσή μας και αυτή είναι το κύμα της ανακαίνησης και αυτό είναι κάτι το οποίο είμαι πολύ κοντά γιατί ήμουν εισηγήτρια του της εισήγησης μέρους του Κοινοβουλίου και αυτό θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας ιδίως στην τοπική κοινωνία και είναι σημαντικό να δοθούν τα υλικά για ανακαινήσεις. Καταλήγοντας και για να επιστρέψω στις ανανεώσιμες πηγές, θα ήθελα να πω ότι έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τη νέα τεχνολογία και έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε όχι μόνο τα φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτες, αλλά πρέπει να εστιάσουμε και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και σε αυτό είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι υπάρχουν και άλλες τεχνολογίες που μπορεί να συμβάλλουν πολύ και η αξιοποίηση της ενέργειας από τη θάλασσα και έχουν οριμάσει αρκετά και ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν νέες εφαρμογές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας και παραμένω στη διάθεσή σας. Ο κύριος Παπαλεξόπουλος έχει το λόγο. Πιστεύετε ότι το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής επηρεάζει τις προσπάθειες της Ελλάδας να αυξήσει το ΑΕΠ της ή θεωρείτε ότι θα είναι ένα βάρος στην επιχειρηματικότητα, δηλαδή θα υπάρχει επιπλέον κόστος, επιπλέον υποχρεώσεις. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε. Είμαι ο πρώτος άνδρας που θα μιλήσει σε αυτό το πάνελ και δράτω με της ευκαιρίας να συγχαρώ όλους τους ομιλητές μέχρι τώρα. Η Άννα Διαμαντοπούλου έκανε μια καταπληκτική, αν θέλετε, ομιλία, στήριξε την ελληνική βιομηχανία. Εγώ δεν χρειάζεται να πω πολλά πράγματα. Η Αλεξάνδρας Δούκου επίσης βοήθησε, είπε πώς θα βοηθήσει το Υπουργείο των ενεργειακό μετασχηματισμό. Βλέπουμε λοιπόν ότι και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Μαρία Σπυράκη κάνει θαυμάσια δουλειά. Η σύντομη απάντηση στο ερώτημα σας, δηλαδή αν τελικά όλα αυτά είναι καλό ή κακό, είναι ότι εναπόκειται σε εμάς. Η Ελλάδα και η ελληνική βιομηχανία μπορούν να βγουν ενισχυμένοι από την Πράσινη Συμφωνία, αλλά αυτό δεν θα γίνει αυτόματα. Πρέπει να κερδίσουμε με το σπαθί μας τη θέση αυτή. Θα ήθελα να ξεκινήσω λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Στο ΣΕΒ, εμείς υποστηρίζουμε τη φιλοδοξία της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέχρι το 2050 η Ευρωπαϊκή Ήπειρος να είναι πρώτη όσον αφορά στις μηδενικές εκπομπές. Όχι γιατί είναι το σωστό, αλλά επειδή αν τα καταφέρουμε, αυτό αποτελεί μια ευκαιρία να γίνει πιο βιώσιμη και πιο με μεγαλύτερη ευημερία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τούτου λεχθέντος, εμείς αντιμετωπίζουμε ένα πολυσύνθετο θέμα, μια τεράστια πρόκληση. Έχουμε δηλαδή μια πανδημία τύπου COVID-19 για 30 χρόνια. Αυτό απαιτεί αποφασιστική δράση από όλους, από τις κυβερνήσεις, από τις επιχειρήσεις, από την επιστημονική κοινότητα, τους καταναλωτές, αλλά και τους ενεργούς πολίτες. Όλοι ευθυγραμμισμένοι, όλοι προς τη σωστή κατεύθυνση. Κανείς δεν μπορεί αυτό να το κάνει μόνος του. Έτσι λοιπόν, και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, βλέπουμε ότι υπάρχει συνένεση σε πολλούς τομείς. Και η κεντρική ιδέα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει, αν θέλετε, μία συμπλήρωση της φιλοδοξίας για το κλίμα με
μια φιλόδοξη στρατηγική για τη βιομηχανία, για την τόνωση της ανταγωνιστικότητάς της και μια ενεργειακή στρατηγική, πολύ φιλόδοξη, η οποία εξασφαλίζει την ενεργειακή ασφάλεια, αλλά επίσης και τις προσιτές τιμές και τη δικαιοσύνη. Είναι σαν, αν θέλετε, μια χρυσή πυραμίδα. Έχουμε δηλαδή το κλίμα πάνω και την ενέργεια και την ανταγωνιστικότητα στη βάση της πυραμίδας. Αυτή τη χρυσή πυραμίδα πρέπει να τη σκεφτούμε και σε σχέση με την Ελλάδα και τις επιπτώσεις της Πράσινης Συμφωνίας για την Ελλάδα. Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας είναι στην άκρη, στην περιφέρεια της Ευρώπης, και αυτό σημαίνει ότι έχει ειδικό ενδιαφέρον σχετικά με τους μηχανισμούς Climate Border Adjustment που μόλις αναφέρθηκε. Όπως οι περισσότεροι γείτονές μας δεν έχουν προβλήματα όσον αφορά στον άνθρακα. Παραδείγματος χάρη η Τουρκία δεν έχει τέτοια προβλήματα. Και έτσι λοιπόν υπάρχει σημαντικός κίνδυνος διαρροής άνθρακα για πολλές ενεργοβόρες διαδικασίες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ανταγωνιστικότητας, απώλεια επενδύσεων, απώλειες θέσεων εργασίας και μείωση των εξαγωγών, χωρίς να υπάρχει και σημαντικός αντίκτυπος για το κλίμα, για το περιβάλλον. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξετάσουμε εντελεχώς. Όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική, εμείς μπορούμε να επωφεληθούμε από τα φυσικά μας πλεονεκτήματα σαν χώρα, αλλά και το γεγονός ότι έχουμε τη δυνατότητα πρόσβασης σε ευρωπαϊκά κονδύλια για να ενισχύσουμε και να επιταχύνουμε τη μετάβασή μας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πρέπει όμως να εξασφαλίσουμε ότι το target model λειτουργεί ανταγωνιστικά, ότι επενδύουμε σωστά στις υποδομές, και μιλάμε για ενεργειακές υποδομές, αλλά για ψηφιακές υποδομές, αλλά και άλλα είδη υποδομών που απαιτούνται. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε τις κατάλληλες διασυνδέσεις με άλλες χώρες, ότι θα έχουμε τη σωστή φορολογική πολιτική, αυτό ήδη αναφέρθηκε, και ότι θα κάνουμε μόχλευση των ψηφιακών τεχνολογιών που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να αυξήσουμε, αν θέλετε, τη συλλογική μας δυνατότητα να είμαστε καινοτόμοι. Μόνο μέσω της καινοτομίας μπορούμε να έχουμε προστιθέμενη αξία και να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η μετάβαση έχει προστιθέμενη αξία για τη χώρα μας και δεν είναι μόνο καλή για το περιβάλλον. Μια βιομηχανική πολιτική τώρα. Πρέπει να έχουμε την ατζέντα των μεταρρυθμίσεων με χμή του δόρατος στην ενεργειακή μας πολιτική, αλλά πρέπει επίσης να έχουμε και το κατάλληλο ένα ευλογικό πλαίσιο για δημιουργία κλάστερ και για δημιουργία κλάδων όπου εμείς έχουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως χώρα. Έχουμε ένα μη εξαντλητικό κατάλογο, είναι ένας ενδεικτικός κατάλογος. Εδώ μιλάμε δηλαδή για την βελτίωση σε σχέση με τη χρήση γης, με την αδειοδότηση. Αυτό το ανέφερε η κυρία Σδούκου και μιλάμε για ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας για τη βιομηχανία. Το ανέφερε και η κυρία Διαμαντοπούλου. Σημαίνει ότι θα πρέπει να τονώσουμε την κυκλική οικονομία. Εκεί έχουμε μείνει πίσω σαν χώρα. Είμαστε ουραγός. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Και σημαίνει ψηφιοποίηση παντού, αλλά και διαφάνεια, να έχουμε βιώσιμες πρακτικές και ταυτόχρονα να δώσουμε κίνητρα στους καταναλωτές να αγοράσουν πράσινα προϊόντα. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν και κίνητρα. Και τέλος να κλείσουμε και το χάσμα των δεξιοτήτων. Εκεί χρειάζεται πολλή δουλειά επίσης. Τώρα θα πρέπει να έχουμε την αναγνώριση επίσης ότι δεν θα βγουν όλοι νικητές και ότι θα πρέπει να στηρίξουμε τα άτομα αυτά στις περιοχές και στους τομείς που θα αντιμετωπίσουν δύσκολα πράγματα. Δεν θέλουμε κανείς να μείνει πίσω. Θέλουμε όλοι να τύχουν ευκαιριών. Εμείς δεν περιμένουμε να τεθεί το πλαίσιο. Η βιομηχανία ήδη έχει αναλάβει δράση. Ήδη λοιπόν έχουμε ότι έχουμε μειώσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κατά περίπου 30% από το 1990 έως το 2018, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντίστοιχος είναι 22%. Πολλοί ήδη επενδύουν σε ένα πράσινο μέλλον. Ο Μυτιλινέος έχει ένα τολμηρό και φιλόδοξο σχέδιο. Νομίζω ότι βάζει πολύ ψηλά το πύχη ο Όμιλος Μυτιλινέως για τους υπόλοιπους. Πιστεύουμε ακράδαντας το ΣΕΒ ότι η Ελλάδα μπορεί και θα πρέπει να είναι μεταξύ των νικητών σε σχέση με την Πράσινη Συμφωνία. Αλλά εμείς πρέπει να το καταστήσουμε πραγματικότητα. Εναπόκειται σε εμάς λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Λαζαράκου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω ευχαριστώντας σας για την πρόσκληση και να πω επίσης ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τις πρωτοβουλίες σαν τις δικές σας, τις πρωτοβουλίες σαν τις Μυτιλινέως να λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα ώστε να ευαισθητοποιούν την αγορά σε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό θέμα
το Net Zero Action και τη δράση για το περιβάλλον. Αλλά ως ρυθμιστικός φορέας θα μιλήσω για τους παράγοντες ESG που δεν αφορά μόνο το περιβάλλον, αλλά και την κοινωνία και την διακυβέρνηση. Γιατί αυτά είναι τα θέματα που συζητάμε στην Ευρώπη αναφορικά γενικά, τα βιώσιμα οικονομικά. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η απάντηση στην ερώτησή σας είναι απλή για μένα, γιατί πιστεύω ότι πρόσθετα υιοθετημένο πλαίσιο, ευρωπαϊκό πλαίσιο, μπορεί να επηρεάσει θετικά την Ελλάδα προς την ανάπτυξη ΟΕΠ, καθώς αποτελεί μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικό μας. Το πλαίσιο ESG δεν θα πρέπει να θεωρείται ως το προϊόν των ευρωπαίων τεχνοκρατών ή ρυθμιστικών φορέων, αλλά ως ανταπόκριση στη ανάγκη για το κλίμα, αλλά και στις απαιτήσεις των κατανοητών για υπεύθυνες επιχειρήσεις, αλλά και των επενδυτών για μεγαλύτερη διαφάνεια και αξιοπιστία των εταιρικών στρατηγικών των εταιριών. Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο του ESG έχει να κάνει με το σεβασμό των καταναλωτών, σεβασμό των επενδυτών. Αναπτύχθηκε ως απάντηση στην ανάγκη για μια μετάβαση προς οικονομίες που θα υλοποιήσουν περιβαλλοντικούς στόχους και τις κοινωνικές και τους κοινωνικούς προβληματισμούς. Με απλά λόγια, έχει να κάνει με ασφαλέστερα προϊόντα και υπηρεσίες, προϊόντα που σέβονται το περιβάλλον, μια φιλική προς το περιβάλλον χρήση των πόρων και καλύτερη χρήση των πόρων για εταιρείες που έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και για εταιρείες επίσης κοινωνικά υπεύθυνες και καλά διακειμενούμενες. Και γι' αυτό είναι ελκυστές και στους πελάτες και στους επενδυτές. Φυσικά, υπάρχουν κάποιοι όροι για τις επενδύσεις να θεωρηθούν επενδύσεις ESG. Επιτέλους, η καλή εταιρική διακυβέρνηση είναι κάτι που ζητούν όχι μόνο οι μέτοχοι, αλλά όλοι τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στο πλαίσιο ESG, για την διακυβέρνηση έχουν γίνει κάποια βήματα στην Ελλάδα με το νέο νόμο για διακυβέρνηση που ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2020 και θέτει την προσέγγιση ESG. Ακόμα αν το G λοιπόν δεν ορίζεται πλήρως σαν νόμο της διακυβέρνησης, σε όλες τις προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο είναι ένα βήμα προς την καλή διακυβέρνηση. Τώρα, αναφορικά με το social, με το κοινωνικό κομμάτι, τα θέματα είναι κοινά παγκοσμίων. Για παράδειγμα, το κοινωνικό θέμα θα πρέπει να περιλαμβάνει κοινωνικά και κοινωνικά θέματα και θέματα εργαζομένων, θέματα κατά της διαφοράς κλπ. Ποιος θέλει να επενδύσει σε μια εταιρεία που δεν χρησιμοποιεί καλούς όρους για τους εργαζομένους τους? Δεν θα μιλήσω περισσότερο για το περιβάλλον. Έχουμε μιλήσει πολύ. Πρέπει να ορίσουμε κοινού όρου. Οι εταιρείε λοιπόν που αναγνωρίζουν ότι υπάρχει ανάγκη να λειτουργούν υπεύθυνα θα δεχθούν την ευθύνη γιατί οι δράσει του θα είναι στη σωστή κατεύθυνση. Αντίθετα, οι επιχειρήσει που πιστεύουν ότι μπορούν να συνεχίσουν να αγνοούν τι αρνητικέ επιπτώσει των δραστηριότητών του, τότε θα πρέπει σίγουρα να αλλάξουν τη θέση του. Μια μελέτη που έγινε από το Ελληνικά Χρηματιστήρια. Στην Ελλάδα, πολλές εταιρείες έχουν ξεκινήσει να προσαρμόζουν τη λειτουργία τους στα κριτήρια ESG και να λαμβάνουν δράση. Λοιπόν, το κοινό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα διευκολύνει αυτές τις δράσεις και θα δώσει περισσότερη διαφάνεια και αναγνώριση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ηγέτης στην πράσινη μετάβαση και την βιώσιμη χρηματοδότηση. Η Ελλάδα είναι μέρος αυτής της προσπάθειας. Κατά άποψή μου, η μετάβαση αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση και ευκαιρία ταυτόχρονα. Η βιώσιμη χρηματοδότηση είναι βασικό στοιχείο της μετάβασης αυτής. Θεσμική και άλλοι συμμέτοχοι της αγοράς θα πρέπει από τώρα να ελέγχουν και να έχουν μια νέα προοπτική αναφορικά με τις επιλέξιμες επενδύσεις ESG. Οι εταιρείες θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε πιο στοχευμένες μη οικονομικές γνωστοποιήσεις. Γιατί? Για να ενημερώνουν τους επενδυτές, φυσικά. Για παράδειγμα, οι κανονισμοί όπως τα προτινόμενα πρότυπα που δημοσιεύθηκαν σήμερα για τον κανονισμό των γνωστοποιητών ESFAR και ο κανονισμός ταξονομίας στοχεύουν στην ενίσχυση της προστασίας για των επενδυτών, βελτιώνοντας περιβαλλοντικές, κοινωνικές και γνωστοποιήσεις για την διακυβέρνηση, ώστε οι επενδυτές να μπορούν να κατανοούν τον αντίκτυπο των επενδυτικών αποφάσεων και τα στοιχεία βιωσιμότητας μιας
ευρείας φάσματος χρηματοοικονομικών προϊόντων και οι αναφορές θα βασίζονται στις αρχές της αναλογικότητας και πολύ σημαντικό για εταιρείες που είναι ελληνικές εταιρείες που είναι μικρότερες από τις ξένες. Η μετάβαση αυτή είναι μονόδρομος για όλες τις χώρες. Εμείς ως αγορά θέλουμε να υλοποιήσουμε αυτές τις πολιτικές οι οποίες θα ασφαλίσουν ότι οι ελληνικές οντότητες θα είναι ανταγωνιστικές ενσωματώνοντας αυτές τις πρωτοβουλίες. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να αναφέρουμε. Η υλοποίηση του ESG είναι συνώνυμο με την βιώσιμη ανάπτυξη που απαιτεί εξίσου βιώσιμη και υπεύθυνη χρηματοδότηση. Το ESG θέλει μακροχρόνια χρηματοδότηση. Μπορεί να γνωρίζετε ότι παράλληλα με τις περιβαλλοντικές χρήσεις έκτακτη ανάγκη, πολλές μελέτες λένε ότι υπάρχουν στοιχεία ότι υπάρχει τάση για βραχυπρόθεσμες επενδύσεις αντί για μακροπρόθεσμες στόχους. Αυτό περιλαμβάνεται και στην έκθεση της ESMA. Και αυτό δεν μπορεί να ισχύει. Ο στόχος λοιπόν των νέων κανονισμών είναι μακροπρόθεσμες επενδύσεις που θα πρέπει επίσης να είναι το αντικείμενο των συμμετέχοντων σε αγορά. Σήμερα τα προϊόντα ESG έχουν μεγάλη τάση στις αγορές. Η όρεξη των επενδυτών είναι πάρα πολύ ψηλή. Για κάτι τόσο νέο θα σας δώσω κάποια στοιχεία. Εκτιμάται ότι από το Μάρτιο του 2020 τα equity funds ESG έχουν περάσει 72 δις ροές σε σχέση με τα 86 δις τα non-ESG equity funds. Αυτό το συνολικά assets των ESG bonds και mixed funds της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπου 835 δις, που είναι 55% αύξηση από το Μάρτιο του 2020, που ουσιαστικά αποτελείται το 20% των συνολικών assets των mixed funds. Λοιπόν, κατά την άποψή μου, το σημαντικότερο στόχος θα ήταν η βιομηχανία στην Ελλάδα να συνειδητοποιήσει και να είναι πιο ελκυστική στους επενδυτές, και αυτό μπορεί να γίνει υιοθετώντας τους στόχους ESG. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λαζαρίδης, πώς μπορεί κανείς να μην αναφερθεί σε εσάς? Τι άποψη έχετε μετά από αυτά που ακούσατε από τη Βασιλική Λαζαρίδου? Βεβαίως, χαιρόμαστε μέχρι τώρα, αλλά έχουμε δρόμο μπροστά μας. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Όπως είπε και η Βασιλική Λαζαράκου, το πιο καυτό θέμα για τις κεφαλαιαγορές αυτή τη στιγμή είναι τα κριτήρια ESG, και χαίρομαι που συμμετέχω στο Virtual ESG Summit σήμερα, που διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό να κινητοποιηθούν οι ελληνικές εταιρείες να συμμετάσχουν σε αυτή την τάση ως διαχειριστής, και μιλάμε εδώ για τον Όμιλο Χρηματιστήριο Αθηνών. Δραστηριοποιούμεθα από το 2018 στο αντικείμενο αυτό και έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μαζί μας στο διοικητικό μας δηλαδή συμβούλιο κάποιον, τον Γιώργο Σεραφείμ από το Harvard Business School Faculty, ο οποίος είναι ένας από τους πρωτεργάτες στον τομέα του ESG στον κόσμο. Έτσι λοιπόν έχουμε θεσπίσει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για όλες τις εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο για την αναφορά των δραστηριοτήτων σε σχέση με τα κριτήρια ESG. Αυτό είναι το πιο σημαντικό θέμα που ήθελα να αναφέρω και έχει σχέση με τις ερωτήσεις που έκανε στην αρχή η κυρία Ντάνα Πέρκινς από την Bloomberg NEF, συζητώντας με τον πρόεδρο, τον κύριο Μητυλινέο, και θέλω να πω ότι δαπανώνται αυτή τη στιγμή πάρα πολλά χρήματα στις κεφαλαιαγορές για το αντικείμενο αυτό. Δηλαδή, προσπαθούν να συλλέξουν στοιχεία αξιόπιστα για τις δραστηριότητες των εισηγμένων όσον αφορά στα κριτήρια ESG, τους δείκτες επίδοσης ESG. Όπως είπε και η κυρία Λαζαράκου, το πιο σημαντικό θέμα αυτή τη στιγμή για όλους τους επενδυτές είναι πώς μπορούν να αποτιμήσουν τις δραστηριότητες, τις μη χρηματοοικονομικές δραστηριότητες των εισηγμένων εταιριών. Από την άλλη, αυτή τη στιγμή, το τρέχον έτος, έχουμε προετοιμαστεί και έχουμε δει ποια είναι η ωριμότητα των ελληνικών εταιριών. Μιλάμε για κάτι πολύ σημαντικό, δηλαδή είδαμε ότι είναι πιο όριμες σε σχέση με το θέμα αυτό έναντι άλλων χωρών.
Δηλαδή βλέπουμε ότι οι ελληνικές εταιρείες προσπαθούν να δημιουργήσουν, αν θέλετε, ένα μέρος αγοράς το οποίο θα έχει σχέση με το ESG, τα κριτήρια ESG, και έτσι θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν όλες οι εταιρείες για να αυξήσουν σημαντικά τις γνωστοποιήσεις τους, το disclosure όσον αφορά στη συμμόρφωσή τους με τους δείκτες επίδοσης ESG. Και πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος του φθινοπόρου, του τρέχοντος έτος, θα μπορέσουμε να έχουμε συγκεκριμένο αριθμό εταιριών που θα έχουν διαθέσιμα στοιχεία και θα μπορέσουμε έτσι να δημιουργήσουμε και ένα δίκτυο για την αγορά. Όπως ανέφερα και όπως αναφέρθηκε και από τη Βασιλική Λαζαράκου, το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή για τις αγορές, τις κεφαλαιαγορές, είναι πώς θα μπορέσουν να δείξουν στη διεθνή επενδυτική κοινότητα τις εταιρείες που είναι σύμφωνες με την τάση αυτή. Δηλαδή, μιλάμε εδώ για τους δείκτες επίδοσης ESG. Έτσι λοιπόν, ο ΑΘΕΞ, ο Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προσπαθεί να επιταχύνει τις προσπάθειές του έναντι άλλων αγορών. Έτσι λοιπόν, προσπαθούμε να βελτιώσουμε, να κινητοποιήσουμε τις δραστηριότητες όσον αφορά στα κριτήρια ESG όλων των ελληνικών εταιρεών και ειδικότερα των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρεών. Είναι πολύ σημαντικό οι εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης, πάνω δηλαδή από το 75% των εταιρεών αυτών και αυτών που συμμετέχουν εδώ, όπως ο Τιτάνο Μυτιλινέος, που είναι και ο οικοδεσπότης μας σήμερα και ο διοργανωτής. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτές οι εταιρείες ηγούνται της προσπάθειας και έχουν πολύ καλές επιδόσεις σε σχέση με τα κριτήρια ESG. Βλέπουμε λοιπόν ότι δίνουν, αν θέλετε, ένα ισχυρό μήνυμα προς την υπόλοιπη, αν θέλετε, κοινότητα, τη διεθνή κοινότητα, για το πώς προσεγγίζουν κάποιες ελληνικές εταιρείες το όλο θέμα. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να εξηγήσω αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ για τη συντομία σας. Η δεύτερη μου ερώτηση είναι η εξής. Τι θα αλλάζατε ώστε η βιωσιμότητα να είναι εφικτή στην Ελλάδα? Κυρία Σδούκου, ξεκινάμε με εσάς. Την νοοτροπία των Ελλήνων. Ξεκινήσουμε από εκεί, αν μου επιτρέπετε να έχω μια επιθετική πρώτη προσέγγιση της ερώτησής σας. Και κάτι το οποίο με τρελαίνει όταν τα ακούω στη δημόσια διοίκηση, που είναι το μέσον υλοποίηση όλων αυτών των πολιτικών και μεταρρυθμίσεων. Και η πρόταση αυτή είναι ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Το ακούω συνέχεια. Με δαιμονίζει το ακούω αυτό. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο στην Ελλάδα, όπου η αλλαγή νοοτροπίας μέχρι τώρα θεωρείται μια κόκκινη γραμμή και ελπίζω αυτό να αλλάξει. Αντιλαμβάνομαι ότι σε αυτή τη χώρα δεν μπορούμε εύκολα να περάσουμε σε νέες έννοιες, νέες ιδέες όπως αυτή της βιώσιμης ανάπτυξης. Ωστόσο, φυσικά δεν χαίρομαι που το λέω αυτό. Πιστεύω ότι οι απτές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής νομίζω ότι πλέον πρόσφατα έχουν συμβάλει στη συνειδητοποίηση της νέας αυτής, της ανάγκης αυτής της αλλαγής. Και νομίζω ότι τώρα ότι ακόμα και οι πιο παραδοσιακοί Έλληνες δεν μπορεί να είναι απόλυτα ικανοποιημένοι με την ποιότητα ζωής, τους που πληρώνουν πάρα πολύ για την ηλεκτρική ενέργεια, ή που θα μπορούσε να είχε μάθει να εξοικονομεί ενέργεια, ή θα ήθελε να έχει ένα πάρκο στη γειτονιά του. Επίσης, όταν βλέπει σκουπίδια στον δρόμο. Σίγουρα αυτή η επανάσταση πρέπει να ξεκινήσει στα σχολεία, ώστε η νέα γενιά να αναπτύξει κριτική σκέψη, και αυτή η κριτική σκέψη θα ακολουθεί τους κανόνες της αηφόρου ανάπτυξης. Από την άλλη, βεβαίως, δεν μπορούμε να περιμένουμε και να δούμε αυτή την αλλαγή, αυτή η αλλαγή να οριμάσει μέσω από την εκπαίδευση. Οπότε καθένας από εμάς, από τη θέση που καταλαμβάνουμε, στην κυβέρνηση, στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην κοινωνία, να θέσουμε κίνητρα στον εαυτό μας
να ακολουθήσουμε το όριο της βιώσιμης ανάπτυξης και να το κάνουμε κάτι προσωπικό. Και από προσωπική εμπειρία, από τότε που αγόρασα ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, σταμάτησα να χρησιμοποιώ το αυτοκίνητό μου στα Σαββατοκύριακα. Οπότε κάνω όλα τα ψώνια μου στην αγορά με το ηλεκτρικό μου ποδήλατο. Και τώρα το τολμώ να παίρνω μαζί μου και το παιδί, το ένα μου παιδί πάνω στο ηλεκτρικό ποδήλατο. Στην αρχή φοβόμουν. Ακόμα και το τετράχρονο μου είπε, «Μαμά, είναι καλύτερο να χρησιμοποιούν το ποδήλατο από το αυτοκίνητο». Μπορεί να το θεωρείτε χαζό, αλλά ξέρετε, εγώ χαίρομαι πολύ που δεν παράγω τις δικές μου εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα με το αυτοκίνητό μου, ακόμα και μόνο τα Σαββατοκύριακα. Για να απαντήσω λοιπόν στην ερώτησή σας, το που σας εκθυστίαζα, θα προσπαθούσα να βρω καλύτερους τρόπους να βελτιστοποιήσουμε συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και να βελτιωθεί η αξιοπιστία από πλευράς των δημοσίων φορέων, οι οποίοι θα πρέπει να αναδούνε την κατάσταση με όρους της αγοράς και επίσης να κινητοποιήσουμε τους πελάτες να έχουν να γνωρίζουν, να συνειδητοποιούν περισσότερο τις επιπτώσεις των περιβάλλων, αλλά και τις επιχειρήσεις να είναι πιο κοινωνικά υπεύθυνες. Νομίζω ότι τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας δεν είναι ιδιαίτερα θεωρητικά. Η κυρία Διαμαντοπούλη το ξέρει αυτό πολύ καλά. Η Ελλάδα έχει από τα χαμηλότερα ποσοστά πλήρωσης των στόχων αηφόρου ανάπτυξης στο ΟΑΣΑ για το 2030. Πρέπει όλοι να δεσμευτούμε για να επιτύχουμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Τώρα σε αυτόν τον κόσμο μετά την COVID προφανώς θα είναι ένας νέος κόσμος και σε αυτόν τον νέο κόσμο θα συνεχίσουμε να έχουμε προβληματισμούς και ανησυχίες και μεταξύ και μία από αυτές τις ανησυχίες είναι φυσικά η παγκόσμια περιβαλλοντική κρίση. Η δουλειά μας λοιπόν σήμερα είναι να αναλάβουμε αποφασιστική δράση για την αντιμετώπιση αυτής. Η βιωσιμότητα, η εφορία είναι σαφώς ο βασικός στόχος για όλους μας και νομίζω για να το επιτύχουμε αυτό πρέπει να αλλάξουμε τρία πράγματα. Η κυρία Διαμαντοπούλου τα ανέφερε, πρέπει να αλλάξουμε το πώς παράγουμε την ενέργεια. Είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να απομακρυνθούμε από πηγές ενέργειας που ρυπαίνουν και να μετακινηθούμε προς καθαρές και βιώσιμες. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που χρησιμοποιούμε την ενέργεια. Πρέπει να κάνουμε την κατανάλωση ενέργειά μας πιο αποδοτική στις κατοικίες μας αλλά και στα επαγγελματικά κτίρια. Και πρέπει να αλλάξουμε το πώς σκεφτόμαστε την ενέργεια. Από τον καταναλωτή, τον ιδιώτη καταναλωτή μέχρι τον βιομηχανικό καταναλωτή. Πρέπει να είμαστε πιο ενεργοί και να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή. Και φυσικά πρέπει να έχουμε τεχνολογική καινοτομία και να εφαρμόσουμε ψηφιακές λύσεις για να έχουμε καλύτερη διαχείριση ενέργειας. Ξέρω ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, αλλά πλησιάζουμε, νομίζω. Κύριε Παπαλεξόπουλε, πριν εκτός από το ηλεκτρικό ποδήλατο, έχετε άλλη πρόταση? Δεν συμφωνώ με την ερώτηση. Είναι δυνατή η Ελλάδα να έχει βιωσιμότητα? Ναι, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Θα το κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία και να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα. Και όπως είπαν και άλλοι νωρίτερα, υπάρχουν πολλές προκλήσεις σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Είχαμε λίγες επενδύσεις, είχαμε λάθος νοοτροπία. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε προς τα μπρος. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι είμαστε σε ένα σημείο καμπή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας δίνει την έμπνευση, μας δίνει την κατεύθυνση, μας δίνει ένα χάρτη πορείας. Η νέα γενιά ασκεί πίεση σε εμάς, η πολιτική αλλάζει.
Έτσι λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να ασχοληθούμε με την εφαρμογή. Αυτή είναι μία από τις αδυναμίες που έχουμε ως χώρα. Στην εφαρμογή έχουμε αδυναμία. Αν επιστιάσουμε σε αυτό, τα άλλα θα ακολουθήσουν. Άρα λοιπόν, μιλήσαμε για το χρυσό τρίγωνο, για την ενεργειακή μετάβαση, την κλιματική αλλαγή, για τις μεταρρυθμίσεις και όλα τα άλλα τα οποία συζητήσαμε. Εγώ γενικά είμαι αισιόδοξος. Υπάρχουν κάποιες εταιρείες που έχουν δείξει το δρόμο, είναι στην πρωτοπορία και έτσι άλλοι μπορεί να ακολουθήσουν και η κυβέρνηση κινείται προς την σωστή κατεύθυνση και μάλιστα με βήμα ταχύ. Εγώ είμαι πιο αισιόδοξος από την κυρία Σδούκου και κοιτάω προς τα μπρος και όχι προς τα πίσω. Κυρία Διαμαντοπούλου, μία πρόταση παρακαλώ, γιατί πρέπει να κλείσουμε σε λίγο. Μικρόφωνο παρακαλώ, η κυρία Διαμαντοπούλου δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται, κυρία Διαμαντοπούλου, λυπάμαι. Χρησιμοποιήσει την βιωσιμότητα, θα μπορέσει να προχωρήσει και να μην μείνει στο περιθώριο της ιστορίας. Τι χρειαζόμαστε, τρεις έννοιες. Πρώτα απ' όλα, ευαισθητοποίηση. Δεύτερον, συνεκτικότητα και συντονισμό. Και τρίτον, χρειαζόμαστε μια ανάλυση κόστος-οφέλους. Έτσι λοιπόν, λίγο για κάθε ένα από αυτά, ευαισθητοποίηση από το εκπαιδευτικό σύστημα στην κοινωνία των πιλωτών, επίσης από τις εκστρατείες της κυβέρνησης, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, από τους βιομηχάνους, από τα συνδικάτα. Αυτό πρέπει να είναι καθημερινά στα χείλη όλων. Δηλαδή, πρέπει να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση. Δεύτερον, συντονισμός και συνεκτικότητα. Ένα από τα προβλήματά μας είναι ότι εμείς δεν είμαστε εξοικειωμένοι με ποσοτικούς στόχους. Χρειάζεται να ορίσουμε τους στόχους σαφώς και να συντονίσουμε τις προσπάθειες μας για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους επιδιωκόμενους, δηλαδή από την Κεντρική Τράπεζα, από το σύστημα το χρηματοπιστωτικό, το φορολογικό, τη δημόσια διοίκηση, από τις εταιρείες, από τις πιο μεγάλες μέχρι τις πιο μικρές, πρέπει όλα να συντονίσουμε τις δράσεις μας. Και το τρίτο, μιλήσαμε για ανάλυση κόστος-οφέλους. Ξέρετε ότι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα δεν είναι πώς εμείς θα πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές κατά 55% μέχρι το 2030. Το θέμα το πιο σημαντικό είναι ποιος θα επομιστεί το κόστος, ποιος θα επομιστεί το μεγαλύτερο βάρος. Και αυτό είναι ένα θέμα μεταξύ των χωρών, μιλάμε ας πούμε μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες θα έχουν την ίδια δυνατότητα να πληρώσουν το κόστος αυτό, να το επομιστούν το κόστος αυτό. Όχι. Το ίδιο ισχύει και για κάθε έθνος. Δηλαδή, ποιος θα πληρώσει, αν θέλετε, ποιος θα επομιστεί το κόστος. Και αυτό αποτελεί ένα από τα πιο θεμελιώδη ζητήματα. Παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα, έχουμε λάβει μια απόφαση, μια πολύ ορθή απόφαση. Μιλάμε για την απολιγνητοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας. Πολύ καλό για τη χώρα, αλλά ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο. Δηλαδή, οι άνθρωποι της Δυτικής Μακεδονίας θα πρέπει να πληρώσουν μόνο αυτό το κόστος. Όχι, το κόστος αυτό πρέπει να το επιμερίσουμε. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να γίνει ανάλυση κόστος-οφέλους για κάθε πολιτική απόφαση που θα διευκολύνει, αν θέλετε, τους τελικούς μας στόχους. Και εγώ επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, είναι η κλιματική αλλαγή ανόητη, τίποτα άλλο. Αυτό αποτελεί υψηλή προτεραιότητα. Την κυρία Σπυράκη τώρα. Could you please unmute my micro, please? It's unmute. We can hear you. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινούσα αυξάνοντας τη διοικητική ικανότητα της χώρας μας. Επιμένω ότι θα πρέπει να προσαρμόσουμε την νομοθεσία, η οποία πρέπει να είναι υποχρεωτική σε διαφορετικά επίπεδα. Για παράδειγμα, πρέπει να συνεργαστούμε με τις ΟΤΑ και τις περιφερειακές αρχές για να προωθήσουμε κάποιες οικονομικές αρχές. Να προσαρμόσουμε αμέσα τις σχήματα ευθύνης των παραγωγών. Να δώσουμε κίνητρα στους καταναλωτές. Ταυτόχρονα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η διαχείριση αποβλήτων είναι από τα βασικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε μαζί με την αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς και δημιουργώντας συστήματα συλλογής αυξάνουμε την ποσότητα των αποβλήτων για να μετασχηματίσουμε αυτή τη δραστηριότητα σε μια κερδοφόρα δραστηριότητα. Για παράδειγμα, η
συλλογή του πλαστικού δεν είναι μια κερδοφόρος διαδικασία στην Ελλάδα. Και για τη συζήτηση των θεμάτων της ευαισθητοποίησης υποστηρίζω πλήρως τα θέματα που έθιξε η κυρία Διαμαντοπούλου αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνουμε ευαισθητοποίηση ξεκινώντας από τα σχολεία, αλλά πρέπει να έρθουμε κοντά και σε επιχειρήσεις και πανεπιστήμια για να ευαισθητοποιήσουμε το πώς αντιμετωπίζουμε την κλιματική αλλαγή, αλλάζοντας το καταναλωτικό μοντέλο. Κλείνοντας, θα ήθελα να μια μικρή παράγραφο που λέγοντας ότι είναι μεγάλη σημασία να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση στην συμπεριφορά μας. Και θα ήθελα να επιμείνω στις πολιτικές ανάπτυξης που θα οδηγήσουν με στόχο το συντονισμό των πολιτικών. Και όπως ξέρετε, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει την πολιτική θέληση να κάνει σημαντικά βήματα μπροστά αναφορικά με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τον μετασχηματισμό του ενεργειακού μας μείγματος. Και όσο και η αγαπημένη μου φράση που τον ακούω να λέει συνέχεια είναι ότι όταν υπάρχει η θέληση, υπάρχει και ο τρόπος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχετε εδώ. Κυρία Λαζαράκου, υπάρχει τρόπος? Ποια είναι η δικιά σας άποψη? Υπάρχουν τρεις τρόποι να προχωρήσουμε και να αλλάξουμε τα πάντα κατά αναφορικά με την κλιματική αλλαγή. Ο πρώτος, σύμφωνο, είναι η ευαισθητοποίηση, η εκπαίδευση, η πληροφόρηση αναφορικά με την ανάγκη για να υπάρχει συμμόρφωση με τα ESG. Έχει να κάνει με τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και βιώσιμη ανάπτυξη μιας εταιρείας. Ώστε οι εταιρείες λοιπόν θα πρέπει να κατανοήσουν πώς να υλοποιήσουν ένα πλαίσιο, συμφωνώ και με τον κύριο Παπαλεξόπουλο, και ποια είναι τα σχετικά ωφέλη. Αυτό το πρώτο. Το δεύτερο, πρόσβαση σε καινοτομία με στρατηγικές δράσεις ώστε να επιτευχθεί η ενεργειακή μετάβαση, βέλτιστη χρήση των πόρων, όλοι οι πόρους, πρώτες ύλες, ανθρώπινοι πόροι κλπ. Και σταδιακά προσαρμογή σε όλες τις προϋποθέσεις. Και καινοτομία, λαμβάνοντας υπόψη τις λύσεις βιωσιμότητας. Και τρίτον είναι η πρόσβαση σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Ανάπτυξη, δηλαδή ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών και κουλτούρας που θα επιτρέψει αυτή τη χρηματοδότηση. Και φυσικά θα πρέπει επίσης να αμοχλεύσουμε τη χρηματοδότηση που είναι διαθέσιμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη-μέλη για το θέμα αυτό. Κύριε Λαζαρίδη, έχετε το προνόμιο να κλείσετε αυτή την πολύ ωραία συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναφορικά με το ερώτημα, θα ακολουθήσω τη γραμμή σκέψη του κ. Παπαλεξόπουλου και θα πω ότι δεν είναι θέμα για την Ελλάδα, αλλά υπάρχει μια παγίδα, μια διεθνής παγίδα, το ESG να γίνει μόνο ένα buzzword, μια ατάκα. Είναι σημαντικό για τους Έλληνες και άλλους επιχειρηματίες να κατανοήσουν την αξία των κριτηρίων ESG και να διευκολύνουν το μέλλον του κόσμου ακολουθώντας αυτά. Από την άλλη, θα ήθελα να πω κάτι το οποίο άκουσα ουσιαστικά σε όλες τις συζητήσεις σήμερα εδώ. Υπονοήθηκε ουσιαστικά το βιώσιμο μέλλον σχετίζεται όχι μόνο με την ευαισθησία του κλίματος, με το πιο σημαντικό κομμάτι, αλλά και στο να να βοηθήσουμε τη νέα γενιά να ακούσει, να δει την κατάσταση και να συνδυάσουμε τις ικανότητες των startup και να δράξουμε την δημιουργικότητα των νέων και φυσικά να αξιοποιήσουμε την ψηφιοποίηση. Είναι σημαντικά θέματα αυτά που συνάδουν σε ένα βιώσιμο μέλλον. Αυτό πιστεύω και νομίζω ότι αυτό το βλέπουμε σε όλο τον κόσμο. Η ESG και η ψηφιοποίηση είναι τα πιο καυτά ζητήματα για τους επενδυτές σε ολόκληρο τον κόσμο σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Όμιλο Μυτιληναίου που μας φιλοξένησε και όλους εσάς που ήσασταν εδώ μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
Thank you, Ξένια. Ευχαριστούμε wow. πολύ, Ξένια. Καταπληκτικό πάνελ. Πολύ δυνατό. Για πολύ δυνατές γυναίκες παρατηρήσαμε. Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, το τρίτο πάνελ. Εκεί θα έχουμε ανώτερα στελέχη που θα ανταλλάξουν απόψεις για το πώς οι επιχειρήσεις προσεγγίζουν τις δεσμεύσεις των ESG και πώς αυτά συνδέονται με το όραμα το αναπτυξιακό και τις επενδύσεις. Ο Νίκος Παπαπέτρου, Γενικός Διευθυντής του Τομέα Ανάπτυξης Έργων ΑΠΕ και Αποθήκευσης Ενέργειας, θα συντονίσει το πάνελ. Αλλά πρώτα ο Ben Guest, επικεφαλής του New Energy Fund, Διευθύνων Σύμβουλος και επικεφαλής του New Energy Division στο Gresham House, θα απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω. Λυπάμαι που δεν μπορώ να είμαι μαζί σας. Θέλω να πω ότι όλα τα θέματα ήταν πολύ ενδιαφέροντα και θέλω να πω ότι βλέπουμε ότι όλα περιστρέφονται γύρω από το κλίμα και την κλιματική αλλαγή που συντελείται. Και η εταιρεία για την οποία εργάζομαι, η εταιρεία Gresham House, θέλουμε να πούμε κάτι σχετικά με τα δεδομένα τα οποία έχουμε μπροστά μας. Είναι ανησυχητικά, έχουμε αύξηση θερμοκρασίας, αύξηση της στάθμης της θάλασσας, όλα αυτά συμβαίνουν ανά τον κόσμο. Σημασία έχει όμως ότι πρέπει να παρακολουθήσουμε την ατζέντα, να μπορέσουμε να αντιδράσουμε παρά το γεγονός ότι ζούμε και αυτή τη στιγμή κάποιες δύσκολες στιγμές, παρά δηλαδή την πανδημία, πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς στο Gresham House? Επενδύουμε σε τομείς που ωφελούνται από αυτή τη μετάβαση. Υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες, δηλαδή μπορεί να είναι και για το κοινό καλό βεβαίως, γιατί έχουμε μείωση του κόστου ενέργειας, έχουμε βελτιώσεις, υπάρχουν επίσης και θέματα φορολογικά και θέματα υγείας και τα λοιπά. Γενικά όλες αυτές οι λύσεις είναι καλές και είναι ανεξάρτητες από την ατζέντα για το κλίμα. Η μετάβαση γίνεται γρήγορα. Βλέπουμε ότι οι μηδενικές εκπομπές στόχος είναι να είναι πραγματικότητα το 2050. Εμείς εξετάζουμε το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της αποθήκευσης ενέργειας, αλλά και το γενικότερο θέμα των δικτών επίδεσης ESG. Και βλέπουμε λοιπόν ότι βλέπουμε τι γίνεται με το περιβάλλον, την καταστροφή των οικοτόπων και επίσης η μαζική εξαφάνιση ειδών. Τώρα, το θέμα της αποθήκευσης ενέργειας με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Εμείς τι έχουμε κάνει? Προσπαθούμε να δούμε πού θα καταλήξουμε. Θα καταλήξουμε με ένα περιβάλλον που θα υπάρχουν πολλές ΑΠΕ, θα υπάρχει μεγάλη διακύμανση όσον αφορά στην ενέργεια. Και βλέπουμε λοιπόν ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο η παραγωγή αιωλικού δυναμικού δεν είναι πάντα σταθερή. Εδώ σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη αποθήκευσης ενέργειας και έχουμε και τεράστιες ευκαιρίες, τις οποίες μπορείτε να εστιάσετε και εσείς. Ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να σας απευθύνω ένα μήνυμα και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο συνέδριό σας. Hello, good evening. Γεια σας, καλησπέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ben. Είναι κρίμα που δεν είναι μαζί μας σήμερα. Είμαστε στο τρίτο πάνελ της σημερινής εκδήλωσης. Είναι μεγάλη χαρά που σας έχουμε μαζί μας. Είναι σημαντική ημέρα για μας στο Μυτιλινέο. Είμαι ο Νίκος Παπαπέτρου, είμαι ο Γενικός Διευθυντής του Τομέα Ανάπτυξης Έργων ΑΠΕ και Αποθήκευσης Ενέργειας. Και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με το πρώτο ερώτημα προς τον κύριο Μπρους Άνταμ, την κυρία Κόρντα Μαρίσα, και θέλω να ρωτήσω αν η ενεργειακή μετάβαση δίνει χώρο στις εταιρείες να μετατρέψουν σε ευκαιρία την προσπάθεια αυτή. Ο κύριος Μπρους Άνταμ είναι Global Head of Corporate Affairs στο Mainstream Renewable Power. Έχετε το λόγο, κύριε Μπρους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μ' ακούτε? Είναι μεγάλη χαρά που είμαι μαζί σας σήμερα. Χαίρομαι που μπορώ να συμμετέχω σε αυτό το πάνελ. Βλέπουμε λοιπόν ότι το θέμα είναι η ενεργειακή μετάβαση. Έχουμε καταβάλει μεγάλη προσπάθεια. Ξέρουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή την ενεργειακή μετάβαση. Βρισκόμαστε κατά μεσής της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και πιστεύουμε ότι υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες για επιχειρήσεις και επενδυτές. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν και κίνδυνα
κίνδυνοι, κίνδυνοι που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Έτσι λοιπόν χρειάζονται νέες τεχνολογίες, τις οποίες υιοθετούν σε καθημερινή βάση οι επιχειρήσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι δημιουργούνται νέοι δρόμοι, όχι μόνο στον ενεργειακό τομέα, αλλά βλέπουμε και σε διάφορους άλλους τομείς. Και εδώ βλέπουμε και μεγάλο αντίκτυπο. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για την Ευρώπη, η οποία θέλει μέχρι το 2025 να επιτύχει κάποιους φιλόδοξους στόχους. Βλέπουμε τι γίνεται και το 2030. Και μιλάμε εδώ και για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Βλέπουμε λοιπόν ότι Morgan Stanley και άλλοι αναλυτές πιστεύουν ότι σημασία έχει να έχουμε ακόμα και αρνητικές τιμές σε σχέση με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τις αλλαγές που πρόκειται να υπάρξουν. Η μετάβαση λοιπόν στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δεν αφορά μόνο τον κινητήρα, έχει σχέση και με άλλα πράγματα που άπτονται της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Μιλάμε και για την αυτόματη οδήγηση. Μιλάμε και για το car sharing, δηλαδή τον διαμοιρασμό του αυτοκινήτου. Έτσι λοιπόν μπορεί κανείς να μην έχει 100% της ιδιοκτησίας ενός αυτοκινήτου, μπορεί να του ανήκει μέρος του αυτοκινήτου και αν τελικά δεν μπορεί να οδηγήσει κανείς, μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο αυτοκίνητο. Βεβαίως όλο αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν, αν θέλετε, πολλές αλλαγές. Στόχοι και τόσο μακρινό μέλλον όσον αφορά στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, θα δούμε ότι υπάρχει και ενεργοποίηση της αυτόματης οδήγησης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. 10 χρόνια έχουν περάσει από τότε που βγήκε στην αγορά το iPhone. Βλέπετε όμως τη μεγάλη καινοτομία που έχει υπάρξει στο iPhone. Και εδώ γενικά θέλω να πω ότι η τεχνολογία έχει αλλάξει πάρα πολύ τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τι γίνεται και με την κεφαλαιοποίηση της αγοράς και βλέπουμε ότι η κυρίαρχη δύναμη στα κινητά τηλέφωνα είναι, παραδείγματος χάρη, το iPhone. Βλέπουμε λοιπόν ότι και εμείς εδώ έχουμε φτάσει σε κάτι παρόμοιο και στην ανανεώσιμη ενέργεια. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε νέες μορφές ενέργειας, ανανεώσιμης ενέργειας, ηλιακή ενέργεια, αιωλική ενέργεια κτλ. Βλέπουμε λοιπόν ότι παλαιότερα δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Δηλαδή το κόστος παλαιότερα των φωτοβολταϊκών ήταν πολύ υψηλό σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, τα ορυκτά καύσιμα. Βλέπουμε όμως ότι τώρα έχει πέσει πάρα πολύ το κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι έχει αλλάξει το παιχνίδι στην ενεργειακή βιομηχανία, όπως ακριβώς τάραξε και τα νερά το iPhone όταν βγήκε για πρώτη φορά στην αγορά. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι οι ανανεώσιμες πλέον ενέργειες είναι μια πολύ ελκυστική μορφή ενέργειας. Βλέπουμε λοιπόν ότι ειδικά η αιωλική και η ηλιακή ενέργεια έχουν, αν θέλετε, την πρωτοπορία. Μιλάμε όμως και για άλλα θέματα, δηλαδή μιλάμε για τα υλικά, μιλάμε γενικότερα για την ενεργειακή απόδοση. Βλέπουμε πως έχει μειωθεί και το κόστος. Και βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε και μεγάλα έργα μεγάλης κλίμακας στα φωτοβολταϊκά. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι τιμές έχουν μειωθεί προς τα κάτω και βλέπουμε ότι είναι η πιο οικονομική λύση πολλές φορές στον κόσμο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι πλέον όλο και λιγότεροι, αν θέλετε, δεν στρέφονται προς το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και πολλοί φοβούνται ότι θα υπάρχει πρόβλημα γιατί θα υπάρχει αυτό το κόστος του decommissioning αλλά και πολλά μη χρησιμοποιούμενα, αν θέλετε, στοιχεία, τα περίφημα stranded assets. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μετατρέψουμε αυτό το μετασχηματισμό προς όφελός μας. Την τελευταία δεκαετία βλέπουμε ότι έχει αλλάξει, έχει μειωθεί το
το κόστος και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά θέλω να πω ότι τα επόμενα ωφέλη για τους καταναλωτές δεν είναι η μείωση του κόστους στο hardware, αλλά στο λογισμικό. Μιλάμε δηλαδή για την αποθήκευση, το demand side management, αλλά και την ευελιξία του συστήματος. Τα Airbnb, τα Uber, τα Snapchat της βιομηχανίας της ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργούνται σήμερα και αυτά θα οδηγήσουν το νέο κύμα καινοτομίας προς τα εμπρός. Για να απαντήσω λοιπόν στο ερώτημα που θέσατε στην αρχή, αν είμαι αισιόδοξος ότι αυτή η μετάβαση στη βιωσιμότητα θα μας βοηθήσει και να είμαστε πιο καινοτόμοι και να δημιουργήσουμε αξία ως επιχειρήσεις. Εγώ είμαι υπερβολικά αισιόδοξος και πιστεύω ότι το σημερινό πάνελ σήμερα έχει πολλές εταιρείες που κάνουν ακριβώς αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στη Μαρίσα Κόρντα, η οποία είναι η VP, Global Head, Legal and Compliance της Sonetix. Μαρίσα, και σε ένα το ίδιο ερώτημα. Έχεις το λόγο. Δεν έχει ανοιχτό το μικρόφωνο της. I think it's mute. We can hear you very well. Yes. Συγχωρείτε γι' αυτό. Λοιπόν, ξεκίνησα να λέω ότι υποστηρίζω αυτό που είπε ο Άνταμ. Είναι τιμή να είμαι μέρος αυτού του. Για να απαντήσω στην ερώτησή σου, ναι, φυσικά. Υπάρχει περιθώριο για τη μετάβαση. Όταν βλέπουμε τη συμφωνία των Παρισίων και την επίτευξη των στόχων αυτών, είναι θεμελιώδη πράγματα τα οποία όλοι σκεφτόμαστε, που ουσιαστικά είναι η πράσινη ενέργεια να είναι πιο προσβάσιμη από τον πληθυσμό και να επιταχύνουμε τις προσπάθειες βιωσιμότητας. Και αυτό συνοδεύεται με εμπορικές ευκαιρίες. Υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση για καταναλωτές και αβιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες. Κοίταζα ένα άρθρο στο Forbes που έλεγε ότι κάθε ένα από τα 4 δολάρια που επενδύονται στη ΣΥΠΑ επενδύονται σε πρωτοβουλίες ESG. Υπάρχει λοιπόν μια σαφής ευκαιρία εκεί για την πώληση ενός προϊόντος και αυτό ψάχνουν οι επενδυτές. Στην τραπεζική έχουμε τα πράσινα εταιρικά ομόλογα τα οποία ακολουθούν κάποιες αρχές, η πρότυπα της Παγκόσμιας Τράπεζας αναφορικά με μετρήσεις ESG. Η ζήτηση για νέες τεχνολογίες, υπάρχει μεγάλες ευκαιρίες εκεί, όπως τα τηλέφωνα. Και υπάρχει και η απόσυρση των παραδοσιακών εταιρείες, κάποιες εταιρείες που παρέχουν νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη. Φυσικά, επιχειρήσεις συμμετέχουν σε αγορές ανανεώσιμων πηγών. Υπάρχει μια νέα βάση καταναλωτών και έχουμε και τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης και κανονισμούς για την κλιματική αλλαγή, ευκαιρίες για νέες ενδιαφέρουσες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των νέων απαιτήσεων. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα εδώ. Ένα από τα ιστορικά πλεονεκτήματα της ενεργειακής μετάβασης, και αυτό έχει να κάνει με την αλλαγή της νοοτροπίας. Το να είσαι κομμάτι της μετάβασης σου δίνει μια ευκαιρία όταν παίρνεις αυτό το επιπλέον βήμα προς τη βιωσιμότητα για να αυξήσεις την αξία για τους μετόχους. Μιλάμε για την βιωσιμότητα που θα γίνει βασικό κομμάτι της επιχειρηματικής στρατηγικής και αυτό τώρα έχει πάει κάτι παραπέρα από τα είναι ένα θέμα συμμόρφωσης. Είναι μια βασική πτυχή για τη μακροβιότητα και την επιτυχία της επιχείρησης και υπάρχει μια συζήτηση για τις μετρήσεις. Οι εταιρείες που έχουν ESG πιο επιτυχημένες επειδή έχουν ESG ή το γεγονός ότι σκεφτόμαστε ότι η ESG τις κάνει πιο επιτυχημένες. Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία μέτρησης είναι εκεί και δείχνουν μακροπρόθεσμη επιτυχία. Το πώς η επιδόση λοιπόν των ανθρώπων σε αποδοχή και περιβαλλοντική σκοπιά είναι το εξίσου σημαντική με την οικονομική τους επίδοση. 99% των CEO θεωρούν το ESG είναι κρίσιμη σημασία για την επιτυχία της επιχείρησης. Είναι βασικό μήνυμα λοιπόν ότι η βιωσιμότητα, η αειφορία είναι σημαντική για την επιχείρηση. Αν αυτό δεν είναι σημαντικό μήνυμα, τι είναι? Πέραν αυτού υπάρχουν και άλλα στοιχεία αναφορικά για το ανταγωνιστικό πλεονεκτικό. Επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ικανοποίηση των υπαλλήλων. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ήρθα στην επιχείρηση αυτή από 10 χρόνια. Ακολούθησα το όραμα κάποιον το κάνω. Και κάθε φορά που
κάνουμε συνέντευξη με έναν υποψήφιο κάποιο ορφανό, κυρίω λόγο που λέγανε ότι ήρθαν σε εμά είναι για τι ενέργειε, για τι δράσει μα στη βιωσιμότητα. Οπότε αυτό μα έχει βοηθήσει να προσελκύσουμε τα καλύτερα ταλέντα. Πέραν τούτου και ω τελευταίο θέμα, είναι η βελτιωμένη ανθεκτικότητα. Αν δούμε την περίπτωση τη COVID και την πίεση που έχει δεχθεί κάθε επιχείρηση αντιμετώπιση αυτού του θέματο, βλέπετε εταιρείε με καθορισμένα θέματα ESG και είχαν μια επιτυχημένη ανταπόκριση στον COVID. Ήταν προετοιμασμένε και βλέπει ότι οι επενδυτέ και τα μέλη του να ζητάνε περισσότερε πληροφορίε. Υπάρχει θετικό αντίκτυπο στη φήμη και μειωμένο ρίσκο. Πολλέ πληροφορίε, αλλά στην τομή αυτό μπορώ να πω ότι φυσικά υπάρχουν πλέον εκκλήματα που μπορούν να προκύψουν. Φυσικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρίσα. Επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο στον Ισμαήλ Γκερέρο. Είναι πρόεδρος του ενεργειακού τομέα, είναι αντιπρόεδρος και πρόεδρος του Energy Group της Canadian Solar. Την ίδια ερώτηση είχα να κάνω και σε εσάς, Ισμαήλ. Ευχαριστώ, Νίκο. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Ευχαριστώ που διοργανώσατε αυτό το γεγονός. Καταπληκτικό. Για μένα, το πιο σημαντικό που πρέπει να καταλάβουν οι επιχειρήσεις είναι γιατί συμβαίνει αυτή η ενεργειακή μετάβαση, γιατί λαμβάνει χώρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε νωρίτερα ο Μπρους. Δεν συμβαίνει γιατί εμείς ξαφνικά είμαστε πιο ευαίσθητοι σε σχέση με το περιβάλλον. Συμβαίνει λόγω της τεχνολογίας. Βλέπουμε ότι τώρα είναι ο καλύτερος και φτηνότερος τρόπος να παράγουμε ενέργεια. Η αλλαγή λοιπόν που βιώνουμε δεν συμβαίνει γιατί τώρα είναι πιο ευαίσθητη η κοινωνία, γιατί φοβόμαστε περισσότερο, είναι γιατί υπάρχει μεγάλη διατάραξη που προκαλείται από τις νέες ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη αλλαγή, μείωση μεγάλη του κόστους επίσης, και αυτή είναι η θεμελιώδης, ουσιώδης αλλαγή που συμβαίνει και ο λόγος για τον οποίο βιώνουμε αυτή την αλλαγή. Και δεν αφορά μόνο την ενέργεια. Ενέργεια αφορά και τις βιομηχανίες. Έτσι λοιπόν θα επηρεάσει κάθε τομέα όπου όλα υπόκειται στη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Και θέλω να πω ότι γενικότερα η ηλεκτρική ενέργεια είναι φτηνή. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να σκεφτούμε για την ενέργεια με τον ίδιο τρόπο που σκεφτόμαστε και για την τηλεπικοινωνία, την τηλεπικοινωνιακή αγορά τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε λοιπόν ότι παλιά κάναμε τηλέφωνο στη Γερμανία, πληρώναμε πάρα πολλά χρήματα και τώρα δεν υπάρχει μεγάλο κόστος, είναι δωρεάν, δεν υπάρχουν τέλη περιαγωγής παραδείγματος χάρη. Όλα είναι λοιπόν εξελισσόμενα. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μια μεγάλη αλλαγή και έχουμε και το θέμα της αποθήκευσης ενέργειας. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι πολύ φτηνή χρήση ηλιακής και ολικής ενέργειας. Όλα αυτά λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά και βλέπουμε ότι υπάρχει τεράστια αλλαγή. Αγκαλιάζουν την αλλαγή εταιρείες, θέλουν να αλλάξουν τις διαδικασίες τους και να μπορέσουν να δουν ποιες είναι οι δομές κόστους, να τις αλλάξουν ανάλογα και να μπορέσουν έτσι να έχουν μεγάλη οικονομική, αν θέλετε, επιτυχία. Οι εταιρείες προσπαθούν να πουλήσουν αυτά που πουλούσαν και στο παρελθόν. Όλοι λοιπόν θέλουν να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, δεν υπάρχει επιστροφή. Αυτή η αλλαγή ήρθε για να μείνει. Και βλέπουμε ότι οι ανανεώσιμες έχουν προκαλέσει τεράστια αλλαγή στον τομέα της ενέργειας. Δεν είναι μια αλλαγή που ξαφνικά γίνεται επειδή είναι πιο ευαίσθητη η κοινωνία. Είναι μια αλλαγή η οποία συμβαίνει χάρη στην τεχνολογία, η οποία έχει βελτιωθεί αλματωδώς και υπάρχει νέος τρόπος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με πολύ χαμηλότερο κόστος. Και αυτό είναι δύσκολο να το σταματήσει κανείς. Δεν μπορεί να το σταματήσει, να το ανασχέσει. Οι εταιρείες λοιπόν που δεν θα το δεχτούν θα έχουν προβλήματα, ενώ αυτές που θα το αγκαλιάσουν θα έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα επιτυχίας. Και νομίζω ότι αυτό έχει σημασία, να μπορέσουμε να βαδίσουμε προς το μέλλον. Ευχαριστώ, Ισμαήλ. Υπάρχει συνένεση σε σχέση με το θέμα αυτό, με το ερώτημα αυτό. Πάμε στο δεύτερο ερώτημα και θέλω να ακούσω τι έχει να μας πει ο Ντρο Πατρίκ, ο οποίος είναι Equity Research Analyst και Portfolio Management από το Fidelity Management και Research Committee. Και επίσης θέλω να κάνω την ερώτηση.
ερώτηση στην κυρία Σμιθ Βάλερη, η οποία είναι από το City, Chief Sustainability Officer. Λοιπόν, οι ερωτήσει είναι, οι εταιρείες οι οποίες ακολουθούν τα κριτήρια ESG βρίσκουν περισσότερους επενδυτές. Γιατί τις προτιμούν οι επενδυτές, αν τις προτιμούν? Δίνω το λόγο στον Patrick Drouot. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σας. Αυτό που πάω να πω ότι ως επιχείρηση και στην πορεία μας το ESG, το S και το G ήταν πάντα πολύ σημαντικό και το E. Και ξεκινώντας από το E και το πώς μπορεί να επηρεάσει την αξία της μιας εταιρείας, αν δείτε τι έγινε με την κοιλίδα στον κόλπο του Μεξικού από μερικά χρόνια και δείτε πόσο επηρέασε τις σχετικές επιχειρήσεις. Σκέφτομαι λοιπόν πώς οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται τις σχέσεις τους με τις κυβερνήσεις και τις τοπικές κοινωνίες. Για παράδειγμα, βλέπουμε στη ΣΥΠΑ όπου μια εταιρεία e-commerce γιατί προκαλούσαν μια ρήπανση και είχαν και τέτοια διανομής που ουσιαστικά μαζεύανε προϊόντα και τα βάζανε σε κάποιες αποθήκες και προκάλεσαν θέματα ρήπανσης και κυκλοφορίας. Αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα. Από τη θετική πλευρά των πραγμάτων υπήρχε μια εταιρεία ηλεκτρικής πωλήσης στο Καναδά που στη διάρκεια της πανδημίας υποστήριξαν τους υπαλλήλους τους και τους είπαν «ΟΚ, δεν θα απολύσουμε κανέναν λόγω της πανδημίας» και κάνανε κινήσεις ευγένειας προς τους εργαζόμενους και ως αποτέλεσμα ενισχύθηκε πάρα πολύ η μάρκα στα κοινωνικά δίκτυα. Αναφερόταν αυτό, κοίτατε καλή εταιρεία ήταν αυτό, τι έκανε και υπήρχε μια θετική ως αντίκτυπος στη μάρκα και υπήρξε μεγάλη κουβέντα και αυτό οδήγησε σε υψηλότερες πωλήσεις και υψηλότερες εισοδήματα. Κάτι το πολύ θετικό. Πρόσφατα είχαμε μια ενδιαφέρουσα συνάντηση με τη CEO μιας μεγάλης αμερικανικής logistics εταιρείας και μιλούσε για το πώς προσπαθούσαν να βελτιώσουν, να ανεβάσουν το ηθικό των ανθρώπων τους, ώστε να μην φεύγουν πολλοί υπάλληλοι και αυτό συμβάλλει στη μείωση του κόστους. Και τέλος, αναφέραμε το G, πάντα εστιάζαμε πολύ σε αυτό και ήταν μέρος της διαδικασίας και η άποψή μας είναι ότι εν πολλής εξετάζουμε αυτά τα θέματα κάποιοι άνθρωποι παίρνανε κάποιες ταμπέλες. Another example is in healthcare where και στην υγειονομική περίθαλψη μιλούσαμε με κάποιες εταιρείες για το τι κάνουν και για παράδειγμα στο E, στο περιβάλλον, κάνουν καταπληκτικά πράγματα, αλλά από την πλευρά της τιμολόγησης υπάρχουν πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να τα βελτιώσουν. Έχετε τη δύναμη καθορισμού τιμών, πολύ καλό, όμως αυτό γίνεται ένα πρόβλημα όταν προσελκύει την προσοχή των ρυθμιστικών φορέων και οι εταιρείες υγειονομικής περίθαλψης ανταποκρίθηκαν σε αυτό και παρουσίασαν προβλήματα που και απευθύνθηκαν σε ανθρώπους που είχαν προβλήματα. Και όταν είδαμε όλες τις στοιχές και τα τυποποιήσαμε με μια μέθοδο ανάλυσης ώστε να έχουμε ένα σημείο μέτρησης για την αξιολόγηση εταιριών κάθε χρόνο και να εστιάσουμε στα ουσιώδη ερωτήματα που έχουμε για τις εταιρείες σε έναν κλάδο. Και αυτό που θα έλεγα είναι ότι εξετάζουμε τα πράγματα διαχρονικά και νομίζω ότι η πορεία είναι πιο σημαντική για το που βρίσκεται μια εταιρεία σήμερα. Και έτσι θα δίνουμε τις εταιρείες να αυτοελέγχονται και να λένε τι είναι σημαντικό για μια εταιρεία και πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτά τα κριτήρια και το περιβάλλον και οι κοινωνικές πτυχές, είτε αφορά τις λήψεις ή τις σχέσεις με τις κυβερνήσεις, με τους γείτονες, με την τοπική κοινωνία. Και κάθε εταιρεία θα πρέπει να τα αναλυστεί αυτά και να τα σκεφτεί αυτά αναφορικά με το πώς μπορούν να επηρεάσουν τη δραστηριότητα σου. Περίπου 700 εταιρείες, τις οποίες αξιολογούμε τώρα χρησιμοποιώντας κάποια εργαλεία τα οποία έχουμε αναπτύξει εμείς για το ESG και ερχόμαστε σε επικοινωνία με τις εταιρείες για αυτό το θέμα και το πώς αυτό σχετίζεται με την αξιολόγησή τους και έχει να κάνει με την κατανόηση της κατεύθυνσης που ακολουθούν οι εταιρείες για να αναλύσουμε τα ουσιώδη στοιχεία. Και αυτό πάει κάτι, είναι παραπάνω από τη ρήπανση. Μπορεί να έχει πραγματικό χρηματικό αντίκτυπο αν οι εταιρείες δεν μπαίνουν μέσα στη διαδικασία και δεν επιτυχάνουν πρόοδο στις συζητήσεις. Και είμαι σαφής, δεν είναι ότι η Fidelity δεν θα επενδύσει σε κάποιους τομείς όπου η
για παράδειγμα, είσαι μια εταιρεία επιτελειδών και επιτυχάνει πρόοδο στο E2S και το G, αυτό είναι κάτι το οποίο θα εξετάσουμε σαφέστατα. Δεν ξερούμε κανέναν. Εξετάζουμε όλους τους τομείς. Για να απαντήσω το ερώτημά σας, θα έλεγα ότι οι εταιρείες που δείχνουν πρόοδο και που δείχνουν προθυμία να βελτιώσουν την απόδοσή τους και δείχνουν πράγματα τα οποία μπορούμε να μετρήσουμε, αυτό είναι κάτι το οποίο εκτιμούμε ιδιαίτερα και σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Smith. Κυρία Σμιθ, έχετε το λόγο. Ίδια ερώτηση και για εσάς. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Θα ήθελα πρώτα να συγχαρώ τα στελέχη αλλά και τους υπαλλήλους της ομίλου Μυτιληναίος. Καταπληκτικές οι ανακοινώσεις οι σημερινές από την εταιρεία. Είναι θαυμάσιο. Θέλω να πω ότι αποτελεί μια επανάσταση και νομίζω ότι αναφέρθηκαν και στη σημασία των εργαζομένων, τη σημασία της αλλαγής κουλτούρας στην επιχείρηση και αυτό πώς επιτρέπει μια εταιρεία να έχει στην ενσωματώσει τη βιωσιμότητα στην επιχειρηματική της στρατηγική και τη σημερινή ανακοίνηση είναι ένα απτό παράδειγμα το πόσο σημαντικές είναι αυτές οι δεσμεύσεις. Συγχαρητήρια λοιπόν και ευχαριστώ που με καλέσατε στο πρόγραμμά σας, στο πάνελ αυτό. Τώρα, να απαντήσω στην ερώτηση για το κατά πόσο η εταιρεία γίνεται πιο ελκυστική στους επενδυτές αν εφαρμόζει κριτήρια ESG. Θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτο, θέλω να ορίσω ποια είναι τα βασικά θέματα που έχουν σχέση με τα κριτήρια ESG που κάνουν τις επιδόσεις εταιρείας πιο ελκυστικές στους επενδυτές και μετά θα μιλήσω λίγο για τη δική μου άποψη σχετικά με τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που υπάρχουν και τι μπορεί να γίνει σχετικά με το θέμα αυτό. Ο Πάτρικ ήδη το ανέφερε. Μιλάμε για έναν τομέα που οι επενδυτές έχουν εστιάσει για αρκετό χρόνο τώρα, απλά δεν χρησιμοποιούσαν την ορολογία ESG. Μας αρέσει πολύ το G, τα κριτήρια διακυβέρνησης, σαν επενδυτές. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη σημασία να υπάρχει σωστή διακυβέρνηση, χρηστή διακυβέρνηση. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει καλή διοίκηση, αλλά μιλάμε και τη δυνατότητα να είναι ανθεκτικότητα, να είναι ανθεκτικές επιχειρήσεις και να αντέχουν στους δύσκολους καιρούς. Τώρα, τελικά είπανε νωρίτερα κάποιοι ότι ναι, είναι το κλίμα ανόητε. Βεβαίως το κλίμα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Πρέπει να έχεις καλή διακυβέρνηση σε σχέση με το κλίμα για να επιτύχεις πρόοδο σαν επιχείρηση. Πρέπει να δούμε όμως και τον κοινωνικό αντίκτυπο. Δεν το θεωρώ κλιματικό θέμα μόνο για το περιβάλλον. Αφορά τους ανθρώπους πρωτίστως. Και βεβαίως θα πρέπει να σκεφτούμε τις ευάλωτες κοινότητες ανά τον κόσμο και πώς μπορούμε να τις βοηθήσουμε. Αλλά υπάρχουν και άλλα κοινωνικά ζητήματα, άλλα κοινωνικά θέματα, το S. Και αυτό είναι κάτι που έχει απασχολήσει. Παραδείγματος χάρη, εδώ είχαμε το θέμα και της πανδημίας και το θέμα της ασφάλειας των εργαζομένων. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι οι εργαζόμενοι μας νιώθουν προστατευμένοι και ότι την χάνουν στήριξη, ειδικά την πολύ δύσκολη εποχή της πανδημίας, αλλά επίσης και στα πλαίσια του οικονομικού μετασχηματισμού και του ενεργειακού μετασχηματισμού. Αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι, αν θέλετε, ένα από τα πιο καυτά ζητήματα. Μιλάμε για θέματα λοιπόν ισότητας μεταξύ των ανθρώπων, όχι μόνο μεταξύ των φύλων, αλλά και μεταξύ των διαφόρων εθνοτήτων. Αλλά μιλάμε επίσης και εδώ για τη στρατηγική των επιχειρήσεων σε σχέση με το ESG. Βλέπουμε λοιπόν και ποιος είναι ο μηχανισμός που υπήρξε στην πανδημία. Δηλαδή ξαφνικά ήταν σαν μια αφύπνιση. Ξαφνικά συνειδητοποίησαμε ότι υπάρχει αντίκτυπο στην οικονομία, στις επιχειρήσεις κτλ. Γιατί λοιπόν μας ενδιαφέρουν οι επιδόσεις των εταιριών όσον αφορά στα κριτήρια ESG. Βεβαίως μπορεί να έχετε κάνει ως εταιρεία πολύ μεγάλη έρευνα σχετικά με το θέμα αυτό.
αυτό, αλλά πιστεύω ότι η διαχείριση κινδύνου σε σχέση με τα κριτήρια ESG, νομίζω ότι αυτό ανταμείβεται περισσότερο από τους επενδυτές. Θέλω να πω ότι εμείς ως τράπεζα, κάνοντας αυτή την πορεία, εξετάσαμε λοιπόν ποιος είναι ο κίνδυνος σε σχέση με τις επιχειρήσεις. Λοιπόν, αυτός ο σχετισμός, αν θέλετε, είναι πιο ξεκάθαρος από την επίδοση, αν θέλετε, σε σχέση με τους δείκτες ESG, δείκτες επίδοσης ESG. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος δείκτης, ο οποίος ακόμα ποσοτικοποιείται, και αυτό με κάνει να πιστεύω ότι τα κριτήρια ESG θα είναι και μοχλός ανάπτυξης. Μιλάμε εδώ για τα πολλά προϊόντα χρηματοδότησης, βιώσιμης χρηματοδότησης. Μιλάμε εδώ για τις αρχές που έχουν σχέση με τα πράσινα ομόλογα και υπάρχει ένα ειδικό πλαίσιο. Μιλάμε εδώ για την πράσινη λοιπόν χρηματοδότηση. Μπορεί κάποια πράγματα να φαίνονται απλά, αλλά είδαμε ότι αυτή η αγορά αναπτύχθηκε γοργά. Και βλέπουμε όχι μόνο πράσινα ομόλογα, αλλά βλέπουμε, αν θέλετε, πολλά χρηματοοικονομικά προϊόντα, τα οποία, αν θέλετε, συνδέονται με τα κριτήρια ESG, είτε πρόκειται για δάνεια που έχουν σχέση με τη βιωσιμότητα, αν έχει σχέση με τη χρηματοδότηση που συνδέεται με δείκτες επίδοσης, τα KPIs κτλ. Και είναι πολύ σημαντικό εμείς ως τράπεζες να συμμετέχουμε σε αυτά τα δάνεια που συνδέονται με τα ESG. Και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει και θέμα έκδοσης ομολόγων, όταν είναι πράσινα ομόλογα, βιώσιμα ομόλογα κτλ. Εμείς γενικότερα αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση από τους επενδυτές για αυτές τις εκδόσεις των πράσινων αποκαλούμενων ομολόγων. Βλέπουμε και διαφορές κατά περίπτωση όσον αφορά στην τιμή, γιατί βλέπετε ότι όταν έχουμε αυξημένη ζήτηση μπορεί να έχουμε καλύτερες τιμές για τους εκδότες. Δηλαδή, νομίζω ότι υπάρχει μία σαφή λογική να συνδυάσουμε, αν θέλετε, τα ESG κριτήρια με τη διαχείριση του κινδύνου γενικότερα. Και νομίζω ότι υπάρχει, αν θέλετε, μία μέτρηση, ας θέλετε, που στηρίζει την άποψή μας ότι τα κριτήρια ESG είναι μία τεράστια ευκαιρία ανάπτυξης για τους επενδυτές. Και εμείς ως τράπεζες θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να παρουσιάσουμε όλα αυτά στους δικούς μας επενδυτές, αλλά και τι απαιτούμε και εμείς από τους πελάτες μας. Δηλαδή, θέλουμε οι πελάτες να μας αποδείξουν ότι προσπαθούν να μειώσουν τον κίνδυνο σε σχέση με τα ESG κριτήρια και προσπαθούν να έχουν θετικές επιδόσεις σε σχέση με τα κριτήρια ESG. Καλά, λοιπόν, υπάρχει μια συνένεση αναφορικά ότι πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για όλες τις επιχειρήσεις, για όλες τις εταιρείες που αλλάζουν δραματικά. Συγκεκριμένα, τι πρέπει να κάνουν οι εταιρείες πρώτα απ' όλα για να επιβιώσουν και δεύτερον για να λειτουργούν με βιώσιμο τρόπο την επόμενη δεκαετία. Είναι μια κοινή ερώτηση για όλους, οπότε ας ξεκινήσουμε και πάλι με τον Άνταμ. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν συναρπαστικό που ακούσαμε τα δύο τμήματα τη συζήτηση μα απόψε, γιατί ουσιαστικά υπάρχει μια αλληλεπικάλυψη και θα μπορούσα να ξεκινήσω την επόμενη κεφάλαιο, σκεφτόμενο κάποια από τα ζητήματα που αναφέρθηκαν και με ενθουσίαση αυτό που είπε ο Βάλλον και ο Πάτρικ τα τελευταία 20 λεπτά. Από τη μία πλευρά, οι επιχειρήσει οι οποίε ήταν ευνοούσε τα τελευταία 20-30 χρόνια ανακαλύψαν. Ήταν ευημερούσες γιατί είχαν ESG και τα πήγαιναν καλά και απλά δεν ονομαζόταν ESG, απλά ήταν καλή διαχείριση της εταιρείας. Και το δεύτερο θέμα το οποίο ανέφερε ο Πάτρικ από την άλλη πλευρά, το πως οι εταιρείες οι οποίες δεν ακολουθούσαν πρακτικές ESG διαπίστωσαν την πτώση της αξίας τους τα τελευταία 5-10 χρόνια. Και αν επανέλθω σε ένα θέμα που ανέφερα νωρίτερα αναφορικά με τη μετάβαση και τα χειρά της μετάβασης, εγώ όπως το βλέπω υπάρχουν τρεις συνιστώσεις.
διαπιστώσεις, η κλιματική αλλαγή που είναι η αναγκαιότητα αυτή, συζητήσαμε εδώ και στο το θέμα της νέας τεχνολογίας και του κόστος και ο Ισμαήλ και άλλες μιλήσαν γι' αυτό. Και το τρίτο που νομίζω ότι είναι κρίσιμη σημασία και μας φέρνει απευθείας το ερώτημα αυτό που μιλάμε όλοι, είναι η συμπεριφορά των καταναλωτών και η πίεση από τους καταναλωτές προς τις εταιρείες να κάνουν περισσότερα και γρηγορότερα. Και ήταν ένα θέμα που θα ήθελα να αναφέρω, είναι η εμφάνιση του RE100, ένας οργανισμός που εμφανίστηκε από το πουθενά σχεδόν από 6-7 χρόνια. Έχουμε το RE100 στήθηκε από κάποιες παγκόσμιες εταιρείες, μάρκες που προβληματίζονταν ότι οι εταιρείες, οι πελάτες τους πίεζαν να κάνουν περισσότερα για να επιταχύνουν τη μετάβασή τους σε ανανεώσιμη ενέργεια. Οπότε δεσμεύτηκαν να προμηθεύονται την ενέργειά τους από ανανεώσιμες πηγές μέχρι κάποια ημερομηνία. Και αυτό είχε αναπτυχθεί πάρα πολύ γρήγορα και έχουμε φτάσει σε κάποιο σημείο ότι όλες οι εταιρείες μέλη, περίπου 200 μέλη, έχουν μια συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη από τη Γαλλία. Αυτό έχει βεβαίως και κάποιες συνέπειες. Συλλογικά λένε στις κυβερνήσεις και σε χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο και ιδιαίτερα χώρες όπου έχουν μονάδες παραγωγής ότι αυτές οι κυβερνήσεις θα πρέπει να κινηθούν γρηγορότερα στο να αλλάξουν τις ρυθμιστικές δομές, τις κανονικές δομές που θα ταχύνουν τη μετάβαση προς την βιωσιμότητα. Θα δείτε τις τελευταίες μήνες ότι πολλές μεγάλες εταιρείες όπως η Sony για παράδειγμα που λένε στην κυβέρνηση της Ιαπωνίας ότι πρέπει να κάνεις περισσότερα, πρέπει να πάτε γρηγορότερα. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες χώρες στην Ασία και το περιοχή του Ειρηνικού που ουσιαστικά είναι υπάρχει μεγάλο μέρος της παραγωγής στο Βιετνάμ, στην Καμπότζη, στις Φιλιππίνες. Θέλουν τα ίδια μηνύματα στις κυβερνήσεις και αυτές οι χώρες ανταγωνίζονται μία την άλλη για το ποια είναι πιο ελκυστική για επενδύσεις σε ΑΠΕ. Γίνεται λοιπόν μία μετάβαση η οποία αυτοτροφοδοτείται και θα βοηθήσει την επιτάχυνση της μετακίνησης προς τις ανανεώσιμες και προς τη βιωσιμότητα. Να σας πω και μια άλλη σχέση. Έχω εμπλακεί με τον κλάδο ΑΠΕ για περίπου 12 χρόνια, που φαίνεται πάρα πολύ μεγάλος χρόνος, αλλά ουσιαστικά δεν είναι. Ένα από τα πρώτα έργα στα οποία εμπλάκει ήταν ένα πάρκο, αιωλικό πάρκο εδώ στη Σκωτία, ένα αρκετά μακρισμένο. Η σύζυγος του τοπικού αγρότη ήρθε με ένα φορτηγάκι και άρχισε να σερβίρει σάντουιτς και καφέ και αναψυκτικά στους εργάτες που πηγαίνανε ψηλά να βάλουν τις ανεμογεννήτριες. Και στη συνέχεια ανέπτυξε μία επιχείρηση catering. Ουσιαστικά ένα πάρα πολύ μικρό παράδειγμα του κάτι που δεν υπήρχε πριν φτάσουν οι ΑΠΕ στην κοινωνία της. Και βλέπουμε ότι αυτό μεταφράζεται σε ολόκληρο τον κόσμο, σε κοινωνίες που εμπλέκονται στο θέμα αυτό, σε πολλές περιοχές. Και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι αντί να δούμε ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη, βελτίωση της αξίας όταν οι εταιρείες κάνουν το σωστό. Και αντικατοπτρίζω την αισιοδοξία με την οποία ξεκίνησα τα σχόλια. Νομίζω ότι βρισκόμαστε στη σωστή μετάβαση και η μετάβαση αυτή μόνο θα επιταχύνει τις εξελίξεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τη Μαρίσα τώρα. Σχόλια επί αυτού του θέματος. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η βιωσιμότητα, και νομίζω ότι όλοι συμφωνούν, ότι είναι κάτι που κανείς πλέον δεν μπορεί να αποφύγει. Πρέπει λοιπόν να αποτελέσει κομμάτι της επιχειρηματικής δραστηριότητας μιας εταιρείας. Εγώ νομίζω ότι η βιωσιμότητα πρέπει να είναι ενσωματωμένη στην ευρύτερη στρατηγική τους, αλλά και τους σκοπούς τους ως εταιρεία. Αυτές οι εταιρείες λοιπόν που το ενσωματώνουν στη στρατηγική τους και που δημιουργούν ενθουσιασμό μεταξύ των εργαζομένων τους αλλά και στους προμηθευτές τους και στους καταναλωτές τους, έτσι λοιπόν αλλά και στους επενδυτές τους και στις γύρω κοινότητες. Γιατί είναι πολύ σημαντικό συνδέσουμε με τις αξίες και το σκοπό της εταιρείας? Γιατί εδώ υπάρχει ισχύ. Και αν κάτι δεν γίνει σωστά, τότε δημιουργείται, αν θέλετε, άλλες καταστάσεις και νομίζω ότι ακούσαμε για τον greenwashing.
greenwashing. Αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε πάση θυσία. Και ξέρω ότι εγώ είμαι σύμβουλος, αλλά αυτό που κάνω στην εταιρεία μου είναι ότι προσπαθώ να ηγηθώ τη στρατηγική για τη βιωσιμότητα και της ομάδας που ασχολείται με τα κριτήρια ESG. Έτσι λοιπόν, εμείς ασχολούμαστε με ΤΣΑΠΕ από το 2012. Εγώ όμως θέλω να πω ότι είχα την τύχη να πάω στην Αρκτική, συμμετείχα σε μια αποστολή και είδα η διεισόμαση, τα αποτέλεσμα των αντίκτυπων της κλιματικής αλλαγής. Επέστρεψα λοιπόν και είπα ότι πρέπει ως επαγγελματίας και ως άτομο να κάνω κάτι. Σταμάτησα να αγοράζω κάποια πράγματα, άλλαξα αυτά που κάνω στο σπίτι μου και είπα ότι εμείς μπορεί να είμαστε πράσινοι, μπορεί να είμαστε εταιρεία, αν θέλετε, παραγωγής ηλιακής ενέργειας, αλλά πρέπει να κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε και ως εταιρεία, αλλά και στο σπίτι μας. Πρέπει να κάνουμε το σωστό. Πρέπει να μιλάς λοιπόν με πάθος. Και όταν μιλάς με πάθος, οι άλλοι σε ακολουθούν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι αποτελεί κρίσιμο και αναπόσπαστο στοιχείο της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας η βιωσιμότητα. Θέλω να πω ότι γενικά θα πρέπει να έχει στόχους οι οποίοι είναι ρεαλιστικοί και μετρήσιμοι. Θα πρέπει να κοιτάς τι γίνεται και βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, αλλά και μακροπρόθεσμα, και πρέπει να χρησιμοποιήσεις την εμπειρία των ανθρώπων μέσα στην επιχείρησή σου, αλλά και εκτός επιχείρησης. Σε τι πρέπει να εστιάσουμε? Εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχουμε κατά νου τα SDGs, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Άλλο σημαντικό παράγοντα είναι τη θέσπιση προτεραιότητων και πώς ενσωματώνουμε στην στρατηγική της εταιρείας την βιωσιμότητα. Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι εταιρείες είναι να προσπαθήσουν να πάρουν αυτά τα κριτήρια ESG και να ασχοληθούν με τα πάντα ταυτόχρονα. Αυτό νομίζω ότι είναι λάθος. Το θέμα είναι να δεις αν όλοι συμφωνούν, αν όλοι είναι στο ίδιο μήκος κύματος, και οι εργαζόμενοι και οι επενδυτές, και τελικά πώς εσύ εστιάζεις σε αυτά τα θέματα ως επιχείρηση, ως εταιρεία. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι έχει σχέση και με την καμπύλη μάθησης. Θα πρέπει δηλαδή όλοι να πιστέψουν στην βιωσιμότητα. Δηλαδή θα πρέπει όλοι οι απασχολούμενοι, όλοι οι εργαζόμενοι να είναι της ίδιας άποψης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλά πράγματα δεν τα είχα εκτιμήσει εγώ στο παρελθόν. Τελικά είδα ότι κατάφερα να μιλήσω με πάθος και να κάνω πολλούς να ακολουθήσουν το παράδειγμά μου. Γενικότερα, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, θα πρέπει όλα να γίνουν με τρόπο σωστό και να συνδεθεί άμεσα αυτό το θέμα με την κοινωνική εταιρική ευθύνη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε εμπλοκή, πρέπει να υπάρχει υπεύθυνη διαχείριση από το Διοικητικό Συμβούλιο και από τη διοίκηση. Ευχαριστώ, Μαρίσα. Ευχαριστώ πολύ, Μαρίσα. Ισμαήλ, σειρά σου. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Κατ' εμέ ζούμε σε συναρπαστικούς καιρούς, γιατί βλέπουμε τα πράγματα να αλλάζουν διαρκώς και θέλω να πιστεύω ότι όλα αλλάζουν προς το καλύτερο. Αλλά επίσης, ο καιρός αυτός είναι γεμάτος προκλήσεις. Οι αλλαγές που βλέπουμε να συμβαίνουν σήμερα θα μπορούσαν από μόνες τους να αποτελούν μια δημιουργική επανάσταση. Βλέπουμε την τεχνητή νοημοσύνη, βλέπουμε την δραματική αλλαγή στην ηλεκτρική ενέργεια, την ενεργειακή μετάβαση. Κάθε ένα από αυτά από μόνο του θα μπορούσε να αποτελήσει μια βιομηχανική επανάσταση στο παρελθόν. Τώρα συμβαίνουν όλα μαζί. Για μένα λοιπόν, για τις εταιρείες, για να μπορέσουν οι εταιρείες να επιτύχουν και να λειτουργούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που έκαναν πάντα, δηλαδή να προσαρμόζονται στις αλλαγές, αλλά πολύ πιο γρήγορα από το παρελθόν. Η αλλαγή επέρχεται πλέον σε δραματική ταχύτητα. Οι άνθρωποι είναι πολύ πιο ευαίσθητοι σε ό,τι συμβαίνει, γιατί η πληροφορία πλέον είναι διαθέσιμη για όλους. Πριν οι επιχειρήσεις
επιχειρήσεις μπορούσαν να μην είχαν διαφάνεια όταν έκαναν λάθη και ήθελαν να τα κρίνουν, αλλά περιπτώσεις όπως αναφορικά τι έγινε με το Dieselgate της Volkswagen, όλοι το μάθανε. Το μάθαν όλοι και το μάθαν όλοι πάρα πολύ γρήγορα. Από την άλλη όμως υπάρχουν και τα fake news, είναι κάτι που δεν υπήρχε στο παρελθόν. Και τώρα πρέπει να μάθουμε πώς αντιμετωπίζουμε τα fake news. Νομίζω λοιπόν ότι ζούμε σε έναν καιρό, σε καιρούς που είναι, που επέρχονται συνέχεια αλλαγές και εταιρείες πρέπει να είναι πολύ πιο ευέλικτες από ό,τι στο παρελθόν, να έχουν επίγνωση της πληροφορίας που κυκλοφορεί, που πολλές φορές δεν είναι αληθείς αυτές τις πληροφορίες και θα πρέπει να αντιδράσουν αυτές τις πληροφορίες, θα πρέπει να σταματήσουν να σκέφτονται ότι μπορούν να κρύψουν κάποια θέματα, κάποια προβλήματα. Τίποτα δεν μπορούν να κρύψουν, ούτε για πέντε λεπτά οτιδήποτε συμβαίνει θα βγει έξω πολύ γρήγορα. Για μένα, κοιτάξτε, η τεχνολογία θα σπρώχνει τον κόσμο, την κατεύθυνση του κόσμου, θα υπάρχουν ηθικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Γι' αυτό οι κυβερνήσεις θα πρέπει να παίζουν το βασικό ρόλο και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσπαθήσουν να αναπτύσσουν δράσεις που πολύ ευέλικτες και θα πρέπει να προσπαθήσουν να αλλάζουν και να αλλάζουν συνέχεια, γιατί αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Αυτό πιστεύω λοιπόν ότι θα είναι το βασικό στοιχείο για να μείνει μια εταιρεία σε λειτουργία για πολύ καιρό. Ένας καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο, θυμάμαι ότι μας έλεγε κάτι το οποίο το θυμάμαι. Ότι αν πιστεύεις ότι αυτό που κάνεις θα αλλάξει τους άλλους, αυτό πιθανότητα θα αλλάξει εσένα. Αν δεν μπεις εσύ μέσα στο παιχνίδι να αλλάξει το παιχνίδι, κάποιος θα έρθει να αλλάξει εσένα. Οπότε πρέπει να οι εταιρείες να είναι έτοιμες να αλλάζουν συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά ευχαριστώ, Ισμαήλ. Πάτρικ, έχεις το λόγο. Yes. So what companies can do, τι μπορούν να κάνουν οι εταιρείες, ανάλογα με τον τομέα βεβαίως, και ανάλογα με το σημείο στο οποίο βρίσκονται. Τα ESG κριτήρια είναι πολύ σημαντικά. Μιλάμε για την υγεία επίσης και για το περιβάλλον. Βεβαίως και ο προορισμός είναι σημαντικός, αλλά και το ταξίδι έχει σημασία. Δεν είναι μόνο το να φτάσεις στον προορισμό σου. Σημασία έχει και η αφετηρία επίσης. Δηλαδή, να σκεφτείς, τι μπορούμε να κάνουμε, να εντοπίσεις τους τομείς που επιδέχεται βελτίωση και μετά να δείξεις ότι έχει υπάρξει πρόοδος και να υπάρχει και μια ποσοτικοποίηση, αν θέλετε, και να κάνεις μετρήσεις για να δεις τι έχεις επιτύχει. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάτρικ. Βαλερή. Λοιπόν, και εγώ θα πω κάποια πράγματα με τη σειρά μου. Απλά θέλω να προσθέσω κάποια πράγματα τα οποία ήδη πολύ εύγλωτα έχουν αναφέρει και άλλοι ομιλητές του πάνελ. Το ταξίδι έχει σημασία και η διαδικασία επίσης. Εγώ είμαι ο παδός του stakeholder capitalism, του σχετικού μοντέλου και της σχετικής νοοτροπίας, γιατί αυτό επιτρέπει στις επιχειρήσεις να σκεφτούν όχι μόνο τους επενδυτές και τους μετόχους, που είναι βεβαίως του μεγάλη σημασία, αλλά πώς μπορούμε να έχουμε μια ευρύτερη άποψη των πραγμάτων για το τι θέλουν οι πελάτες, οι μέτοχοι, η κοινότητα, οι προμηθευτές εν γέννη. Και νομίζω ότι το θέμα είναι να ακούμε καλύτερα για το τι θέλουν οι μέτοχοι. Όλο αυτό θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις μας να επιβιώσουν και να γίνουν πιο δυνατές. Και υπάρχουν και άλλα θέματα. Μιλήσαμε για τη σημασία της καλής διακυβέρνησης. Μιλήσαμε για τη σημασία καλής διακυβέρνησης σε σχέση με τα κριτήρια ESG, αλλά και σε σχέση με το κλίμα. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Δηλαδή, πώς τα βλέπει όλα αυτά και τι εποπτεία ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο και η διοίκηση. Και εδώ λοιπόν έχουμε σημαντικές δομές διακυβέρνησης. Αυτά είναι πολύ σημαντικά στην πορεία μας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην πορεία βιωσιμότητας. Και το θέμα είναι επίσης η γνωστοποίηση, το περίφημο disclosure, να είναι σωστή, να έχουμε και καλές μετρήσεις, καλά εργαλεία μέτρησης. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση των επιδόσεών μας. Και εμείς ως τράπεζα καλούμαστε από τους επενδυτές και από τις ρυθμιστικές αρχές να γνωστοποιούμε τι κάνουμε και εμείς με
με τη σειρά μας σε σχέση με τους δείκτες επίδοσης ESG και καλούμε και τους πελάτες μας να κάνουν ακριβώς αυτό. Αυτή η γνωστοποίηση, το disclosure, θα κάνει τη διαφορά όταν κανείς εξετάζει τις επιδόσεις και κανείς πώς μπορεί να εφαρμόσει στην πράξη αυτά που θέλει να κάνει σε σχέση με τα κριτήρια ESG. Βεβαίως υπάρχουν πολλές προκλήσεις ενώπιόν μας, πολλές και διαφορετικές προκλήσεις, αλλά νομίζω ότι το θετικό μήνυμα που μπορούμε να αποκομίσουμε είναι ότι υπάρχουν κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία. Κάνουμε καλό για τα παιδιά μας, για τις επόμενες γενναίες και αυτό είναι πολύ σημαντικό, σημαντικότερο από οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω την επόμενη φορά να είμαστε κοντά ο ένας με τον άλλον. Ήταν μεγάλη χαρά που συντόνισα αυτό το πάνελ. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Νίκο. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους που συμμετείχαν στη σημερινή συζήτηση και προσέθεσαν αξία και εμπειρογνωμοσύνη. Μπροστά σε μια κλιμακούμενη κλιματική κρίση, η Μυτιλινέως αποκάλυψε φιλόδοξους νέους στόχους, κάνοντας ένα μεγάλο πρώτο βήμα σήμερα στο τομέα της βιωσιμότητας και των δράσεων για καθαρές μηδενικές εκπομπές. Οι δεσμεύσεις αυτές θα είναι οι βασικές προτεραιότητες της στρατηγικής μας, της λήψης αποφάσεων και των εργασιών μας. Η βιωσιμότητα θα είναι βασική στρατηγική προτεραιότητα και θα δώσει μια πλατφόρμα για μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας. Τις επόμενες δεκαετίες είμαι σίγουρη ότι αυτή την ημέρα θα τη θυμόμαστε για τις προοδευτικές απόψεις που ανταλέχθησαν, τις απόψεις που εκφράστηκαν και για την ελπίδα ενός πιο βιώσιμου μέλλον. Και ήταν περισσότερο από ξεκάθαρο ότι η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ο μόνος τρέπος, είναι ο μονόδρομος και ο μόνος τρόπος για την επιβίωση του πλανήτη και της ύπαρξής μας. Και για να το επιτύχουμε αυτό, όλοι έχουμε ένα ρόλο να παίξουμε. Αυτό είναι που κάνουμε σήμερα στη Μυτιλινέως. Η Ευρώπη έχει ήδη δώσει την κατεύθυνση και έχει αναλάβει δράση για την αντιμετώπιση και την ελαχιστοποίηση της κλιματικής αλλαγής και ήδη αναφέρει τις λιγότερες εκπομπές σε παγκόσμιο επίπεδο. Και φυσικά, όπως τονίστηκε στο Summit, οποιαδήποτε πρωτοβουλία και κοινή δράση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, ιδιαίτερα από χώρες όπως η Κίνα και η Βραζιλία. Συνεπώς, η ανταγωνιστικότητα, το ενεργειακό κόστος και όλοι οι παράγοντες που θα δώσουν τη δυνατότητα στις ευρωπαϊκές και ελληνικές βιομηχανίες να καινοτομούν θα πρέπει να οριστούν αμέσως. Με αυτά τα συμπεράσματα κλείνουμε το σημερινό summit καθώς προβλέπουμε στη συνέχιση της συζήτησης που ξεκίνησε εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Climate change is the defining crisis of our time. We're only at the beginning of this crisis. Around the world are adopting new, stricter regulations. Coordinated global action is needed. More and more businesses are joining initiatives to further climate action. ESG stands for Environmental and Social Governance. Sustainability has always been a top priority. To act now towards a net zero sustainable future. Summit for Action by Mytilineos.